40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Με λόγο επειδή. Πότε θα έρθει αυτή η παραλία. Αισθάνομαι σαν να μην σαν να μην πρόκειται να υπάρξει ποτέ άδεια. Για σένα λέω. Αγαπημένη μου Χριστίνα, και σε καλημερίζω που και σήμερα είσαι εδώ και έχεις πάρει καλέμι, σφυρί, φτιάρι. Μεγάλος καπανέας και εσύ εδώ της οικοδομής της ραδιοφωνικής. Τι έγινε, σε άνοιξα. Για μίλα. Ένα-δύο. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Πάλι σημεία, πάλι σημεία έδωσες. Πάλι το στοίχημα. Παράτα το λίγο αυτό το πράγμα. Τι έκανα. Ένα-δύο, όχι. Ένα-δύο. Τι έκανα, μπάμπι μου, έχει πάρει το μυαλό. Μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα, αυτό σκέφτομαι. Ρε μπάμπι, τι κρίνιαζες, αύριο είναι τελευταία μέρα. Δεν ξέρω, σήμερα αισθάνομαι μία κάψα. Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει ζέστη, έχει ζέστη. Να το 40 που έλεγα πότε θα έρθει. Να το, γι' αυτό Φουρέιρα. 40 βαθμοί θα λιώσει το κορμί σήμερα. Πάμε και πάμε με ένα μπανάκι. Μπανάκι, δεν έχει μπανάκι. Σουμάκι, ποδοσφαιράκι. Το βράδυ. Το βράδυ, αλλά μέχρι να πα αυτό εκεί να γυρίσει. Ακόμα και οι παίχτε του Άρη θα κάνουν ένα μπάνιο στην Κύπρο πριν τον αγώνα. Δεν θα κάνουν ένα μπάνιο. Μπάνιο πριν πα να αγωνιστεί, πριν να παίξει. Τι λες, πρέπει να είσαι προσιλωμένος. Να χαλαρώσουν λίγο. Δεν έχει τέτοια αυτά, ούτε σε πισίνες. Αλήθεια. Είσαι από εγώ ήμουν πολύ σίγουρη ότι θα κάνουν και λίγο, ξέρεις, διακοπούλες. Κύπρος, ζέστη, διακοπούλες και πάμε παίξουμε μετά αγώνα, αγώνα εκατομμυρίων. Το βράδυ θα παίξουν. Το βράδυ θα παίξουν. Έχουν φτάσει, ξέρουμε, πήγαν από χτες. Από χτες πήγαν, από χτες. Προλαβαίνα χθες να κάνουν ένα. Πού μείνανε, ξέρουμε, ωραίο ξενοδοχείο. Ωραίο θα είναι, τι θα είναι, κανένα μάπα τώρα. Κανένα Airbnb, λες να τους νοικιάσουνε. Να μην λέμε τώρα μάπα, γιατί στην Κύπρο μάπα λένε το ποδόσφαιρο. Μην παραξενευτείτε αν ακούσετε την έκφραση αυτή. Σήμερα όσοι φίλοι του Άρεως ενδεχομένως βρίσκονται στην Κύπρο και μας ακούνε, δεν θα είναι κάποια κριτική για το παιχνίδι, αλλά μάπα είναι... Το παιχνίδι. Η μπάλα, ρε παιδί μου, η μπάλα, πώς το λέμε. Κλώτσισε τη μάπα. Cruel Summer, βάναυσο, βάναυσο το καλοκαιράκι, αλλά ναι, αύριο θα αποχωρήσουμε, αλλά μέχρι τότε δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αλλά μπανάκι, πότε θα κάνεις μέχρι να φτάσετε, Δευτέρα. Άστα να πάνε, δε μπανάκι και εμείς πάλι για δουλειά, κάτε, μη μου τα θυμίζεις τώρα. Αισθάνομαι κι εγώ σαν παίκτης του Άρη, δηλαδή να είσαι τώρα στην Κύπρο, καλοκαιριάτικα. Με κόσμο αυτά, κλαμπ, Αγιανάπα, Λευκοσία, Λεμεσό, Χαλούμια, Σεφταλιές, Ζωάρα, ξενοδοχιάρες, all inclusive. Και εσύ να πρέπει να πάει να παίξεις μπάλα. Να μην μπορείς ούτε να φας, ούτε να πιεις, τίποτα, ούτε μπάνια να τίποτα. Κάνεις. Εντάξει, σήμερα μετά τον αγώνα δεν θα μπορούν ή θα μην πεις ότι θα φύγουν κατευθείαν. Τι θα κάνουν, δεν πρέπει να γυρίσουν πίσω. Δεν θα μείνουν εκεί το βράδυ. Δεν θα βγουν έξω. Να πάνε να πιούν ένα ποτάκι, ρε παιδί. Δεν έχετε ποτάκι από τους φεριστές. Τι λες, οι φεριστές προ... Εντάξει, πριν τον αγώνα να το καταλάβω μετά. Μετά, έχεις ακούσει ποτέ τον ποδοσφαιριστή να πίνει αλκοόλ? Βεβαίως, τον Νουάρντα. Βεβαίως. Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα. Πρώην ποδοσφαιριστή τώρα αναφέρθηκες γι' αυτό. Τον διώξανε και από το... Όχι, απλά, ναι, προχθές σε θεάθη μου στείλανε και βίντεο. Πού ήτανε? Μου κάνανε πρόταση, πάρ' το να λέει στην μπάντα σου τον Νουάρντα. Ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας επισκέφτηκε, χαμπάρι δεν πήραμε. Και πού γράψανε, λέει, φέρ τον Νουάρντα να πέσουν τα τσιμέντα στο live. Ισχύει αυτό και έχει τεθεί πρόταση κιόλας από εμάς τους ίδιους, από μέλη της ορχήστρος, να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί με τον Νουάρντα. Καλά, κολοψύνομαι τώρα, συγγνώμη για την έκφραση. Καλοψύνομαι, έτσι ας πούμε, σαν φιλετάκι, πολύ ωραίο. Ήταν στη Θεσσαλονίκη, παρόλο το ότι είναι εκτός ομάδος ΠΑΟΚ, εκτός ρόστερ, δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του Δικεφάλου. Στην από τον Ατρόμητο υπολογίζεται. Από κανένα δεν ούτε υπολογίζεται. Εκεί. Μόνο το λόγο επειδή υπολογίζει τον Νουάρντα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν φαίνεται ότι έχει πτωηθεί. Κανονικά ήτο σε κέντρο διασκεδάσεως εδώ της Θεσσαλονίκης και δει live άδικο. Καταρχήν, πόσο και έχουμε τώρα το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να... Μπουζουξίδικο σε μπουζουξίδικο ήταν. Σε μπουζουξίδικο. Είναι Μερακλής δηλαδή. Ναι, 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 και τραγούδισε. Και τραγούδισε. Τι τραγούδισε. Ναι, δεν θα σου βάλω τώρα να ακούσουμε ποιο είπε. Μάλλον λογικά το DBDBDBDI. Επότισες φαρμάκι. Είναι η επιτυχία του. Αυτό είναι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τον ηχογράψαν και τον. Τον τραβήξαν, ας πούμε. Ναι. Πολύ ωραία με την ορχήστρα, ωραία, μπαίνει μέσα σωστά, σωστά μέσα στους χρόνους ο φίλος μας ο Νουάρντα. Ένα μελλοντικό υποψήφιο μέλος της Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμμανη. Κάντε του μια πρόταση, ποτέ δεν ξέρεις. Λόγω επειδή κυρίες και κύριοι εδώ στα Ερτζιανά, στο πρωινό μας, με τις γραμμούλες να χτυπάνε. Ήδη από πριν ξεκινήσουμε. Από πριν,
με την εκπομπή μας να παίζει επανάληψη ένα ολόκληρο τρίωρο πριν ξεκινήσουμε με Φωτιάδη. Συνολό 6 ώρες λόγω επειδή, όπως έγραψε και ο Φούρναλης, δεν αντέχω, είναι δυνατόν. Όλη τη χρονιά δεν παίζει επανάληψη εκπομπή σου και βρήκε να παίξει αυτή συγκεκριμένη. Όπου σε βρει, θα σε κυνηγάει. Τα ψάκια θα σε κυνηγάει ο Μιχάλης, να ξέρεις. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα. Ξέρεις τι μένει, Μπάμπη, ε? Τι μένει? Να δω και σένα να παίζεις ποδόσφαιρο στη Λεωφόρο. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Άμα δω το Λουάρντα να τραγουδάει μαζί σου, θα παίξεις και εσύ μπάλα στη Λεωφόρο. Κοίτα, μη φύγεις με πατερίτσα. Γιατί στη Λεωφόρο συγκεκριμένα? Ε, γιατί οι Σέρες παίζουν στη Λεωφόρο μπαλά, κάτι παιδιά έτσι. Του σωματότυπού σου, ρε παιδί μου. Του σωμα... Ο Τσιφούτης έχει παίξει παλαιότερα στον Παναθηναϊκό. Χωρίς... Έφυγε με πατερίτσες αυτός. Μάλιστα, δεν είναι άλλους παίχτες από τον Μπάσα. Για μήνα, δύο, τρεις. Άλλους... Ο Υπηρώτης, ο Υπηρώτης. Κουμπαρούλα, τι κάνεις? Ναι, να τους αρχίσαμε. Καλά είμαι, κουμπάρε, άντε. Κοίταξε να το ελαττώσεις το τσιγάρο, γιατί πρέπει τα κορίτσια να έχουν και λίγο ενσυναίσθηση. Πού το ξέρεις? Ο Πάφη θα σε κάνει μανούλα. Πού το ξέρεις ότι καπνίζει? Δεν το σκέφτεσαι? Το α, το είπαμε. Νόμιζα ότι το κατέρμε. Όχι, γιατί ανησυχώ μήπως είναι τίποτα και σε είδε. Εδώ κάπου κρυμμένος. Ο Πάφη έχει μπει δυναμικά. Δυναμικά, δεν έχει μπει. Ναι, γιατί θέλει πολύ. Τέλος πάντων, να σε παντρευτεί. Αφού προχτές πήρε τηλέφωνο και είπε ότι δεν θέλει τελικά. Δεν θέλει τώρα. Το διέψευσε αφού μιλήσαμε μαζί του, άλλαξε. Τώρα μιλάνε αυτοί εκτός αέρα και εμείς πρέπει να καταλάβουμε τι έχει προηγηθεί για να. Με συγχωρείς, Λευθέρη. Μόνο εσένα θέλει και θα σου θέσει ένα το ζήτημα. Πιστεύω να πει στο I do, γιατί θα έρθει με πολλά λουλούδια. Το στούντιο θα γεμίσει λουλούδια. I do, yes. Ντουντού, ντουντού, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον άνθρωπο. Καλημέρα. Και στους δύο, καλό μήνα. Καλό μήνα. Τι ενθουσιασμό ήταν αυτό. Α, καλό μήνα. Λες και άμα ήταν και 31. Τι θα αλλάζει. Καλά έκανε το κορίτσι, βρε. Καλά έκανε το κορίτσι. Α, ήταν να αλλάξει λίγο διάθεση. Μη δει χαρούμενο άνθρωπο. Εντάξει, καλό μήνα. Μπήκε Αύγουστο να πούμε. Παχέ ημίγε. Ναι, έτσι, έτσι. Άντε, παίρνουμε και την αυλούλα μα. Να βγει πρώτο να πει καλό μήνα, σε πρόλαβο Λευτέρη να πει. Έτσι, είπε καλό μήνα. Δεν το. Τι να πει. Είπε καλό μήνα. Τα κυπριακά έριξε κατευθείαν, κουμπάρε και κουμπάρε. Ναι. Έτσι. Καλή τύχη σήμερα. Πάμε να πάρουμε την πρόκληση. Βέβαια. Χριστινάκι μου, δεν πήγαν για πενταήμερη πουλάκι μου, να παίξουν μπάλα. Δεν τα ακούνε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ένα μπανάκι θα βοηθούσε να χαλαρώσουν λίγο. Να παίξουν μάλλον αέρα. Και μετά το 60 μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, ε. Εντάξει, δεν είπα να πάνε να κολυμπήσουν 15 ώρες για να κουραστούν, να κάνουν μια βουτίτσα. Μια βουτίτσα. Για τη χαλάρωση. Και μετά να έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και να, κάνουν, να αποκλειστούν και κάνουν 1500 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Σε πω εγώ μετά. Τι θα έχει. Εντάξει, πρέπει να εξηγούμε μερικά. Καλά, ναι, λες και δεν τα κάνουν αυτά, αλλά τέλος πάντων. Ανέβασε με τη διάθεση, σε καθιστώ υπεύθυνο, σταμάτα να είσαι έτσι υποτονικός, γιατί ήδη από το πρωί βλέπω φωτογραφίες από φίλους στο Facebook που ανεβάζουν από Αγία Νάπα κτλ. Καλά, θα στην κάνω χειρότερη τη διάθεση, γιατί θα βγάλω και τα καϊνάρια από κάτω η ανταπόκριση, αν μπορέσουν και ξεκλέψουν λίγο χρόνο από τη δουλειά. Κοίταξε, είμαι τέτοιος άνθρωπος, το ξέρεις, που περνάω καλά γιατί περνάνε οι φίλοι μου καλά. Έτσι, και αυτό φαίνεται. Έτσι. Έγινε. Και εσύ εκεί που θα πας, και εσύ εκεί που θα πας, άστο θα τα πούμε και αύριο, οπότε δεν το λέω, άστο το πατάω. Άστο για αύριο, ναι. Να πούμε έτσι. Έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Φιλιά. Πιθανότατα τώρα δεν ξέρω να βγάλουμε Κατερίνα Βουγιούκα, Αποστόλη Τσούτσουρα, ένα από τους δύο ή και τους δύο ή και το Θανασάκη το γάτο τους. ναι, αλλά το 7-10 είναι απαγορευτικό διότι τα παιδιά πηγαίνουν 7 η ώρα στη δουλειά και μου λέει θα βγούμε πιο πριν. 7 η ώρα είναι. Ναι, ναι, μιλάω χθες με την Κατερίνα, μου λέει θα βγούμε πιο πριν. Λέω 7-10 κάνω. Και την ίδια ανταπούς. Ώρα έχουμε. Ε? Την ίδια ώρα. Την Κύπρο. Ναι, την ίδια ώρα έχουμε. Κάνε όπως δεν το είπα. Εντάξει, όχι, δεν λέει. Δεν το άκουσα. Μην γελάς. Όχι, την ίδια. Δεν γελάω γι' αυτό. Θυμήθηκα κάτι τώρα. Διαβάζω τα μηνύματα εδώ που μου στέλνουν, γι' αυτό δεν έχει να κάνει με το τέτοιο. Ναι, την ίδια ώρα, μην μπερδεύεσαι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και σήμερα δίνουμε 2 εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ της επόμενης Τρίτης, τελευταία ημέρα των παροχών, οπότε σπεύστε. FM κενό, ονοματεπώνυμο, γράψτε και μια καλημέρα. Χτες δεν έστειλαν 2 καλημέρες.
Αγένεια. Ναι, εντάξει, αγένεια. Ρε παιδί μου, σου λέει τώρα άσε μας μωρέ την όρεξη σου εισιτήρια, άρα δώσε να πούμε και δεν μας παρατάς. Ρε Μπάμπη, ξέρεις, σκεφτόμουν χτες και είχα τύψεις. Μια σκέψη με βασάνιζε. Σε βασάνιζε τη σκέψη. Άκου τώρα να δεις, άκου τώρα το, το σκεπτικό μου. Ναι. Πες ότι είναι κάποιος ο οποίος ήθελε να πάει σε αυτό το μάτς και δεν έβρισκε εισιτήριο. Ωραία. Και είχε κανονίσει διακοπές να πάει με την κοπέλα του, με τη σχέση του τέλος πάντων. Και τώρα πας εσύ και του δίνεις εισιτήριο και ακυρώνεις τις διακοπές. Λοιπόν, λέω, προτείνω, αν συμφωνείς και εσύ, να μας στέλνουν μαζί με το μήνυμα FM και ενώ όνομα τεπώνυμο και γραπτή συνένεση της σχέσης. Θα λέει ναι, μπορεί. Της συμφωνίας, της συντρόφου. Βεβαίως, ναι. Μπορεί, μπορεί, δεν έχουμε, δεν θα μας χαλάσετε τα σχέδια, δώστε του. Αμάν, έχει μπει νέα παράμετρος. Πω, τι λέει. Για φαντάσου τώρα να ακυρώσει τις διακοπές. Ακυρώστε. Δεν ακυρώνει, ρε παιδί μου, απλά λίγο έτσι βάζει μια παράμετρο διαφορετική. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα! Χαίρετε! Καλώς τον. Είστε η εκπομπή που δίνετε προγνωστικά σε παιχνίδια που έχουν γίνει. Βεβαίως. Σε παιχνίδια που δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Επίσης μπορούμε να δώσουμε, αλλά θα δώσουμε και σήμερα, το έχουμε πει από προχθές. Θα μείνουμε στις προβλέψεις μας όσον αφορά το θέμα και το παιχνίδι του Άρεως με την ΑΕΛ Μεσού. Αφήστε τα παιχνίδια που έχουν γίνει. Εδώ εμείς ψάχνουμε εκπομπή για να δίνει προγνωστικά σε... και μάλιστα λάθος. Λάθος, ναι. Παιχνίδια που... σε παιχνίδια που έχουν γίνει. Εκείνη όλη η ιστορία. Και να δώσω την είδηση ότι τον Ουάρντα τον έχει κλείσει ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ. Να το παιχνίδι, ναι, να τραγουδήσει το DBDBDI, DBDBDI. Μάλιστα. Δεν έχουν μπουζούκια εκεί πέρα, έχουν κάτι pop, κάτι τέτοια στην... Live, ακαπέλα, ακαπέλα. Α, μάλιστα. Ναι. Οπότε, μάλλον έτσι θα γίνει η δουλειά. Μάλιστα. Κανανέο άλλο, είχαμε τίποτα έτσι συνταρακτικό. Πολύ ήσυχα τα πάντα, δεν συνέβη, δεν κουνιέται τίποτα, καλοκαίρι όσο στην πολλά... Ελλάδα. Ναι, δεν έχουμε. Όσον αφορά για τη μάπα, λένε και το τέτοιο. Και το λάχανο. Το λάχανο λέγεται μάπα. Το λάχανο και εδώ το λένε μάπα. Και εδώ το λένε μάπα το λάχανο. Βεβαίως. Λυτρώς, ας πούμε, μια μάπα σαλάτα. Ναι. Δεν το λες, ας πούμε. Μάπα. Σαλάτα μάπα. Φτιάξε μια πολιτική. Τι περιέχει μάπα και... Δεν το λες στα μαγαζιά. Στον κατάλογο μάπα. Μάπα σαλάτα. Φλακ. Και ενίοτε είναι και μάπα το καρπούζι. Ναι, και αυτό. Συμβαίνει. Δηλαδή λάχανο το καρπούζι. Αυτό θα μας θέλει. Όχι, άμα δεν βγει καλό, ρε. Είναι το μάπα με την άλλη έννοια. Δεν είναι την κλασική αυτή που ξέραμε από πάντα. Αυτό που είμαι εγώ, ας πούμε. Ένας μάπας. Και πώς σου φάνηκε το τραγούδι, μάπα. Μάπα, πώς σου φάνηκε το τραγούδι, μάπα. Α, μπράβο. Και η έκφραση δεν είναι μόνο για το καρπούζι, είναι γενικότερα. Δηλαδή παίζει μια ομάδα, ξέρω εγώ. Και παίρνει το παιχνίδι επειδή το έχουν δώσει. Λένε πως ήταν το παιχνίδι, μάπα το παιχνίδι. Κατάλαβε. Όχι, απλά... έτσι. Αυτό είναι στημένο. Μάπα το παιχνίδι είναι το, δεν είναι καλό το παιχνίδι. Απλά. Ναι, μέτριο. Και ας έχει και. Και δεν πρέπει να το κερδίσει κανένας. Όχι. Μάπα το παιχνίδι. Θα σου πω. Μάπα το παιχνίδι είναι όταν έχει κερδίσει η ομάδα σου, αλλά δεν σε έχει ικανοποιήσει με την απόδοσή της. Μπάμπης Μπατμανίδης, Μπαμπινιώτης. Είναι μάπα η εμφάνιση. Ναι. Μάπα δεν είναι το παιχνίδι, το παιχνίδι. Είναι από κοινού και από τους δύο, κατάλαβες. Όχι. Πώς είναι μάπα το πρωτάθλημα, δηλαδή δεν να το πάρει κανένα και το παίρνει. Δηλαδή, ναι, και το θα χαρίσεις, θα δεις ένα παιχνίδι που θα κεντάει ο αντίπαλος και εσύ θα πεις, ω, ματσάρα, θα πεις μάπα, παίξαμε χάλια, μάπα το παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα το βρούμε στην συνέχεια. Έτσι, στο εκπομπή. Μεταξύ, όταν θα παίρνει αυτός που τελείωσε τα ταιδία, δεν δίνει τόσο πολύ χρόνο να μιλάει. Έτσι, για να πλησιάσω. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Στις πρώτες γραμμούλες της ημέρας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι καλώς τώρα. Από τότε σπαρκίζεις εσύ 6 και 2 λεφτά τηλεφωνώ. Βγήκε η πρωτεύουσα και μας έκανε τώρα γραφείο συνεκέσεων. Άμα θέλει η κουπέλα που δεν θα παντρευτεί, δεν είναι πρόβλημα. Θα το βρει του καπρό μόνη της. Βέβαια. Τι έχουμε τώρα, σήμερα βγήκε ο άλλος τώρα και μιλάει για καρπούζια και για τέτοια, για μπάφα. Και για τα πεπόνια, γιατί δεν λέτε για τα πεπόνια, θα έλεγα. Ναι, όχι. Σήμερα μόνο για τον Άρη θα μιλάτε. Τίποτα. Σήμερα. Με Άρη δεν ξεκινήσαμε, κατευθείαν. Πρώτο δευτερόλεπτο στο μυαλό μας ήταν ο Άρης. Εσύ μη μιλάς, μωρέ, εσύ μη μιλάς και εσύ μας... Μας κατάστρεψες. Τι, μας κατάστρεψε ο Μπάμπης. Τι, πώς σας κατάστρεψα.
να δώσω. Ναι. Εσύ κοίταξε, εσύ. Δεν θέλω να σε διορθώσω. Όταν έχεις και, έχεις και τέτοιο και ένα πρόβλημα. Ναι. Βγαίνει ένα τηλέφωνο και αρχινάς σε την μπάρλα, μπαρ, και κάνουν οι δύο. Λοιπόν, βγαίνει άλλος, μιλάει 10 λεπτά, μπαρ, αρχινάς σε από πίσω. Πάρει τα τηλέφωνα, ύστερα έχεις και παράπονο, πως δεν παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα και... Εχθές πήρα 3 φορές, με έκλεισε και τις 3 φορές. Ποιος έκλεισε? Έκλεισε το τηλέφωνο. Έκλεισε. Εντάξει, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε, μπαρ. Να διορθωθείς. Ναι, θα διορθωθώ. Ακούω. Να κάθε... διορθωθείς. Πολύ μπάρλα φτιάνεις. Άκουσα δεν θα μιλάω. Θα είναι η σιωπηλή εκπομπή. Θα μιλήσουμε. Δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα. Μάλιστα. Μόνο θα δώσω. Μόνο Άρης. Μόνο Άρης θα δώσω. Ένα, τρία. Oh. Και παίξω το. Θα το παίξω, γιατί όχι. 1-3 και θα δίνει τρομερή απόδοση το 1-3. Θα έχει. Μάλιστα, 1-3. Ακούω τι σου λέω εγώ τώρα. Το ακούω και το ακούν και οι φίλοι μας εδώ. Θα ξεθυμάνουμε σήμερα. Λες, μάλιστα. Σήμερα θα ξεθυμάνει ο Άρης εκεί. Μάλιστα, πέρα. Μάλιστα. 1-3. Εδώ είμαστε. Σημείωσε το, Το σημειώνω. Μην είπεις άλλα χτες. Άμα χάσουμε, χάσαμε, αλλά... 1-3 είναι ο αγώνας. Είναι καταγεγραμμένο. 1-3 λοιπόν. Πολύ ωραία. Έγινε. Άντε γεια. Τι ωραία αυτό. Λατρεύω όταν με παίρνει ο φίλος μας ο Μπάμπης από το Αράκι και μου λέει: Τι μιλάς, μη μιλάς. Και τι να κάνω. Δεν θα μιλάω γιατί ξέρεις τι, μερικές φορές και σιωπή λέει βαριές κουβέντες. Είναι έτσι τα πράγματα. Λόγω επειδή κυρίες και κύριοι, τι μιλάς. Μπαρμπαρμπαρ. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Πάμε σήμερα, εντάξει, ξεκινάμε πάντα δυναμικά το 7-8. Είναι κόλαση. Καλά είμαι. Εγώ μόνος μου. Εγώ παίρνω τρίτη γραμμή να βγω. Άιντε όλοι παράπονα. Αφού μετά θα ξαναβγείτε. Γιατί δεν. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Ούτε καν. Είναι η πρώτη φορά που δεν ρώτησε. Πώς με λένε. Κοριτσάρα μου με τα σπίρτα. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ευγένεια, ναι. Ευγένεια. Τι καλός. Τι κάνεις. Καλά, καλά, μια χαρά, εσύ. Ευγένεια, ρε. Άκου. Θα ακούσαμε. Ακούω, βέβαια. Ακούω σήμερα μόνο ακούω, δεν μιλάω. 15 Αύγουστο βγαίνω με το φούρναρι. Πού θα βγείτε. Να πάμε να κάνουμε πάρτι με γυναίκες. Α, μάλιστα. Λόγω επειδή σε λένε και Παναγιώτη και εορτάζεις. Όχι. Απαγορεύονται να πάνε άντρες. Μόνο εμείς οι δύο άντρες με γυναίκες. Μάλιστα. Δεν παράνε. Ναι. Τι, τέλος. Κατάλαβα. Καλά, γιατί κατάλαβα εγώ. Τέλος πάντων. Μάλιστα. 15 Αύγουστο. Θα σε κάψει Παναγιά, βρε. Αντίχριστε, τι είναι αυτά που λες. Πηγαίνεις και παίρνεις και την ευλογία. Θα πάρω τηλέφωνο στην Γρηγορίου τώρα και θα σε πω εγώ. Το φούρναρι μου το λέει. Α, φούρναρι τώρα τον έδωσε κατευθείαν. Να το πω σε σένα. Μάλιστα. Να το ψημένεις. Α, αστιάκια μας. Τι σκηνοθέτης αυτός ο φούρναρι. Καλά, δολοπλόκος, μεγάλος από τότε που... Στημένα όλα, τελικά σε την εκπομπή τίποτα δεν είναι αυθόρμητο. Εκεί έχω καταλήξει. Από πίσω κρύβεται ο ταψάκιας. Ο Ραούλ Μπράβο κρύβεται από πίσω, αρχισυντάκτης της εκπομπής. Ναι. Τι είσαι? Πού είσαι? Είμαι μέσα. Πού μέσα? Το Αγιώρισμενο. Α, και λες τέτοια πράγματα με γυναίκες. Μα γίνει κανένα σεισμός. Θα σου πω εγώ μετά. Άμα γίνει σεισμό δεν πειράζει, να μείνει ένα λιγότερο. Εγώ να φύγω και εσύ να μείνετε. Καλά. Χριστίνα, ναι. Καλό το πάρτι. Έλα. Δεν θα λείπει 15 Αύγουστο. Δυστυχώς δεν μπορώ ναι. να παρευρεθώ. Όχι, θα λείπεις. Ναι, την πάτησες. Α, καλό μήνα πρώτα απ' όλα. Ναι, βέβαια. Καλό μήνα. Ναι, ναι. Καλό μήνα. Εσύ τελευταία εκπομπή κάνεις... Αύριο. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα και τα περισσότερα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω. Ναι. Ωρεξάτος και ο φίλος μας ο Πάφη. Έτσι, τι ωραία, μ' αρέσουν, ωραία. Καλοκαιρινά τραγουδάκια, όχι εγώ τώρα εδώ βρίσκω, αναμοχλεύω τις παλιές μου συλλογές. Κάνε δουλειά. Ναι ρε παιδί μου, αισθάνομαι σαν πρωταγωνιστή σε 80's ταινία αυτά, σε κάτι κοκτέιλ, σε κάτι τέτοια παίζανε ας πούμε, ωραίες έτσι. Νεανικές σχολές, ταινίες με τα high schools και με αυτά, λατρεμένες, αγαπημένες. Baltimore, Tarzan Boy βεβαίως, ιστορικό κομμάτι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να βγει η Κατερίνα Ιβουγιούκα, γιατί εγώ έπαιρνα από τον ασπρόπυργο, από τη μηχανή του κεμπάπ. Αυτή δεν μπορεί να βγει, δηλαδή να μας πει μια έρευνα. Θα την παλώσω την κυρία Κατερίνα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλό μήνα. Επίσης, βεβαίως. Και μήνας διακοπών, ο καλύτερος δηλαδή. Ακριβώς. Αυτός ο μήνας νομίζω ότι είναι ο καλύτερος. Γιατί
πλέον αρχίζουν και τα πρωταθλήματα για εμάς τους άρρωστους με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλλά πρώτα να κάνουμε και κανένα μπάνιο και κανένα αυτό και μετά ναι, ας κάνουμε ό,τι θέλουν τα πρωταθλήματα. Ναι, και η Αγγλία, ιδίως που ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Αγγλίας, η αγάπη μας η μεγάλη. Έχω την εντύπωση ότι η κοπελιά δίπλα, δεν θυμάμαι το όνομά της. Η Χριστίνα. Ναι, είπε ότι πρέπει να διευκρινίζει αυτός που στέλνει το μήνυμα αν, είναι, αν χαλάει κάτι, ξέρω εγώ. Ναι, λέει ότι δίνουμε εισιτήριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ και κάποιος, ας πούμε, μπορεί να χαλάσει τις διακοπές του για να δει, να δει το μάτς και να προξενήσει έτσι, ας πούμε, έρηδες μέσα στο ζευγάρι. Θα πρέπει να πάρει συνένεση από την κοπέλα ότι τη γυναίκα του. Γραπτή. Χριστίνα, ναι, ναι. Άκου κάτι που θα σου πει ένας παλιός. Ο σωστός ο άντρας, όταν είναι να κάνει κάτι με τη γυναίκα του, όταν είναι να παντρευτεί, αυτό που θα σου πω το έκανα και εγώ, έτσι, και χωρίς τίποτα δόση υπεροψίας και όλα αυτά. Σωστός ο άντρας, όταν είναι να παντρευτεί, να πάρει, έχει διαλέξει τη γυναίκα του και λέει ότι από εδώ και πέρα με αυτήν θα ζήσω, δύο πράγματα της κάνει εξηγήσεις. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ποιο? Ένα είναι ότι το ποδόσφαιρο εδώ μου το κόβεις με τίποτα. Προγαμιό συμβόλαιο, ναι. Ακριβώς. Και δεύτερο είναι οι φίλοι. Οι φίλοι. Μα δεν είπαμε να το κόψει το ποδόσφαιρο. Ούτε να πα σε έναν αγώνα, είπαμε. Ναι. Σε έναν αγώνα συγκεκριμένο σου λέει: θα χαλάσει τις διακοπές. Είναι μεγάλο δίλημα αυτό τώρα. Ναι. Όχι, δεν είναι καθόλου μεγάλο δίλημα. Χαλάσει τις διακοπές. Είναι δεδομένο. Έχουμε ακυρώσει. Εγώ, φίλε μου, προτού τέτοιο, είχα χαλάσει αραβόνα για τον Άρη. Δηλαδή. Σηκώθηκα και έφυγα από το έπαιζε ο Άρης εκεί την ημέρα Άρης Πανιώνιος. Ναι. Θυμάμαι στο Χαριλάου. Ναι. Έκανα εγώ το χοντό, έγινε ο αραβόνας και τέλος ξαφνικά την κοπάνησα. Γιατί ήθελα να πάω στον αγώνα και για να μην θυμώσει. Τότε, σε ένα μου, τρεις μήνες δεν μιλούσε καθόλου. Πάω, ξέρεις, ήταν βέβαια. Τουλάχιστον πώς. Θυμάσαι πόσο έλεξε εκείνο το μάτς, τουλάχιστον. 6-1. Α, εντάξει, ματσάρα τότε είδες. Καλά έκανες. Χιονόνερο ήταν το μάτσο. Και την ημέρα και έριχνε και χιονόνερο στο γήπεδο. Γιατί δεν έβαλε τον αραβόνα μια άλλη μέρα και τον έβαλε εκείνη την ημέρα. Έτυχε τότε, έτυχε. Όλα αυτά τα κάναν Κυριακή. Δεν πίστευα ότι δεν θα θυμώσουν που θα πήγαινα στο γήπεδο και όλα αυτά. Αλλά πάλι εγώ την κοπάνησα στα κλεφτά. Ήτανε τη μοίρα σου γραφτό γιατί χάλασε ο αραβόνα και μετέπειτα παντρεύτηκε και πήρε την γυναίκα σου. Η οποία βέβαια. Το πρώτο που την είπα, ότι κοίταξε να δεις, όλα άμα θέλεις μπορώ να κάνω περιορισμό, ξέρω εγώ, αλλά για τον Άρη... Για τον Άρη δεν υπάρχουν, έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, δεν. Και άμα είναι να πιω καμιά ρετσίνα με κάποια φλαρά ή κανένα τέτοιο, ξέρω εγώ, να πάμε κάπου, και εκεί η μούγκα. Έγινε, σε ευχαριστούμε, φιλιά, καλημέρα. Αυτά νομίζω έτσι, ίσχυε τις παλαιές εποχές, δηλαδή το που πηγαίνει, ας πούμε, να βγαίνεις, να μην πας... Στα γήπεδα και τα λοιπά. Τώρα νομίζω ότι οι γυναίκες περισσότερο, επειδή δεν παρακολουθούν ποδόσφαιρο, επιθυμούν ο άντρας να πηγαίνει στο γήπεδο. Να ξεφορτωθούν και λίγο. Πολύ μάλιστα. Να πάει να δει όλα τα μάτια της Κυριακής, να πάει και στο προπό, να πάει και στο καφενείο, να κάτσει, να σχάσει το κεφάλι μου. Δεν έχω ακούσει πλέον, ας πούμε, καμία να λέει αμάν πάλι έξω είναι και τα λοιπά. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, Μπαμπή. Καλημέρα, καλημέρα. Μπαμπής Μπαρμπαρμπαρμπαρμανιδής. Αυτός ακριβώς. Δίκιο για άνθρωπο. Χριστίνα, ο Πάβης σου είπε, προσπαθούν να κάνουν πάρτι με γυναίκες και κάνουν γυναίκες, το περίεργο που σου φάνηκε, δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε το πάρτι, δηλαδή. Τους λείπουν οι γυναίκες μέχρι στιγμής. Άλλα, είναι αυτοί οι δύο. Τώρα, γυναίκα δεν θα τις δούνε. Καλημέρα. Καλημέρα, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Με τελευταία μας γραμμούλα πριν το διανυματάκι, καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας... Καλημέρα. Α, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από Μαϊάμι πάω. Α, πού σ' αγόρι μου, τι έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούς, Χριστίνα, Μαϊάμι. Είναι από το αληθινό Μαϊάμι. Είναι από ποιο, από το ψεύτικο είναι. Το one, το original της Φλόριντα. Το ορθόδοξο, ξενέρος, άκουσε Μαϊάμι. Το ορθόδοξο. Τι είναι αυτά, Μαϊάμι τώρα. Πάρε από... ναι, μόνο ναι, άμα ναι, την πάρεις ναι. Από καμιά μισηνία, άμα ήσουν από τη Μάνη. Από τη Μάνη. Την εξωτική, την εξωτική μισηνία. Καλή ψυχή, την εξωτική. Έτσι. Τι λέει Μαϊάμι τώρα καλοκαιριάτικα. Πολύ ζέστερη, παιδιά, πολύ ζέστερη. Αποπνικτική υγρασία, μας έχει τρελάνει. Τώρα βέβαια είναι καλά το βράδυ, τώρα είναι το 12.30 το βράδυ. Μια χαρά. Αλλά εντάξει, έτσι ψιλοπαλεύεται.
Βράδυ. Είχα καιρό έτσι να πάρω έτσι ένα τηλέφωνο έτσι να... Να δεις τι κάνουμε. Να ακούσει, ναι. Είχαμε μπλέξει. Ναι. Τώρα ξεκινάει πάλι και αγωνιστική σεζόν. Mm-hmm. Έχουμε την Παοκάρα τώρα μια άλλη εβδομάδα να δούμε πώς θα πάει. Πώς το βλέπεις? Είπα, έδωσα το πολύ τολμηρό αποτέλεσμα. 0-0 το μάτς που πρόκειται της Τούμπας και 0-1 νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στο Άμστερνταμ Αρίνα και πρόκριση. Σιωπή. Το πιστεύω. Κοίταξε, όχι εκεί. Επειδή έχουμε και χρονοκαθυστέρηση λόγω της γραμμής, γι' αυτό περιμένω, ξέρεις. Εντάξει, εγώ έχουμε κάνει καλή ομάδα, μεταγραφές καλές. Άντε να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι μια-δυο την Τρίτη δεν γίνεται. Λες, θα σπάσει το ρόλο, δεν γίνεται. Δεν θα σπάσει το ρόλο. Η αρχική... Αλλά πιστεύω ότι είμαστε τόσο γκαντέμιδες που θα πάμε στα play-off, ξέρω εγώ, και θα χάσουμε στα πέναλτι. Δηλαδή κάτι τέτοιο απίστευτο. Μια ΠΑΟΚ ιστορία ακόμα. Ναι. Αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, οι ομάδες που καλύτερα να αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο είναι, γιατί ταυτόχρονα λαμβάνει, ας πούμε, τον δρόμο του ισχυρού, είναι αρκετά βατές. Δηλαδή μετά το όνειρο αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Δηλαδή στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς. Στους ισχυρούς. Ανίσχυρους και συνεχείς ανίσχυρους. Όχι, δεν πάει. Παίρνεις την θέση αυτού που αποκλείεις. Οπότε εντάξει, υπάρχουν σοβαρές. Ναι, δηλαδή ας πούμε να σου δώσω χαρακτηριστικά. Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί επί του Άγιαξ, στην επόμενη φάση θα βρει στο δρόμο του έναν εκ των Αποέλ ή Καραμπάχ, Ρόζεμπορκ ή Μάριμπορ. Αυτό μου αρέσει, είναι Ρόζεμπορκ ή Μάριμπορ. Ιράν ή Ιράκ. Ρόζεμπορκ ή Μάριμπορ. Σλάβια Πράγας ή Young Boys Βέρνης. Κατάλαβες. Είναι βατό τώρα, εντάξει, είναι πολύ βατό. Δηλαδή να περάσεις τώρα από τον Άγιαξ και να κολλήσεις τώρα στις ομάδες αυτές είναι... Πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να είσαι. Αρκετά. Δεν χρειάζεται. Αυτό δεν το συζητάμε. Μπορείς να αποκλειστείς με τον κάθε εφάνταστο τρόπο. Και ένας εξ αυτών είναι άνετα να περάσει τον Άγιαξ και να αποκλειστείς, ας πούμε, από τους Young Boys. Άνετα. Διακοπές τι θα γίνει, θα πας με το διακοπές στον Άγιαξ. Μόνο δουλειά. Φεύγω Κυριακή, βρέχω Σάββατο βράδυ για Αμοργό. Για πολύ σκληρή δουλειά, λιοπύρη, κάθε βράδυ στα μπαρ, live και DJ. Άστα να πάνε. Κούραση, πολύ κούραση. Τώρα δεν θέλω να πέρασε. Ναι. Και λίγο δονούσα και λίγο πάρω. Πάλι δουλειά. Δουλειά. Με Κυριάκο Μητσοτάκη τελείωσε. Είναι δουλειά. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Ανέβηκε Κυριάκος και είμαστε τώρα όλο δουλειά. Δεν non-stop. Γίνατε Αμερική, γίνατε non-stop. Γίνατε Τραμπ πλέον. Εκεί άδεια, δεν είναι καλοκαίρι, θα μου πεις μόνιμα είναι τώρα, τι είναι καλοκαίρι, έχουμε άδεια τέτοια αυτά εκεί το δημόσιο, το Μαϊάμικο. Θα πάρω μια εβδομάδα άδεια, θα πάω κανονίσει Σαν Ντιέγκο και Σαν Φρανσίσκο, θα πάω Καλιφόρνια. Αυτά είναι, στην μια άλλη άκρη δηλαδή. Είναι περίπου 4 ώρες πτήση, δηλαδή πας στην άλλη άκρη. Ρε, πλάκα στην πλάκα έρχεσαι και Ευρώπη δηλαδή, με 4 ώρες να πετάξεις, πόσο είναι η Αγγλία, τι είναι. Η Αγγλία πρέπει να είναι κανένα. Ναι, τίποτα. Πετάγεσαι. Μάλιστα, Σαν Φρανσίσκο και Σαν Ντιέγκο. Πολύ ωραία. Σε όλα τα Σαν. Βέβαια. Όλα τα Σαν, ναι. Σκεφτόμουν Λος Άντζελες, αλλά μου λένε όλοι δεν έχει τίποτα να χάσει. Λες και είσαι σε μια μεγάλη πόλη. Μάλιστα. Τουλάχιστον Σαν Ντιέγκο και Σαν Φρανσίσκο θα πάρει καμιά φωτογραφία έτσι, ωραία καλή. Κάνεις κανένα μπάνιο εκεί πέρα ή καμιά παραλία ή... Καρχαρίες έχει. Ναι. Έχει καρχαρίες βέβαια. Να προσέχεις. Είμαι τους καρχαρίες. Αποκτήρια τους καρχαρίες. Τους καρχαρίες. Πολύ ανησυχεί η Χριστίνα με τους καρχαρίες. Εντάξει, βέβαια δεν είναι που και που ας με κάνουμε καναντού, αλλά είναι... Και άμα που και που είσαι και εσύ στη θάλασσα. Έτσι. Δεν ήρθα την Αυστραλία που τις έχουμε σε τόση αυθονία, αλλά εντάξει, είναι μισό γίνει τον ντου. Άμα γίνει, εντάξει. Να κάνεις επισήμες μπάνιο. Και με ένα χέρι τι κάνεις τη δουλειά. Και με ένα πόδι τι κάνεις τη δουλειά. Δεν είναι ένα χώρος. Άρα όταν θα παίζει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, μιας και είναι τώρα 12.30 στις 8, θα είναι... Τι ώρα θα είναι εκεί? Τι ώρα είναι το παιχνίδι, στο 8 το απόγευμα. Αυτό το απόγευμα, ναι. Θα είναι εδώ μία ώρα το μεσημέρι. Α, εντάξει, καλή. Θα το βάλω σε streaming, θα το βάλω εκεί στη δουλειά, στο Υπουργείο, μια χαρά θα είμαστε. Μάλιστα, ωραία. Θα βάλω όλα καλά. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ για καλά, την καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον τη δικιά σου. Καληνύχτα τότε, καλή να σε ευχηθούμε. Ναι. Καλή ξεκούραση. Έτσι. Φιλιά. Ο φίλος μας ο Ευθύμης από το Μαϊάμι, ναι, το αληθινό. Το αληθινό. Όχι, δεν την ταβέρνα στη. Ρε, παιδί μου, λέω πώς παίρνει άλλος και λέει Τορόντο. Που δεν είναι αυτό το Τορόντο. Γιατί αφισβητείς τον Τορόντο.
Μας παίρνει από το Τορόντο. Ενίοτε. Α, πετάγεται και μας παίρνει. Έχει διτεύσει, έχει κάνει. Αμέσως κατευθείαν να του στήξει ο άλλος λοιπόν. Hot in the City, 7 και 37. Ξεπεράσαμε λίγο την... το μισάωράκι και την ανάπαυλά μας, αλλά είχαμε ενδιαφέροντο, πολύ ενδιαφέροντο πράγματα. Να πούμε, μην ξεχνάτε, FM κενό, και εδώ το επαναλάβαμε και πολλές φορές. Ναι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για να διεκδικήσετε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ αυτήν την Τρίτη στο κήπεδο της Τούμπας. Μία η ώρα μεσημεριού για το Μαϊάμι το ματς. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Το χρωστούσα από χθες. Ήταν Παγκόσμια Μέρα Φιλίας. Ναι, προχθές. Ναι, προχθές. Δεν πειράζει. Ναι. Φίλοι για πάντα. Είναι ακόμα φίλοι. Χιούμορ. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι. Στο αρκετά πρωί. Ακόμα είναι πρωί, ρε παιδί μου, αλλά είναι 7:44 μια χαρά. Ξυπνάμε διευρυμένα για σήμερα και αύριο και μετά. Μετά χαμός. Ύπνος. Λες και θα φύγουμε για πάντα, ρε παιδί μου. Σιγά 15 μέρες θα περάσουν νερά και εγώ ήδη είναι σαν να. Ποιος γυρνάει. Ήρθε Δευτέρα. Δευτέρα 19 κανονικά. Επιστροφής. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Θα δώσουμε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ τη επόμενη Τρίτη. Πέψτε FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Τη συνένεση μου ξεχάσατε. Τη συνένεση, τη γραπτή συνένεση. Από κέπ να είναι έτσι. Ότι δεν διαλύεται μια όμορφη μέρα, νύχτα ή οτιδήποτε. Μια όμορφη διαμονή σε κάποιο παραθεριστικό θέρετρο. Είστε εδώ στην πόλη και δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο. Οπότε πάμε και να μάτσουμε με κάμια μαδούλα εκεί τη Ολλανδία. Τα λέει εδώ φίλο μα ο Απόστολο. Δώσε εισιτήρια στο λαό Μπάμπι για να δούμε τη μεγάλη πρόκριση της ΠΑΟΚΑΡΑΣ. Τα μυαλά μας πονάνε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Σάββατο βραδάκι θα μου σε Πειραιά να έρθω να σου κουνήσω το μαντίλι, Μπάμπι. Όχι, όχι. Όχι. Θα μου κουνήσω το μαντίλι, απαγορευτικό. Στην ε2 θα είσαι. Ναι, ναι, ναι. Στην ε2 θα είσαι, Μπάμπι, αμοργό δεν πας. Καλά να πάθεις, Μπάμπι, που δίνεις πολλές πληροφορίες. Απαγορευτικό, Μπάμπι, είναι ώρα. Κομμελάκια θα σε κερνάω, τα έχω στην κατάψυξη. Βοήθεια. Καλά, άμα τον δεις πουθενά στην αμοργό μπροστά σου, μη σου φανεί περίεργο. Εννοείται ότι θα έρθει. Θρίλερ, καλημέρα. Τόσες ώρες καράβι, να είσαι το λευτέρι μέσα. Παρ. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Άρχισε ο εφιάλτης, δεν είναι πάρτι καλοκαιρινό. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας το κλείσε και εδώ. 2-31-0-287-3-8 για FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Έχουμε τότε, τώρα πρέπει να βρούμε άλλον τρόπο. Από Ραφή να φεύγουν για. Πάλι δίνει πληροφορίε. Θα έρθει και στη Ραφίνα. Δεν γλιτώνω με τίποτα, δηλαδή άμα. Άστο, ακύρωσε την άδεια. Άμα έρθει Λευτέρη, φέρε κανένα παστίτσιο. Να έχουμε στο καράβι, κανένα ταπεράκι να περάσει ώρες, 8,5 ώρες μέχρι να φτάσουμε. Άστα να πάνε. Εν τω μεταξύ είχε ανακύψει εδώ θεματάκι σοβαρό έξω από τα στούντια με την Χριστίνα, στο περιθώριο δηλαδή. Δεν θέλει τώρα, δεν αισθάνεσαι ότι αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ εύλογη απορία. Μην νομίζει γιατί τα ξέρουμε κι εμείς όλα. Ναι, αλλά γέλασες πριν. Εντάξει, δεν γέλασε, όχι, δεν γέλασε. Γιατί μετά, όπως μου έθεσε το ερώτημα και θα το πούμε και στον κόσμο να καταλαβαίνει, σχετικά με το ότι με την Κύπρο έχουμε την ίδια ώρα. Οκ. Έχουμε την ίδια ώρα γιατί είμαστε Έλληνες, θεωρώ εγώ. Εντάξει, βρισκόμαστε και στο ίδιο, ας πούμε, έτσι μεσηβρινό, όπως λέγονται αυτά. Δεν ξέρω να τα εξηγήσω. Και νομίζω και με την Τουρκία έχουμε την ίδια ώρα. Φερρυπίν, ας πούμε, με την Βόρεια Μακεδονία δεν έχουμε την ίδια ώρα. Πας, ας πούμε, πάρεις, να βάλεις βενζίνη να παίξεις καζίνο, αλλάζει η ώρα. Πηγαίνει ένα τέτοιο πίσω. Με τη Βουλγαρία έχουμε την ίδια ώρα, νομίζω έχουμε την ίδια ώρα. Έχουμε την ίδια ώρα και με τη Βόρεια Μακεδονία δεν έχουμε. Δεν ξέρω, ναι, δεν. Ίσως επειδή δεν ανήκει στην. Όχι, αυτά δεν είναι. Υπάρχουν. Με την Αίγυπτο έχουμε την ίδια ώρα, Φερρυπίν. Εξού και ο Ουάρντα έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ ωραία εδώ στα δικά μας και μπορεί και τραγουδάει τις νυχτερινές ώρες. Με την Αλβανία δεν έχουμε την ίδια ώρα, είναι μία ώρα πίσω. Είναι σε Central European Time οι φίλοι μας οι Αλβανοί. Με τη Βουλγαρία έχουμε την ίδια ώρα, με το Ισραήλ για κάποιο λόγο. Γιατί? Σε αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Γιατί με το Ισραήλ, ίσως επειδή έχουμε πάλι
πολύ καλές σχέσεις. Δηλαδή στο Ισραήλ πηγαίνει. Έτσι την κανονίζουν την ώρα. Ναι, είναι νούμερο ένα ο Βέρτης, ο Καράς, η Γλυκερία. Γεμίζουν στάδια. Αγαπάνε πάρα πολύ την ελληνική μουσική στο Ισραήλ. Με την Κύπρο έχουμε την ίδια ώρα. Με την Οδυσσό έχουμε την ίδια ώρα, αν ενδιαφέρεσαι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, με το Πακιστάν έχουμε μόλις μία ώρα διαφορά. Για κάποιο λόγο επίσης, που δεν μπορώ να το καταλάβω και αυτό. Πώς κανονίζονται αυτά, βρε μπάμ. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς τα κανονίζουν. Στη μένα όλα. Θα κάνουν έτσι. Θα σου ρίξω εγώ έτσι, ας πούμε, μία τέτοια. Ας μας πάρει κάποιος φίλος ακροατής, γεωγράφος, που ξέρει να μας το εξηγήσει. Γιατί και εγώ πάντα το είχα απορία. Πώς καθορίζεται. Νομίζω είναι αυτό με τον Μεσημβρινό, αλλά από την άλλη, αφού οι χώρες μας από πάνω, η Ιουγκοσλαβία φερρυπίνει μας τον ίδιο Μεσημβρινό. Μήπως εκείνη η διαχωριστική γραμμή και αλλάζει. Δεν ξέρω. Ναι, θα σας γελάσω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Σήμερα δεν έχει ούτε νερό, ούτε τυρόπιτα, ούτε τίποτα. Έμεινε. Όχι, έχω έξω μπουγατσούλα, αλλά για να επιτελέσω το καθήκον μου δεν μπορώ να φάω, παιδιά. Η Χριστίνα δεν σου έφερε τίποτα? Εγώ του έφερα μπουγατσούλα. Έφερε μπουγατσούλα από εδώ δίπλα, ωραία. Τι καλό παιδί, καλό παιδί, τι καλό κόρη. Μπράβο, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν θα φάω γιατί θα βαρύνω, μετά θα νιστάζω. Θα μου πει μπουγατσούλα, δεν είναι τροσικά σπλινάντερο. Από την άλλη, ναι, είναι και αυτό. British Museum στη μέρα. Oh. Να τα πάρω όλα, τα φέρω πίσω. Στα μάρμαρα, στα μάρμαρα. Ζω για τη στιγμή, ζω για τη στιγμή. Που θα πάει να επισκευάσει μηχανή του καφέ στο BBC. Τι έχουν στο British Museum, τι έχουν εκεί μέσα, να πούμε? Κυλικείο, καψιμή. Έχουν κυλικεία φτιαγμένα έτσι. Και έξω έχουν πάρκο. Προάβλιο χώρο. Και μέσα μετά. Α, μάλιστα. Και πίνεις καφέ δηλαδή μπροστά στα δικά μας τα μάρμαρα. Κάνουν κάτι δεξιώσεις ενίοτε μέσα στις αίθουσες και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια. Κάνουν. Έχουν αίθουσες, νομίζω, με τις πιο πολλές ιστορίες του κόσμου. Έχουν από Αίγυπτο, από Ελλάδα. Ναι, τα πάντα. Ναι. Πολλά. Δικό τους δεν πολλοί έχουν. Ναι. Πού είσαι τώρα στο μετρό? Είμαι στο λεωφορείο τώρα για να πάω. Πιστεύω πλήρωσε εισιτήριο, δεν είσαι κανένα απόβρασμα. Δεν μπορεί να πει αλλιώ. Έτσι, να δω τα δικά μα τα αποβράσματα. Πάνε και μπαίνουν κούτρα στα μετρά και στου ΟΑΣ και στι ιστορίε. Λέμε που είναι οι καλέ εποχέ του ΟΑΣ. 25 λεπτά το εισιτήριο. Α, από 25, πότε έχει 25 λεπτά. Μισό, θα έχει 50 το ολόκληρο. Αυτό εκεί πόσο κάνει. Όταν ήμουν Λύκειο. Λύκειο, ναι, αυτό. Όχι, θα ήταν... πιο πριν, μήπω. 2008. Και πιο παλιά. 10 χρόνια πριν. Και πιο, το 2008 είχε 50 μόλις λεπτά το εισιτήριο του ΟΑΣ. Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, θα το ψάξουμε, το ψάξουμε. Όχι το φοιτητικό έτσι, γιατί το φοιτητικό τόσο έχει και τώρα. Και τώρα είναι, ναι, το κανονικό. Σου λέει 25 λεπτά, α, ναι, όταν ήταν φοιτητής πήγαινε τόσο. Τώρα πόσο έχει εκεί πέρα το εισιτήριο? Εδώ έχει 1,5 λίρα η διαδρομή για 1,5 ώρα. Μπορεί να αλλάξει 2-3 λεωφορεία. Εντάξει, καλό είναι μωρέ. 1,5 λίρα για 1,5 ώρα, καλά πάει. Για μπορεί να αλλάξει και 2-3 λεωφορεία, ναι. Όχι όπως εδώ στο ΝΟΑΣ. Ναι, ένα εισιτήριο, ένα λεωφορείο. Ένα λεωφορείο, που ζούμε να. Έτσι. Ούτε καν για το μετρό μπαίνει. Καλά είναι, αλλά το μετρό είναι ακριβό. Ναι, ναι. Α, νόμιζα το δικό μας. Κάτω εκατομμύρια. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Να επισκευάσεις καλά τις μηχανές ή να κάνεις δολιοφθορά εδώ και να μας φέρουν πίσω τα μάρμαρα επιτέλους, ας πούμε, ένα αίτημα διαρκείας και αιώνιο και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Αφού δεν μας πήραν τα δικά μας εδώ, κάναν λευκό πύργο, εμείς είμαστε ήσυχοι. Δεν έχουμε να... Τα αθηναϊκά τώρα δεν μας ενδιαφέρουν κιόλας. Ποιος νοιάζεται για τα αθηναϊκά τα μάρμαρα τώρα, σε παρακαλώ. Ο Άρης θα κάνει σήμερα. Κερδάει, παιδιά, διπλό. Κερδάει. Με πολύ καλή απόδοση. Τα λέω εγώ, είμαι ξεκάθαρος. Έτσι. Ναι. Έγινε, σε φιλούμε. Έγινε. Τσάω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω για να φτιάξουν ότι είχαν πάρει από εδώ, από τη Θάσο μας, είχαν πάρει μάρμαρα για να φτιάξουν αυτό το ψευτοπαρθενώνα. Ναι, από εδώ ήταν. Δεν ξέρω, ή από... Γι' αυτό είναι τόσο ωραίος. Μάρμαρο Θάσου, Θασίδικο. Βέβαια βλέπω εδώ τον Άρη ότι έχει πέσει η απόδοσή του.
τον δίνει δηλαδή ισχυρό και κρατεό φαβορί μόλις το 2-16, ενώ ήταν πολύ πιο ανεβασμένο το διπλό και έχει, έχει πέσει μάλλον τις τελευταίες ώρες. Έχει φορτωθεί πολύ, σημερίζονται ενδεχομένως στη δικιά μας πεποίθηση ότι η ομάδα του Άρεος θα φύγει νικήτρια μέσα από το... Που γίνεται το μας ο Γασίπη, που γίνεται τώρα σου ρωτά αυτό. Το 1-3 που έδωσε ο φίλος μας ο Αράου δίνει απόδοση 20,5. Αγάρα, εδώ έτσι για κάποιους γαλάτρες. Τι θα παίξουμε. Ναι, αυτό τώρα είναι, είναι η χαρά του προληπτικού το λόγο, επειδή μάλλον εφιάλτης. Γιατί σου δίνει αφιβολίες ότι εντάξει. Μια... Αυτό το λένε αυτοί. Ναι, το λένε αυτοί. Μια ζωή κουβά είμαστε, ρε παιδί, αλλά δεν είμαστε και λίγο από τρελό και από χαζό. Μαθαίνει την Ιταλία, σου λέει τώρα με αυτά εδώ. Μία φορά που δεν θα παίξω το σημείο του, θα πιάσουνε για όλη τη χρονιά. Γιατί μία φορά τη χρονιά βγάζουμε ένα αποτέλεσμα. Έλα, Αντιβολικό, μόνο μία. Ένα, εσύ, Χριστίνα μου. Εγώ, εντάξει. Οι υπόλοιποι τώρα εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Λες ο Verstappen να μας δώσει χαρτζηλίκι, εγώ δεν θα βάλω ένα τάλι. Ένα, είδες, βάλε. Και ένα ευρώ να βάλεις, 20 θα πάρει. Εντάξει. Τάλι. Εντάξει, θα σου πω. Να πάρεις κατοστάρι. Όχι ότι μας περισσεύουν, αλλά τα βάλουμε ένα τάλι, μια συστόση. Τώρα Verstappen είναι αυτός, νικητής ήταν προχθές, να πούμε. Ούτε, ούτε σε περισσεύουν, αλλά ούτε και θα σου λείψουν κιόλα. Έλα, 5 ευρώ είναι αυτό. Το 5 ευρώ του καφέ. Μια συστόση, επειδή ξέρεις, είμαι πολύ αντί και σαν φιλοσοφία και σαν ενέργεια όσον αφορά το στοίχημα. Αν εξαιρέσει το NBA, όπου ο Junior ασχολείται ευδελιχώς και ξέρει. Στο NBA, όσοι παίζουν, όσα παιδιά παρακολουθούν NBA και παίζουν, βγάζουν. Το NBA είναι, δίνει καλές πώς να το πω, πιθανότητες. Αν το παρακολουθήσεις να βρεις, αλλά έχει πάρα πολλά στοιχήματα. Με χάντικα, με τέτοια, με πόντους, με συνδυασμό, παρά όλα αυτά, με περιόδους, αλλά δίνει καλές πιθανότητες κέρδους. Εντάξει, με τις περιόδους και αυτά είναι σκατολακίο. Αλλά είναι το under-over εκεί στα σκορ. Δηλαδή μια ομάδα που είναι hot και σκοράρει, βλέπεις τώρα με ποια παίζει και ανάλογα βλέπεις τη σύνθεση, επειδή ανακαινούνται νωρίτερες οι θέσεις, όταν είναι να βάλει, έχει τραυματιστεί κάποιος ή να βάλει κάποιον παγκίτη μέσα, ξέρεις ότι θα μας είσαι σίδερα. Ο άλλος λες θα ανέβει το σκορ εδώ, κάπως έτσι, ειδικά πριν τα play-off και αυτά που δεν έχει σκοπιμότητα, που είναι ανοιχτά τα παιχνίδια. Είναι καλή περίπτωση. Φέτος θα το παρακολουθήσουμε και θα μοιράσουμε και εκεί, γιατί συμπέφτουν οι ώρες μας, θα μοιράσουμε και εκεί αφιδώς εκατομμύρια. Ναι. Κύριε Παραμπάρα, θα σας επαναφέρω λίγο στην τάξη. Παρακαλώ. Γιατί εσείς ως Σεραίος δεν δικαιούστε να ομιλείτε για το κατάπτυστο ρησέν παρά του κυρίου συμπολίτη σας. Συντοπίτη. Που είναι υπουργός κοινωνιών. Ναι. Ορμόμενοι και οι δύο από το ίδιο μέρος, πρέπει να το κάνετε γαργάρα, γιατί δεν σας παίρνει εσάς. Δείχνει ότι δεν υπάρχει παιδεία εκεί πάνω. Στις αίρες, όχι, αλλά δεν ασχολούμαστε με την πλέπα τώρα που μπαίνω στο μετρό. Δεν έχουμε πει ποτέ στο μετρό. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα να πει τέτοιο πράγμα, ρε σε ο άνθρωπος, δηλαδή, λες και τον βάλανε. Χθες το είπα. Αφορά... Εντάξει, χθες το μεταδώσαμε, χθες το κάναμε λίγο θεματάκι. Εντάξει, απασχόλησε όλη την τέτοια. Πρώτη εδώ, γιατί χθες το πρωί τα είπε. Εντάξει, μιλάμε τώρα για κατάπτυστο τώρα. Τώρα είναι δυνατόν τώρα να μιλάει. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε φωτογραφηθεί μέσα στο αυτοκίνητό του περί χάρης να μην φοράει ζώνη. Αλλά το να έχει αυτό, πώς λέγεται, που βάζουν για να μην σφυράει στη θέση της ζώνης, ένα, ξέρω εγώ, μια ρέπλικα τέλος πάντων, για να ξεγελάει το μηχάνημα. Και έγινε αυτός ο άνθρωπος και υπουργός συγκοινωνιών, ας πούμε, και διδάσκει προφανώς αγωγή, οδηγική και παιδεία. Ο πρώην ο Μάρκης ο Ζωρό, που και καλά γύριζε με τη Βέσπα, είχε βάλει ποτέ τέτοιο, είχε βάλει ποτέ κράνος. Ο Ψωμιάδης έχει κάνει το μυθικό, έχει μοιράσει τσίπουρο σε οδηγούς. Το πήγαινε στη Χαλκιδική και έχει γίνει αυτό, μπουκαλάκι τσίπουρο. Και η δικαιολογία του ήταν, εγώ είμαι επώνυμο πρόσωπο και πηγαίνω σε διάφορα τέτοια, δεν μπορώ, λέει, να έχω κράνος, λέει, γιατί μου χαλάει την κόμη. Έλος πάντων. Οκ, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Ένα-τρία. Έγινε. Για την ώρα πήρα. Ναι, για την ώρα. Θα τα πούμε μετά στην επόμενη ώρα. Έτσι. Είναι θέμα μεσημβρινού. Ναι, μεση. Καλά τα είπα εγώ. Τι. Το 0 είναι στο Greenwich. Ήταν πάλι Άγγλινα. Ναι. Και ανατολικά είμαστε, δηλαδή όσοι είναι ανατολικά. Ναι, ανατολικά του μεσημβρινού του Greenwich είναι στο μείον όσον αφορά την ώρα. Μία ώρα πίσω, δύο ώρες. Και όσο είναι δυτικά,
είναι στο συν. Ναι, απλά λέμε, ας πούμε, πώς γίνεται με τα Σκόπια να, έχουμε την ίδια, να μην έχουμε δεν την ίδια ώρα. Αυτό είναι παράδοξο. Αυτό παραξετεύει. Ναι. Παραδέστο. Δεν νομίζω. Αφού είμαστε στον ίδιο. Όχι, όχι. Σίγουρα είναι, γιατί πήγαμε πρόσφατα και το διαπιστώσαμε. Ναι. Δεν έχουμε την ίδια ώρα. Καζινάκι, καζινάκι. Καζινάκι, καζινάκι. Εξάλλου, όπως είναι και με το νυχτερινό τιμολόγιο ή και αυτό, η αλλαγή της ώρας είναι θέμα του κάθε κράτους. Ναι, είναι πολιτικό ζήτημα. Ο Ερντογάν δεν έχει αλλάξει την ώρα σε θερινή, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Θερινή και σημερινή. Σου πω, είναι δικαίωμα του κάθε κράτους. Ναι. Όπως στην Αμερική που λες τώρα, έχει τρεις ώρες διαφορά. Ναι, τρεις διαφορετικές ώρες. Ανατολική, δυτική. Μήπως να αλλάξουμε και εμείς την ώρα του λόγο επειδή, από μόνοι μας. Να το θέσουμε, παιδιά, εντάξει, γιατί όχι. Έτσι, θα αλλάξεις και να είσαι όλη μέρα, ρε. Έτσι, έγινε. Σε χαιρετούμε, φιλιά, τσάου. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει εδώ, θα πρέπει να το μελετήσουμε. Ήρθαμε να προετοιμάσετε, αλλά προέκυψε από τις απορίες της Χριστίνας. Αν με την Κύπρο σήμερα έχουμε την ίδια ώρα που αγωνίζεται, σίγουρα θα έχουμε περίπου τους ίδιους βαθμούς, γιατί προβλέπεται καλή ζεστούλα. Ναι, τι να κάνουμε, λίγο καλοκαιράκι. Δεν θέλαμε και εμείς να βάλουμε στην ζωή. Όταν λες ότι έχει νεφιά, λέω no. Όταν λες ότι έχει ζέστη, λέω no. Τίποτα δεν σ' αρέσει ούτε και ο Μέση, ούτε και ο Μέση. Αλλά θα πρέπει να το. Να συμβιβαστούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Αν προκριθεί ο Άρης, θα πιέσουμε Χρύσανθο να δώσει και στο λόγο επειδή εισιτηριάκια βεβαίως, βεβαίως. Αν προκριθεί ο Άρης, μετά θα ο Άρης με ποιον θα παίξει. Αν θα πολύ καλή ερώτηση. Ο Άρης, αν προκριθεί από το σημερινό παιχνίδι, θα βρει στο δρόμο του την Μόλντε, καθώς χθες το βράδυ στο Βελιγράδι πραγματοποιήθηκε η ρεβάνς του ζευγαριού Τσουκαρίτσκι Μόλντε, όπου οι Νορβηγοί κέρδισαν 3-1 τους Σέρβους και μετά το 0-0 η Δινιστάζη Χασμουργέντε Χριστή, λίγο αθλητικά. Συγγνώμη, είναι πρωί. Πρωί, είναι ποδόσφαιρο κατευθείαν. Γιατί με δίνεις, γιατί σε με δίνεις. Δίνω, σε δίνω κάτι, άμα πιανάμε τώρα κανένα gossip, κανένα τέτοιο, η Μόλντε κέρδισε 3-1 τους Σέρβους, 0-0 ήταν το μάτς του πρώτου παιχνιδιού και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο, εκεί όπου θα βρει τον νικητή του σημερινού ζευγαριού, ΑΕΛ Μεσού Άρη. Εγώ 1-2 θα το παίξω πάντως. 1-2. Έτσι το έδωσα από χθες και θα μείνω στην άποψή μου. Θα μείνεις στην άποψή σου, σημασία έχει να περάσει ο Άρης, αυτό θα είναι. Περάσει, θα περάσει. Θα περάσει. Θα περάσει. Θα βρει την Μόλντε και να αγωνιστεί 15 Αυγούστου. Oh, no. Στην πόλη. Από εκεί δεν ξεκίνησε η χθεσινή μας κουβέντα. Ναι, σωστά, σωστά. Και κάποιοι θα πρέπει να δουλέψουν, θα πρέπει να δουλέψουν. Να ακυρώσουν τις διακοπές του. Και το ραδιόφωνο μας, αλλά εγώ θα λείπω. Δεν μπορούν να με φωνάξουν. Διότι αν έκανα το λάθος, το σκεφτόμουν αυτό τώρα. Αν έκανα το λάθος και την πονηριά ότι 15 Αύγουστο να ξεκινούσα την άδεια όπως πέρυσι. 14 τελευταία εκπομπή, 15 ξεκινήσαμε τις διακοπές. Φερρυπίν, 16 ας πούμε και κέρδισα και μια μέρα. Γιατί έβαλα και μια ακόμα αυτό και εγώ σου μου του. Να, θα έβαζα τη 16 και άλλες δύο εβδομάδες. Θα μου λέγανε τι, 15 μέσα. Και Ζιαριανάρα τώρα, έλα εδώ να κάνεις εκπομπή το πρωί. Να πω. Και το βράδυ και το μεσημέρι, γιατί ξέρω θα υπάρχει κανένα το 15 Αύγουστο εδώ. Ευτυχώς θα λείπεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς το να. Καλημέρα σας είναι. Καλημέρα. Τι γίνεται, Μπαμπή. Καλά είμαστε, πολύ καλά, εσύ. Η Αργιανάρα 0-2 το δίνω σπορέ. Νάτος, μαζί μου και εγώ τόσο το δίνω. Πολύ... Έριξαν πολύ την απόδοση και δεν μου αρέσει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Άμα ήταν το πρώτο παιχνίδι, πώς θα μην τη ρίξουν, ρε φίλε. Όχι, ήταν προχθές που το κοίταξα. Προχθές που το κοίταξα λίγο, ήταν στο 2.67 και τώρα το βλέπω στο 2.10 κάτι. Αυτό λέω ότι ρίξαν πολύ την απόδοση. Ναι. Λοιπόν, δεν... Όπως βλέπω και νίκη του ΠΑΟΚ, έτσι. 2-0. Νάτα. Ήθελα να το πω πιο μπροστά, ότι την αρχική παγωμάρα εδώ κάνα 2-3 εβδομάδων, ξαφνικά η τελευταία εβδομάδα έχει ανασύρει μια υπέρμετρη αισιοδοξία. Όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ λένε τα έξι το πάρουμε, ρε. Και εγώ έτσι πιστεύω. Νάτο, τρέλα και Χριστίνα. Και στο άκτρο 1-2-2, όποιος θέλει, εσπέκτη. Έτσι, τι έτσι σου λέει, ο παδός του ΠΑΟΚ θα κάτσω να σκάσω, γιατί να μην ζεριάζω, γιατί να λέω ότι θα αποκλειστούμε και μυρ. Δεν πάω να πω ότι θα το πάρουμε. Ναι, γιατί από την άλλη τζάμπα είναι και αυτό, και η αισιοδοξία τζάμπα είναι. Δώσε εισιτήρια στο λαό, Μπάμπη, γιατί ο λαός διψάει για εισιτήριο, έτσι. Ο λαός διψάει εισιτήριο και γι' αυτό είμαστε εδώ να κάνουμε τις μικρές μας παροχές, ό,τι μπορούμε να μεριμνήσουμε.
Ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς. Μακάρι να μπορούσα και παραπάνω, μακάρι να μην υπήρχαν άλλες εκπομπές εδώ. Εντάξει. Θα το δεις στην Αμοργό, γιατί το δείχνει το όπεν το παιχνίδι. Εντάξει, και το όπεν να μην το έδειχνε, κάπως θα το έβλεπα, δεν υπήρχε περίπτωση. Κοίταξε, τα live stream γίνει περίεργα, σε μπορεί να πάρει κανένας αέρας στο λάπτο. Αυτό το λέω. Τα ξέρεις. Αφού την έχω πει την ιστορία πόσες φορές που με την Esther Suit μου έσπασε ο αέρας το λάπτοπ. Ακόμα το πληρώνουμε. Ακόμα το πληρώνουμε αυτό το λάπτοπ. Οπότε, ναι, τώρα κανονικά ο Θονούλα. Δεν παίζει κανένας Ολυμπιακός την ίδια ημέρα. Να φανταστώ. Όχι βέβαια. Δεν είναι κανένα αυτό να. Α, όχι. Ναι, μπορεί να παίζει Ολυμπιακός. Άμα παίζει Ολυμπιακός, γεια σας στην Αμοργό. Δεν έχει τέτοια. Γιατί έχω πετύχει. Γιατί, ρε φίλε, το open το δείχνει. Δεν είναι εκεί που θα μένει. Έχω πετύχει. Δηλαδή, έχω πετύχει. Πριν από 2 χρόνια, 3 τότε με την Έστρεψη. Ταυτόχρονα έπαιζε η ΑΕΚ και όλα τα καφέ. Εννοείται όσα υπήρχαν τέλος πάντων στον Αμοργό. Γιατί είναι και λίγο εναλλακτική εκεί. Δεν ασχολούνται με τα ποδόσφαιρα. Πολύ. Δείχνανε την ΑΕΚ. Που δεν υπήρχε υποψία να δείξει ΠΑΟΚ. Γιατί υπήρχαν και άλλοι φίλοι από τις 8 η ώρα. Ναι. Αλλά εντάξει. Το live ξεκινά 8 ώρα το δικό σου. Όχι, 11 η ώρα. Εκείνη τη μέρα δεν έχουμε κιόλα live. Έχει πανηγύρι του Σωτήρα. Ένα πολύ ωραίο πανηγύρι στην Αμοργό. Μια χαρά. Άρα θα κάτσει τσιτάκι να το δει. Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη στις 8:45. Οπότε μια χαρά είμαστε. Α, τέλεια. Τέλεια. Μάλιστα. Πότε φεύγεις εσύ? Εμείς φύγαμε, γυρίσαμε. Ξανά ναι. Φύγουμε μια εβδομάδα το 15 Αύγουστο. Στον επόμενο γύρο. Έγινε. Ωραία, έγινε. Καλό δρόμο. Καλημέρα. Είναι και τα ζητήματα τώρα μας απασχολούν. Τι θα δούμε, τι θα κάνουμε, πρέπει να φτιάξουμε ένα προγραμματισμό, ας πούμε. Για να είμαστε ενημερωμένοι για το ρεπορτάζ πάνω από. Η δουλίτσα σου. Δουλίτσα, ναι, δουλίτσα μπορεί να είναι. Δεν πάβεις να δουλεύεις ποτέ όταν ασχολείσαι με την ενημέρωση όπως εμείς. Το μυαλό σου δουλεύει όλη την ημέρα. Δεν υπάρχει περιθώριο ξεκούρασης. Πρέπει τα θεματάκια μας. Πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια όταν να τα παρακολουθήσεις όλα τα δρόμενα. Να έρθεις την άλλη μέρα να είσαι καταρτισμένος, ενημερωμένος, να γνωρίζεις. Δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, τι βάρος και τι φανελάκια αλλάζει αυτό το κορμί. Λοιπόν, 8 και 5, Summer of 69, μπιτάκι τραγικό. Μ' αρέσουν κάτι τις γελιότητες. Μ' ακούσε μπιτσόμπορα να παίζει Αλκίνο Ιωαννίδη σε μπιτάκι. Δεν το είπες. Δεν το είπα γιατί άκουγα έτσι την εκπομπή από προχτές και συνειδητοποίησα ότι το λέω άπειρες φορές. Δεν πειράζει. Μπορεί να είναι το σήμα κατά τεθέν το δικό σου. Ας το πω τότε. What? Θα σου βάλω το I say what in the bed. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διαφημιστική ανάπαυλα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή 8 και 5 ξεπεράσαμε λίγο τον. Κάθε πρώτη του μηνού, επειδή υπάρχει έτσι ας πούμε μια αναδιάταξη όσον αφορά το διαφημιστικό κομμάτι του σταθμού, έχουμε πολύ λίγες διαφημίσεις. Οπότε δεν έχει διαλύματα σήμερα και τσιγάρα και τέτοια, Χριστίνα. Βγαίνουμε και μπαίνουμε κατευθείαν. Και πάρα πολύ μπαρ. Θα ακούσετε ότι η ώρα είναι 8, είναι 8 και 6. Εντάξει, την ξεπεράσαμε λίγο. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 με το ονοματεπονημάκι σας. Δίνουμε 2 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ τη επόμενη τρίτη. Ξέχασε. Συγγνώμη και πε με ποιον. Τσας. Την ομάδα που η ΕΡΤ αγαπάει να δείχνει. Ο Άγιαξ, παιδί μου, γιατί πήρε τα δικαιώματα του Άγιαξ για να δείξει τον επαναληπτικό. Πήρε τα δικαιώματα του Άγιαξ TV. Γενικότερα η ΕΡΤ, ας πούμε, έτσι, ας πούμε, κάνει μια αυτό με τις ελληνικές ομάδες. Δεν θέλει να εμπλακεί, σου λέει, ρε παιδί. Με τον Άγιαξ θέλει συγκεκριμένα. Δεν θέλει τον Άγιαξ. Γιατί, ξέρω εγώ, ποιος, ο Ντάισεν Μπλουμ δεν ήταν εκεί στην. Δεν ήταν Ολλανδός. Μπορεί να έχουμε έτσι, ας πούμε, να τρέφουμε μια ιδιαίτερη. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας δείξουν και το πρωτάθλημα της Βολιβίας. Με τον Γκουαδίδο αυτό να. Τώρα αναγνώρισαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί αναγνωρίζουν κανονικά την νόμιμη εκλεγμένα κυβέρνηση της Βολιβίας. Και έχει μείνει μόνη της η Ελλάδα με κανένα 2-3 άλλες, ας πούμε, Αντεβαριά και τον Τραμπ. Να αναγνωρίζουν, να επιμένουν να αναγνωρίζουν, ας πούμε, τον πραξικοπηματία. Θα ήθελε να είναι και πραξικοπηματία Γκουαδίδο, όπως λέγεται αυτόν της Βολιβίας. Γενικότερα, μέχρι και οι κρατεοί Γερμανοί σου λέει εντάξει, θα πάμε με αυτούς που είναι τώρα και άστα τα υπόλοιπα. Anyway, FM και όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Φεύγουμε για μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για μεγάλες κουβέντες. Έτσι, με καλοκαιρινά άσματα, αχ, τις νύχτες στο νησί. Αλλά εμείς εδώ, στο Λόγο Επειδή, από τις 7 μέχρι και τις 10. Δύο ωρίτσες ακόμη διευρυμένες, καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα μας. Καλημέρα. Έναν κόσμο άγνωστο.
ένα κόσμο καινούριο, ένα θαυμαστό καινούριο κόσμο, διότι 6 με 8 ή το η κανονική μας ώρα, τώρα πλέον υπάρχει ευκαιρία, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα πλήθη να απολαύσουν το λόγο, επειδή όπως μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Μάρκ, μέχρι τις 10 τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι, δηλαδή αποστολή το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 για να διεκδικήσετε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ της επόμενης Τρίτης. Πέφστε μέχρι και τις 10. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, 0 εδώ. Εντάξει, τώρα πάμε για τα 0. Καλημέρα. 2-0. Καλημέρα. Έλα, Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Χριστίνα μου, διάσημη στοιχηματολόγη μου είσαι. Και θέλω να πω να μην δίνετε προγνωστικά, γιατί η Χριστίνα γελάει από μέσα της. Λοιπόν, ξεκινάς με Φουρέιρα 7 η ώρα. Και τώρα με αυτό, και τι νόμισα, άκου να δεις το διαβολικό μυαλό μου. Ότι έκανες επίτηδες τραυματισμό στο κολυμπητήριο για να γλιτώσεις και αυτές τις δύο μέρες. Νόμισα ότι δεν είσαι εσύ στην με τη Φουρέιρα και ξέρεις τι σκέφτηκα. Λέω, αυτοτραυματίστηκε επίτηδες. Λέω, για να μην έρθει. Κάθε μέρα, ήδη ξεκίνησα το κάθε μέρα, μήπως να μην πάω. Μετά από ένα μήνα. Ένα μήνα μιλάω μόνο για το κολυμπητήριο, πόσο ευεξία σου δίνει, πόσο ενέργεια κτλ. Και τώρα, σήμερα σκεφτόμουν, ζέστη έχει, ποιος πάει κολυμπητήριο. Τι λες, θα δροσιστείς. Νόμιζα ότι ήταν ιατρική εκπομπή, το λες εδώ και ένα μήνα, όντως πραγματικά βάζεις και λίγο ιατρικό. Ναι, ναι, ευεξία. Να κάντε μπανάκι. Ναι, ναι. Α, ένα άλλο θα δηλώνω ότι είμαι από ξένη πόλη, όπως αυτός από το Μαϊάμι, γιατί του κράτησες πιο πολύ. Άρα θα δηλώνω και εγώ ότι είμαι από το Κεμπέκ, όταν θα πάρω τηλέφωνο, θα δηλώνω κάτι τέτοιο. Γιατί τον κράτησες πάρα πολύ ώρα. Εντάξει, να πω. Πλαρώνει υπεραστικό. Όχι, όχι, όχι. Και καλά έκανες και τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή που παίρνει το παιδί από εκεί πέρα, δηλαδή γούσταρα που τον άκουσα, γιατί ξέρεις, μας πάει και ένα ταξίδι. Είναι ωραίο να πάμε. Βέβαια, ταξιδεύουμε. Και συχνά πυκνά μιλάμε με τον φίλο μας τον Ευθύμη και 12.30 ώρα, λίγο πριν τον ύπνο, αυτό έτσι πιο χαλαρός. Και ένα που θέλω να πω. Λοιπόν, σαν εξωτερικό συνεργάτη της εκπομπής και δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα. Να τελειώνει το ανελέει το καμάκι του Πάφη. Διάσημη στοιχηματολόγο. Δηλαδή δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα. Λέει δεν το αντέχουμε άλλο, λένε. Φτάνει πια, ναι. Ναι. Ναι, φτάνει πια, δεν το μπορούμε. Μετά παίρνει ο κύριος που έκανε οικογενειακή ανάλυση του ποδοσφαίρου και οικογένειας. Ναι. Δεν πήρε. Ναι, 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 βέβαια. Και ξέρεις τι νόμισα, ότι τώρα μετά τις 8 ποιος θα έρθει στο στούντιο. Ή ο ασκητής ή η κυρία Τένια. Ο ασκητής, λέω. Μήπως έχει ο Μπάμπης, λέω, καλεσμένο ασκητή, η κυρία Τένια. Θα σου θυμίσω, θα σου θυμίσω μία παλαιά εκπομπή, δεκαετία του 80, μικρή μεγάλη. Θα προσπαθήσω να θυμίσω. Λοιπόν, ήταν μία εκπομπή που την έδειχνε νομίζω Κυριακές μεσημέρια στην ΕΡΤ και έφυγε οικογενειακά ζητήματα. Ανάμεσα σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες και πώς θα τα διαχειριστούμε. Μικρή μεγάλη λεγόταν και παίζανε γνωστοί ηθοποιοί και καλοί ηθοποιοί. Ναι, σαν το, ναι, σαν το οικογενειακές ιστορίες αλλά με καλούς ηθοποιούς. Ένα πράγμα. Κυριακή μεσημέρι τη δεκαετία του 80 σίγουρα δεν ήμουν σπίτι. Άρα δεν την είδα την εκπομπή. αυτό είναι το πιο βασικό. Και δεν ισχύει κανένα από αυτά που είπατε, να δώσετε τα πραγματικά σας τελικά, τα πραγματικά σας αποτελέσματα, να τα δώσετε στο τέλος. Σαν εκπομπή, πάρτε θέση σαν λόγο. Είπε η Χριστίνα, 1-2 το δίνει. Λες, δεν είναι ψεύτικο. Άκουρα. Για να παραπλανείς τον κόσμο και να παίξεις κρυφό σκοράκι. Να σου πω, έχω και μια πληροφορία από προχθές. Το ξέρεις ότι, επειδή το είχα σημειωμένο, το ξέρεις ότι η Χριστίνα πέτυχε τον Βασίλη Αϊτχόβεν. Ναι, 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 το είπαμε, ναι, 2-1. Όχι, όχι. 2-1, το πέτυχε. 2-1, το πέτυχε η διάσημη στοιχηματολόγος, ακριβώς 2-1. Όχι, για να μην λέτε. Όχι, Χριστίνα, κράτησα πρακτικά, κατά λάθος, βέβαια, στην εφημερίδα εδώ πέρα. Λοιπόν, έπεσες μέσα στο Βασιλεία Αϊτχόβεν, το έδωσες 2-1. 2-1, το είπε. Αυτά και να δει και πρόκριση, πρόκριση Βασιλεία και χίλια δύο πράγματα, ναι, εννοείται. Και όποιος αφιβάλλει να βάλει την εκπομπή πριν δύο μέρες, αφιβάλλει να την ακούσει όποιος αφιβάλλει. Ευχαριστούμε που μας επιβεβαιώνεις ότι είμαστε εκπομπή προφητείων. Μία η Αγία Θανασία του Εγάλεο και μία η Αγία Χριστίνα της Νίκαιας. Κοντά είναι αυτά. Το νερό δεν είναι από το Τριάδι, τελικά έμαθα, είναι από το Καματερό. Λοιπόν, άκου να δεις, δεν είναι το νερό του Καματερού της περιοχής. Ο Καματερός ήταν γιατρός.
γιατρός. Ήταν αυτός ο Αεριτζής, ας πούμε, που είπε. Ναι, τόσα χρόνια και εγώ νόμιζα ότι είναι της περιοχής του Καματερού. Όχι, και εγώ την έφαγα, πάμε, ναι. Και εγώ την έφαγα. Ο τώρα, Καματερός, ναι. Και ξέρεις ότι το είχαν πιει παίχτες της ΑΕΚ τότε για να γίνουν καλά. Το είχαν πάει στην προπόνηση της ΑΕΚ. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Τώρα, όχι, και εγώ την έφαγα όμως. Ναι, 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 ναι. Του Καματερού νόμιζα. Ναι, 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 όχι, όχι. Ένας γιατρός Αεριτζής, δεν ξέρω αν ήταν καν γιατρός. Ναι, εκείνος. Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε, λοιπόν, σε χαιρετούμε. Να τελειώνει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι άλλο, αν δεν είναι το καμάκι. Σας παρακαλώ. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαω, τσαω, τσαω. Έτσι, φουλάχιστες πληροφορίες τώρα. Δηλαδή, γιατί να ξέρω το νερό του Καματερού και. Αλλά είναι αυτά που μας απασχολούν, ναι. Τέτοια μόρφωση, τέτοια. Ο Καματερός, η Αγία Αθανασία του Εγάλο, ο καημένα Θανασόπουλε, έτσι μυθικές ιστορίες. Στην ελληνική πραγματικότητα που έχουν ημνηθεί και τραγουδιστικά. Σου το καημένα Θανασόπουλο το έχει τραγουδίσει και ο φίλος μας ο Πάφη. Είναι μεγάλο, μεγάλο τραγούδι. Τα ήξερε τα λόγια. Ναι, 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 ναι. Ήταν μια ιστορία που η μάνα και η πεθερά είχαν φάει τον Αθανασόπουλο, να πούμε. Ναι, καημένα Θανασόπουλο, τι σήμερα να πάθεις. Μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ούτε στα ποδόσφαιρα πήγαινε και ήταν και δεκαετία του 30. Δεν είχε και πολύ μπάλα. Το 13 άρεσε πριν τα πρωταθλήματα. Α πούμε, ξεκινήσει τώρα μια κουβέντα δύο ώρες. Γιατί και πώς και τέτοια. Και εμείς αναγνωρισμένα και εσείς παίζετε κτλ. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 για δύο εισιτηριάκια του αγώνος ΠΑΟΚ Άγιαξ. Την επόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. Αλλά προέχει όσον αφορά την επικαιρότητα η σημερινή αναμέτρηση της ομάδας του Άρεος με την ΑΕΛ Λεμεσού, για την οποία κάνουμε τις προβλέψεις μας. Και μέχρι εκεί τώρα ούτε εντεκάδες. Εδώ δίνει ο Χρύσανδος εντεκάδες. Δεν δίνει για να τι σου λέει. Θα μας ακούσει ο προπονητής της αντιπάλου και θα αντιληφθεί τα πλάνα του προπονητού του Άρεος και πρέπει να ανακατέψουμε την τράπουλα και να μπερδέψουμε. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω να μας ακούει κανένας φίλος και από την Κύπρο. Θα μου πεις τι πήγανε τώρα οι άλλοι στην Κύπρο. Άντε, όχι ποδοσφαιριστές που είπαμε δεν θα κάνουν μπανάκι. Δεν θα κάνουν μπανάκι, ραδιόφωνο, ούτε ραδιόφωνο μπορεί να τα ακούσουν. Μόνο CD. Οι φιλάθλοι τώρα του Άρεος νομίζω που θα πήγανε χθες. Ακόμα θα κοιμούνται. Κάποιος θα ξυπνήσει τώρα 8 η ώρα. 8 η ώρα είναι, 8 και 19 και στην Κύπρο. Άμα πήγα να γίνει, όπου και να πήγε, δηλαδή κάπου καλά θα βρήκε να περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, ιδίως αυτή την εποχή είναι full clubbing. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. 0 και εδώ. Καλημέρα. 0 και εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μιλάμε ότι είναι τέταρτη φορά που παίρνω και είμαι 3 λεπτά στην αναμονή. Θα σου πω το λογαριασμό. Έτσι, τι φλιάρι είναι αυτή η αγόρι μου σήμερα. Ένα αρμπάμπι. Εντάξει, είπα να κάνω, δηλαδή, είπα να κάνω εκπομπή. Εγώ δηλαδή που είμαι από αυτού που πρόλαβα εισιτήριο που μέχρι κάποια ώρα ήταν δωρεάν, είμαι λίγο μεγάλο σε ηλικία. Τι εννοείς, μέχρι κάποια ώρα ήταν δωρεάν. Το πρωί, ναι. Το πρωί μέχρι τις 7. Στον ΟΑΣ δεν πλήρωνες. Α, νόμιζα για το μάτς εισιτήριο. Ναι, και εγώ για το μάτς, ναι, νόμιζα. Αλλά ναι, ναι. Όχι, όχι. Ήμουν πολύ μικρός εγώ. Δεν εγώ είμαι το 70, εγώ μπάμπη μου είμαι το 75 γεννηθής και επειδή έμενα στο κέντρο και χρησιμοποιούσα λεωφορεία από μικρός και λοιπά, το πρωί δεν πλήρωνε και μιλάμε γινότανε το αδιαχώρητο μέσα στο λεωφορείο. Ισχύει αυτό, ναι. Ήταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80. Μέχρι τέλη δεκαετίας του 80 πρέπει να ήταν. Ναι. 87-88 σίγουρα δεν πληρώναμε εισιτήριο, ναι. Μέχρι το πρωί κάποια ώρα. Το καλύτερο για να πηγαίνει ο εργαζόμενος, ο πολύ πρωινά εργαζόμενος, άρα και χαμηλά αμοιβόμενος ή δύσκολα εργαζόμενος, πήγαινε και δωρεάν μετακινούνταν. Ναι, δεν πλήρωνε. Ναι. Όντως και έπεσε τώρα αυτό, μη περάσει την ώρα και τα λοιπά και πολλοί πηγαίνανε ακόμα πιο νωρίς. Ήταν ένα μέτρο παραγωγικότητος. Διότι. Είχες κίνητρο να ξυπνήσει νωρίς. Ο άλλος σου λέει θα πάω πιο νωρίς στη δουλειά για να γλιτώσω να πληρώσω μετά τις 7. Μετά τις 7 ήτανε. Ναι. Μετά ήταν, αν θυμάμαι καλά, γιατί εντάξει, έτσι περάσανε και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Εμείς με το μαθητικό το πάσο. Πληρώναμε κάτι δραχμές, ας πούμε, δεν ήταν. Κλασικά το μισό της. Ναι, ήταν, αλλά εντάξει, άλλες εποχές. Όντως, ναι, τι το θυμήθηκες, μπράβο. Ωραία. Τι να κάνουμε, βάβη, έχουμε κάποια ηλικία, μην κοιτάστε μας φαίνεται, έτσι. Μάλιστα. Τώρα σχετικά να δώσω εγώ προγνωστικό σήμερα. Βεβαίως, τι εννοείται. 2-2. 2-2 και πρόκριση του Άρεος. Μας κάνει, το δεχόμαστε. 2-2 ματσάρα δηλαδή. Αντίθετο, θα μου πεις και στο προηγούμενο με τα δοκάρια μα μπαίνανε, περίπου τόσο θα γινότανε. Εντάξει, έτσι τώρα αυτή την αίσθηση. Έχω προχθές, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Ολυμπιακό. Έπαιζα άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over. Δεν μου έκατσε το. Δεν μου το έκατσε.
0-0. Τι να κάνεις. Δεν πειράζει. Έτσι, να έχουμε όρεξη να χάνουμε. Αυτό είναι το νόημα. Όχι, καλά, αυτό εννοείται. Πάπη μου, άμα δεν τα ξαναπούμε, να περάσει όμορφα, φίλε μου. Και στην κοπέλα που είναι δίπλα, ό,τι και αν κάνει. Α, και κάτι ακόμα που ήθελα να πω, γιατί κάπου άκουσα κλπ. Εγώ στο νησί που πάω, που είναι όπως με έχουν φοβήσει, Shark Zone, να μπω στη θάλασσα, να μην πω. Να μην πεις. Γιατί θα πάω στη Μάλτα βασικά και μου λένε όλοι είναι Shark Zone, παιδιά. Αλλά δεν είναι ούτε ο Φέλτς ούτε ο Θόρπ. Να πω να κολυμπώ χιλιόμετρα. Καλέ, βγαίνουν και στα ρηχά. Νόμιζα τα πίδα πάει στην Εύβοια, εκεί που νομίζαν ότι ήταν καρχαρή και ήταν ένα ψαράκι. Ναι. Εγώ στη Μάλτα θα πάω πάλι. Αλλά εντάξει. Για τη Μάλτα θα ακούσεις και πιο αργά. Δεν ξέρω, θα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, μετά τις 9.30 θα σου έχω πληροφορίες, γιατί πήγε Μαριλίζ έξω και ξέρει προσφάτως και μας τα έλεγε προχθές. Ναι. Εντάξει, επειδή εγώ γνωρίζω ότι έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, έχω ψάξει, αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Μαριλίζ, μια και πήγε. Είναι αυτό που μας είπε, ότι είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ φτηνά, απλά δεν έχει παραλίες. Δεν έχει, ρε φίλε, κοίταξε να σχολεύω. Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ πηγαίνω, θα πάω εκεί, γιατί την επόμενη χρονιά την άνοιξη θα πάω να τρέξω στο μαραθώνιο. Έτσι, έχει μαραθώνιο εκεί. Ναι. Και θέλω και να δω και εκείνο, να κάνω και κάποιες προπονήσεις στα κομμάτια εκεί, αλλά πέρα από αυτό, εντάξει. Άμα θέλω να πάω για μπάνιο, δεν πάω στη Μάλτα, ρε παιδιά. Εντάξει, ναι. Είναι πιο φτηνά από το να πας, ας πούμε, Καλλικράτεια. 100 ευρώ πηγενέλα. 100 ευρώ πηγενέλα και τα κοκτέιλ 4 ευρώ. Εγώ 70 ευρώ, παιδιά, 70 ευρώ. Ακόμα καλύτερα, ναι. Ντύρλα όλη μέρα. Και εδώ πας και παίρνεις, ας πούμε, το κοκτέιλ 10 ευρώ για πλάκα, ας πούμε, στα καλοκαιρινά. Ναι, 10 ευρώ για πλάκα, πήρε στον πάγο και... Άστα, και με ζούρα μισή. Τέλος πάντων, να μην τα... Θα προσπαθήσω να ακούσω να μου πεις πράγματα. Έγινε. Φιλιά, τσάου. Εκπομπή που ταξιδεύει μέσω άλλων. Ταξιδεύω και να μεταφέρουμε τις εμπειρίες άλλου ανθρώπου. Εμείς που. Μου δανειά που. Του ραδιοφώνου. Happy traveler των άλλων. Με τις ζωές των άλλων. Εμείς φλογητά, Ζωζόπολη, Ασπρομάλτα. Αυτά μέχρι εκεί. Καλά είναι. Όπου μπορείς να πας, καλά είναι τώρα. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Αρκεί να μπορείς. Στην Ασπρομάλτα καρχαρίας έχει ή δεν έχει. Γατάκι που είναι στο Μαϊάμι. Το έχω ξαναπεί εδώ για τους σέρφερς σαν και εμένα. Για τους σέρφερς, σερέιφερς. Έτσι, και παίρνει και το ανάλογο κομμάτι. Ο κόλπο του στριμωνικού, εκεί που βρίσκεται η Ασπροβάλτα, έχει τα καταλληλότερα ρεύματα για να κάνει kite surf. Αυτό που κάνουν στη Λίμνο εκεί στον Κέρο και έρχονται από όλο τον κόσμο στον κόλπο του Κέρου. Στην Ασπροβάλτα έχει ακόμη καλύτερε συνθήκε. Βέβαια δεν είναι το ίδιο το τοπίο, αλλά τι να κάνουμε. Απέναντι έχει αγιώρο σιγά μου, μια χαρά. Πολύ καλύτερα. Πληροφορώ εδώ για του φίλου συναδέλφου σέρφερ που ενδεχομένω να επιθυμούν και φυσικά δεν έχει καν καρχαρίε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ, μηδέν στο πηλίκο. Καλημέρα. Να βγει ο Υπουργός Συγκοινωνιών να αποκαλέσει κατάπτυστος αυτούς που κάνανε χρήση της μη πληρωμής εισιτηρίου στα αστικά. Τότε στα αστικά που ήταν τζάμπα, πω τι στο έλεγα. Έγινε χρήση, αλλά έγινε από κάποια άλλη κυβέρνηση. Και επειδή αυτοί φαγόρονται μεταξύ τους και ασύνας που δέχεται και στο ίδιο κόμμα, δεν ξέρω τότε ποιοι ήταν αυτοί, αλλά πρέπει να θεωρηθούν και αυτοί κατάπτυστοι. Πασόκ μέτρο ήταν αυτό. Μπράβο, ένας λόγος παραπάνω. Από το βαθύ Πασόκ. Άκου τώρα, στο μεταξύ, επειδή το είχα χρησιμοποιήσει και εγώ πολλές φορές, παπάς είναι ότι πηγαίνανε οι εργαζόμενοι. Ήτανε πίτα στους παππούδες. Αυτοί ξυπνάνε από τις 4-5 ώρα το πρωί. Οπότε στην ευκαιρία κούτρα το αστικό, το παίρνανε φίλε και κάνανε βόλτες πάνω κάτω. Μα την Παναγία σου. Δεκαετία του 80 όλοι παίρνανε ταξί καταρχήν. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μπει στο λεωφορείο. Είναι πέρα από τους παππούδες και τα παιδάκια του σχολείου. Ακριβώς. Και επειδή ήταν τζάμπα, έτσι πήγαν στους παππούδες ήταν, σου λέω. Όλοι ταξί. Όλοι ταξί μαζί... και τριπλοκούρσες το ταξί τώρα μέσα. Κούρσα βέβαια. Τριπλοκούρσες. Δεν έβρισκες και άμα έβρισκες θα ήσουν μαζί με άλλους 3-4. Και χαρακτηριστικό είναι ότι έχω τύχει και έβλεπα παππού με νεράκι μαζί, μπουκαλάκι και έπαιρνε τα χάτια του μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή ούτε καν τα πήρε σπίτι για να προλάβει. Να προλάβει την ώρα, μάλιστα. Και κάτι άλλο που είπες, πας Αμοργό. Ναι, πάω Αμοργό την Κυριακή. Αν δεν κάνω λάθος, Αμοργός πρέπει να, αγάπη μου, πρέπει να ήταν ο πρώτος δίσκος, το LP, πριν από μνημονεύτων ετών, του Κώστα Χατζή. Α, δεν το γνωρίζω. Αυτό Αμοργός ξέρω, Νίκο Γκάτσο, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, αλλά πρέπει να είναι και του τέτοιου, γιατί μάλλον σε ποιήση αυτουνού.
Μάλιστα. Και κάτι άλλο, μια που μιλήσαμε τώρα για δίσκους, κάτι για τον Νικόλα τον Παπάζουλου, τον Αυγούστου που τον θυμήθηκα. Γιατί είναι Αύγουστος και θα παίξει παντού. Ο Αύγουστος είναι πρώτο Αύγουστος. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ο λιγμός του. Μιλάμε από τους καλύτερους στίχους και φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έγινε. Συγκρατούμε. Φιλιά. Τσάου, τσάου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ κλειστή Γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα. Την Μπουμπάρα, ποιος την τρελαίνει. Ποια. Πανηγύρι. Πανηγύρι. Ναι. Κύριες μου. Καλημέρα. Και αυτό το ράψω. Επειδή και έκο. Την Κουμπάρα μου, ποιος την τρελαίνει. Χωρίς έκο δεν μιλάς. Γιατί είμαστε και έκο. Βάλε έκο και ξαναπάει. Εκολογία. Έκο μπι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ επόμενη Τρίτη. Έχουμε μπροστά άλλο τόσο δηλαδή. Φάγαμε μόνο το μισό. Τις εκπομπούλες μας είναι 8 και 28. Στέλνετε, σπεύστε εδώ για να σας δώσουμε την ελάχιστη παροχή, αλλά μέσα από την καρδούλα μας. Αν μπορούσαμε να δώσουμε πολύ παραπάνω πράγματα, και νομίζω στην επόμενη φορά θα πρέπει να μαζευτούμε σε ένα καφενείο να το δούμε όλοι το παιχνίδι. Θα κάνουμε ένα τέτοιο event εδώ. Ξεστή, δεν το λουμπάνω το καλό γιατί. Θα... Μην είσαι μόνο σου. Δεν παίρνει κανένας γι' αυτό. Δεν θα έρθει ο Φωτιάδης. Δεν θα έρθει. Εγώ. Εσύ ο Φωτιάδης τελείωσε. Ούτε τα ψάκια θα έρθει. Θα το κάνουμε στο φούρνο. Θα το κάνουμε στο φούρνο. Τα ψάκια δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα. Γιγαντοφόνη. Θα τρελαθούν εκεί πέρα στην τρίψη θέα. Θα φτιάξουμε ένα τέτοιο event τώρα που θα είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε καφενείο ήδη έτοιμο να μας περιμένει, να μας υποδεχθεί με πολύ ωραίες μεζέδες. Μια χαρά. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω τώρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Όσες φορές έχω παίξει, ό,τι έχει πει προγνωστικό η Χριστίνα, έχω πάει στην Κούβα και έχω έρθει πίσω. Κουβανού με έχει κάνει. Ναι, θα δει σήμερα το 1-2. Δεν παίρνουν τα μυαλά τσάρα. 1-0 είχε πει τον Ολυμπιακό, 4-0 ήρθε. Επέξω στο σημείο. Εσύ έλεγες ότι θα έρθει χ, μην μιλάς. Τρελάθηκε τώρα. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Ορίστε. Εσύ 1-0 δεν είπες, κυρία Χριστίνα. Για ποιο πράγμα, για τον ποιο... Ολυμπιακό. Εγώ τουλάχιστον είπα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εσύ είπες χ. Για τον Γαβρο είχες πει 1-0. Πήγα, το έπαιξα. Κούβα πήγα. Το έχω σκίσει ο Εσύ έλεγες πέναλτι και τέτοια, τέλος πάντων. Να τον κλείσω, να τον κλείσω. Έλα, κλείσω. Έλα, κουμπάρε, τσάω. Τσάω, κουμπάρε. Έτσι, μα. Μα σε παρακαλώ. Πολύ ωραίο κόψιμο. Έχεις μάθει, ας πούμε. Σαν να κόβεις πον φιλέ, δηλαδή συγκλονιστική. Όχι, μάλιστα η Χριστίνα έχει δώσει σήμερα μια πολύ τολμηρή πρόβλεψη για την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΛ Λεμεσού. Έχει πει ότι θα σκοράρει από την πλευρά της Λεμεσού ο Γκαζαριάν. Για να κάνουμε αστιάκια. Ναι, κάνουμε αστιάκια, αλλά δεν έχει. Δηλαδή, άρα λες ότι θα προηγηθεί η Λεμεσός και θα το γυρίσει ο Άρης. Δηλαδή, δώνει τόσο τρομερή πρόβλεψη. Ένα-0 στο ημίχρονο. Ένα-0 στο ημίχρονο και θα γυρίσει στο δεύτερο. 1-2. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Ή μπορεί και 1-1 στο ημίχρονο. Ναι, αλλά δεν μας είπες ποιοι θα σκοράρουν από τον Άρη. Τώρα. Να το σκεφτώ και να σου πω μετά το διάλειμμα. Θα σου πω εγώ τους παίχτες και όποιος σου αρέσει από όλους. Με κατάλαβες, ότι δεν μου ήρθε όνομα. Εντάξει, γιατί να σου ήρθε. Λοιπόν, Βέλεθ, θα δώσουμε την αποστολή πέρα από τους τερματοφυλάκες. Βέλεθ, Ούγκο Σόζα, Ρόουζ, Σούντριγκεν, Κόρχουτ, Μπάσα, Λάρσον, Σάσα. Και ο Μπάσα. Ναι, ο Σάσα και ο Μπάσα, οι αγαπημένοι μας. Ματίγια, Ντιγκινή, Μαρτίνες, Τόνσο, Ντουάρτε, Ντέγε, Δελιζίσης, Κωνσταντινίδης, Φετφατζίδης και Μπακούτσης. Ποιοι από αυτούς λοιπόν θα Μπακούτσης ή και Μπακούτσης. Και Μπακούτσης, όχι και Μπακούτσης. Γιώργος και Μπακούτσης, Γιώργος Μπακούτσης. Όταν λέω το παιδί μου το λένε και Γιώργο. Αλλά το είχε και Μπακούτσης. Ποιοι από όλους αυτούς ο Φετφατζίδης. Ω, σίγουρα για το Φετφα. Σκοράρει ο Φετφατζίδης κυρίες και κύριοι σήμερα. Μόνο πρόβλεψη. Εδώ, από μόνο εδώ πρώτη και ακόμη ένα θέλω. Και ακόμη ένα. Ναι, από όλους. Από το κεμπαπτσίδι. Δεν νομίζω να παίξει. Τότε ή ο Σάσα ή ο Μπάσα. Ο Σάσα μπορεί να είναι και βασικός κιόλας σήμερα, να αντιθέσει με το προηγούμενο μάτσο. Θα πω ο Άσα και θα είναι το πρώτο γράμμα. Η αλλαγή αυτή γίνεται από, γι' αυτό την έχουμε απομονώσει και την έχουμε εντοπίσει, γίνεται από την προετοιμασία. Πολύ ωραία το έχει δομήσει. Είναι πάντα αυτή η αλλαγή θα γίνει. Στο προηγούμενο μάτς βγήκε ο Μπάσα και μπήκε ο Σάσα. Τώρα μπορεί να βγει ο Σάσα και να μπει ο Μπάσα. Οπότε ποιο δίνεις, τον Μπάσα ή τον Σάσα. Τώρα δώσε θέλω καρδιά μου.
Σάσα Μπάσα. Πρέπει να πει το Σάσα. Το Σάσα. Σάσα και Φετφατζίδη λοιπόν. Φέτφα και Σάσα. Θα σκοράζουν και από την. Έτσι κάνει και τραγούδι αυτό. Και από την πλευρά τη Λελόμεσου θα σκοράρει ο Γκαζαριάν. Γιατί αυτόν ξέρουμε, δεν ξέρουμε και κανέναν άλλον. Είναι η αλήθεια. Τόσο τολμηρή πρόβλεψη, κυρίες και κύριοι εδώ. Κάνει συνδυασμού, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε και δεν θα χάσετε. Σίγουρα προφήτησα. Μία στο εκατομμύριο να βγει. Τι. Όχι εμεί στο εκατομμύριο. Άμα βγει εμεί στο εκατομμύριο, θα πάρουμε και εμεί εκατομμύριο. Θα πάρουμε εκατομμύριο. Θα το παίξουμε, μπάμπι μου αυτό. Εννοείται. Τι πλάκα κάνει. Όλα μέσα. Λοιπόν, 8 και 32 θα πάμε να κάνουμε την μικρή μα διαφημιστική ανάπαυλα. Στέλνετε εισιτηριά και FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για να διεκδικήσετε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Της επόμενης Τρίτης. Εν μέσω ανάλυσης για τον αγώνα του Άρεος μιλάμε και για τον ΠΑΟΚ και του Μπαλίν, γιατί είναι πλουραλιστική η εκπομπούλα μας στο λόγο. Επειδή μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Πω πω τι έβαλε Τζόις Αντριάνη Summer Song. Αυτό είναι σαν τα Μιλίας Αντριάνη, κάνει σολάκια τέτοια αυτά. Ακούμε καλοκαιρινά κομμάτια, ας πούμε, είναι τα μεταξύ τους, αλλά σημασία είναι να είναι καλοκαίρι. Θα μπορούσε να είναι και σήμα εκπομπής. Καλησπέρα, το λόγο παιδί. Είναι και έτσι, ας πούμε, σαν intro. Όχι, είμαι στο μυαλό μου. Από αύριο θα το έχω σήμα εκπομπής. Τι, θα αλλάξεις το γνωστό, το κλάσι. Μετά από αυτό. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίς εσύ. Μπορεί να φταίει το νησί μας. Μα γύψε μας πήρε. Ποιος είναι αυτό? Είναι, δεν ξέρω, κάποιοι κάνανε διασκευή. Mashup, το Coco Jumbo με το... Ricky Fortune, κάτι τέτοιο, αυτή είναι χαπάκι Eurovision. Τραγουδάει λίγο έτσι. Βάλα κανένα outrive. Συγγνώμη. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ σε ένα από τα πολλά μισά ωράκια που έχουμε στην εκπομπή. 8 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που μπαίνει και προσθέτεται στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για δύο εισιτηριάκια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα, αλλά στείλτε συμμετοχές. Είναι αρκετές για να κερδίσετε, δηλαδή πιθανότητες. Λίγες συμμετοχές, οπότε στείλτε, έχετε καλές πιθανότητες για να κερδίσετε. Θα συνδεθούμε τώρα με το νησί της Αφροδίτης, όπου οι απεσταλμένοι του λόγου, επειδή βρίσκονται, έχουν πάει εδώ και κανένα χρόνο για να κάνουν ρεπορτάζ για τη σημερινή αναμέτρηση. Περιμένοντας αυτόν τον αγώνα. Ναι. Στο νησί το Κουμπάρα θα συνδεθούμε και εμείς με Κουμπάρα. Γεια σου Κουμπάρα, τι κάνεις? Γεια σου Κουμπάρα, καλημέρα. Τι γίνεται? Πώς είστε? Είμαστε περίφημα, 7-10. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πολύ ωραία ώρα. Όταν έρθω θα κάνουμε και εμείς 7-10. Ναι, καλά. Τα πρωινά. Ναι, 6-8. 6-8 και δεν σε χάλασε. Και εσύ μαύρες διακοπές θα κάνεις. Εντάξει. Κοίτα να δεις δύο εκπομπές. Είπαμε θα τις κάνω. Μετά θα σε πάρω να πάμε σε νησί. Έτσι. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίς εσύ. Μπορεί να πάμε στο νησί. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλημέρες σας, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Πόσο ζέστη έχει αυτή τη στιγμή? Τώρα πρέπει να έχει γύρω στους 33 βαθμούς. Εντάξει, καλά είναι. Μην νομίζεις. Και εμείς κάπου εκεί είμαστε. Τέτοια ώρα. Ναι, όχι, δεν είμαστε. Εσείς 33 μάλλον έχετε το μεσημέρι. 30, όχι, 30 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονικούλα μας. Ναι. Πόση υγρασία έχετε, να βγάλουμε καλά, να τις μετρήσουμε. Να τις μετρήσουμε. 29 έχουμε αυτή τη στιγμή, άντε έπεσε ένα τέτοιο, και η υγρασία είναι στα 49%. Και 49 τώρα, μιλάμε και 82% φίλε. Παναγιά και Χριστέ, Παναγιά και Χριστέ. Και το βράδυ δηλαδή κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Το βράδυ θα έχει περισσότερη ζέστη, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κακό στη Λάρνακα. Ναι. Είναι παραθαλάσσια πόλη. Άρα αυξάνεται η υγρασία. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν πτωεί, τα αργανάκια που θα είναι εκεί πέρα και θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Όχι, παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους πτωεί. Έχουν αρχίσει ήδη από χθες να καταφτάνουν. Εμείς παραλάβαμε σε δύο δόσεις φίλους. Οι πιο περισσότεροι σας θυμήθηκαν τώρα όλοι. Βρε, εκείνες οι ψυχούλες, οι Βουγιούκα και ο Τσούτσουρας, τι κάνουν και τέτοια, ε. Και ο μεταξύ δεν έχει έρθει κανένας να μείνει σε εμάς. Αλήθεια. Όλοι έχουν μείνει, όλοι έχουν βρει Airbnb στη Λάρνακα. Και εμάς μας θεωρούν μακριά.
που είμαστε 40 λεπτά δρόμος, τίποτα. Εντάξει, θέλουν να είναι κοντά στο γήπεδο, θέλουν να είναι κοντά στο κέντρο των εξελίξεων ενδεχομένως. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Σαν να μένεις στο Κιλκής και να πάει να παρακολουθείς παιχνίδι στο Χαριλάου ένα πράγμα. Θα μένεις ποτέ στο Κιλκής. Δύσκολα. Ναι. Όπως λέει και ο αγαπημένος μου σύζυγος, η Λευκοσία είναι το Κιλκής της Κύπρου. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω επισκεφτεί. Δεν έχω άποψη, αλλά για να το λέτε, εντάξει, κάτι παραπάνω θα ξέρετε. Μάλιστα, τέλος πάντων, έχει αρχίσει από χθες η απόβαση. Ήρθαν από το πρωί, ξεκινήσαν να έρχονται, πήγαν, κάναν τα μπάνια τους. Η πρωινή, η βραδινή είχαν καμιά ώρα καθυστέρηση. Όλα καλά, έχουν βολευτεί. Είδαμε τον Νίκο Παπαδόπουλο το προηγούμενο Σάββατο, ήπιαμε τον καφέ μας. Το προηγούμενο Σάββατο. Ναι, ο Νίκος είναι εδώ από το Σάββατο. Α, ναι. Α, το πουλάκι μου, μια χαρά, ζωάρα. Φαντάζομαι ότι κάνει χρήση της αδείας του, αλλά παράλληλα θα κάνει. Ναι, αλλά Χωσίδη να γράφει ρεπορτάζ και τέτοια και τηλέφωνα και ανταποκρίσεις, μια χαρά. Εντάξει, θα δεν τα ξέρω εγώ. Δεν είδατε Χρήσανθο δηλαδή? Όχι, μιλήσαμε μόνο. Αχα, είχαμε διαφορετικό πρόγραμμα χθες. Α, ναι, μάλιστα. Τι, εκεί ο φίλος του Άρεος χθες το βράδυ, δηλαδή, πού μπορεί να πήγε? Αχ, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, δεν μπορείς να φανταστείς. Την Λάρνακα δεν την ξέρω καθόλου. Μάλιστα, μάλλον θα τις είπανε μη τυχόν και πεις αύριο το πρωί ότι ήμασταν να πούμε στα κλαμπ, στα μπαρ και στα τέτοια. Όχι, 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 δεν έχω ιδέα στη Λάρνακα τι παίζει. Δεν έχεις ιδέα, οπότε δεν έχεις και κλίμα. Μάλιστα, μια καταπληκτική ανταπόκριση, δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να κάνει. Δεν έχουμε ιδέα που μπορεί να πήγανε. Ναι, εντάξει, μας είπε. Επίσης, το κακό είναι ότι στην Κύπρο κλείνουν όλα νωρίς. Ειδικά τις καθημερινές. Δηλαδή είναι τελείως αγγλικό ωράριο ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή όταν λες κλείνουν όλα νωρίς, τι εννοείς? Εστιατόρια 11 η ώρα έχουν κλείσει την κουζίνα. Ναι, οχ. Καλά, τι 11 η ώρα, δηλαδή να πας για μπάνιο, θα έρθεις, ας πούμε, θα γυρίσεις 9 η ώρα σπίτι. Να κάνεις ένα ντουζάκι, ένα αυτό, να ετοιμαστείς, θα βγεις 10-10 και μισή. Έξω. Πρέπει να πας αμέσως. Πλάκα κάνεις. Άρα τι ώρα πρέπει να γυρίσεις από το μπάνιο? Πρέπει να γυρίσεις 7 η ώρα. Επίσης εδώ νυχτώνει και νωρίτερα, παιδιά. Έχουν την ίδια ώρα με την Ελλάδα. Σοβαρά. Αλλά νυχτώνει νωρίτερα, ναι. Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε διαφορετική ώρα. Να, ήταν η απορία της Χριστίνας από το πρωί που λέει ότι έχουμε την ίδια ώρα. Τι γίνεται με την Κύπρο, γιατί έχουμε? Έχουμε την ίδια ώρα, αλλά ξημερώνει και μία ώρα νωρίτερα. Δηλαδή εδώ στις 6:20 που ξυπνήσαμε σήμερα, ήταν ήδη η μέρα κανονικά. Μάλιστα. Δηλαδή, είχε βγει ο ήλιος, είχε τη ζέστη του. Αν κάναμε λόγο κανονικά. Επειδή στην Κύπρο θα ήταν και λίγο μέρα το 6-8. Θα ήταν τελείως μέρα. Θα ήταν μέρα και του χειμώνα, να σου το πω έτσι. Εκεί να έρθω να κάνουμε εκπομπή, να μας και εμάς λίγο το φως του ηλίου. Τι κλίμα έτσι, ας πούμε, μεταδίδουν οι άνθρωποι που δεν ήρθαν να μείνουν σε εσάς? Δεν λες πάλι καλά, τους έχετε μέσα στα πόδια σας εκεί να πούμε, να λερώνουν καπνί κάτω στο πάτωμα, αυτά τέτοια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα βάζεις σκούπα ηλεκτρική, εντόνια το ένα. Ας, γλίτωσε. Κοίτα, ο κόσμος του Άρη ούτως ή άλλως. Είναι καθαρός, ξέρεις. Τακτικός. Ναι, κάνουν τις δουλειές τους. Ναι. Απλά εντάξει, έχει έρθει ο Άρης ως φαβορί. Και βλέποντας το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή η Έλλη ήταν αρκετά τυχερή, πέρα από την μπλάκα. Ναι, δύο δοκάρια είχε ο Άρης, κλείστηκε πίσω η Λεμεσός, αυτά, πάει να κλέψει το παιχνίδι. Ναι. Νομίζω ότι η εικόνα σήμερα... πιο έτοιμη. Ναι, δεν θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα σήμερα του παιχνιδιού. Ακριβώς το ίδιο λένε και εδώ και οι άνθρωποι της ΑΕΛ με τους οποίους συναναστρεφόμαστε καθημερινά. Γενικά και οι δύο πάνε για την πρόκριση. Η ΑΕΛ με λιγότερες πιθανότητες και βάσει ρόστερ και βάσει εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, μάλλον θα την πάρει την πρόκριση ο πιο τυχερός, ο πιο ικανός και σίγουρα αυτός θα τον επηρεώσει λιγότερο η ζέστη και η υγρασία. Πού τα βρήκες όλα αυτά τα κλισέ να μας τα πεις? Είδες. Νόμιζα ότι ακούω αθλητική ανταπόκριση. Δηλαδή συγκλονίστηκα πραγματικά. Το δημοσιογραφικό μου παρελθόν ξύπνησε. Έτσι ξύπνησε μέσα το θηρίο. Οπότε οι φίλοι του Άρεος, ας πούμε, χοντρικά θα κάτσουν κιόλας μετά το μάτς ή είναι ταξίδια στραπή μια μέρα, δύο δηλαδή? Οι δικοί μας φίλοι θα κάτσουν. Θα σας κατσικωθούν μετά? Αφού πας που πας, κάτσε. Είναι και Πέμπτη να μην κολλήσεις μια Παρασκευή. Αυτό να το κάνεις ένα τετραημεράκι. Είναι πολύ καλή η συγκυρία. Αυτό ακριβώς θα κάνουν. Πολύ καλή συγκυρία. Γιατί το πρέπει να κάνεις και ένα μπάνα. Πού προτείνεις εκεί, αν μας ακούει τώρα κάποιος, τι προτείνεις για μπάνιο? Προτείνω Πρωτερά και Αγία Νάπα. Εξαιρετική παραλία της Αγίας Θέκλας. Βρονταρά.
Πρωταρά, πρωταρά. Όχι βρονταρά. Βρονταρά, παλαιό τερματοφύλακα, εθνικό αστέρα και κάτι τέτοιο. Κάπου εκεί πρέπει να πέσει ο βρονταρά. Και παιδικό μου φίλο. Αλήθεια. Α, είδες, τίποτα ναι. Δεν είναι τυχαίο. Βρονταρά, εσύ. Ναι, μάλιστα. Και πιο μεγάλες κατηγορίες και αλφαεθνική έπεσε, ναι, μην κάνω λάθος. Ναι. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, μην το... Λοιπόν, η Αγία Νάπα και ο Πρωταράς είναι οι πιο ωραίες παραλίες του νησιού αυτή τη στιγμή. Η Αγία Νάπα, εντάξει, είναι γνωστό κοσμικό φέρετρο του νησιού. Εκεί φαντάζομαι ότι δεν κλείνουν τα μαγαζά. Όχι, εκεί δεν κλείνει, αλλά εκεί επίσης δεν μένει κανένας από τους ταξιδιώτες, τους οπαδικούς. Ναι, ναι, δεν έχουν δηλαδή, εντάξει, πριν το μάτς βέβαια, πριν το μάτς, τι, καντίνες, τέτοια αυτά παίζουν στο γήπεδο, γιατί είναι πολύ τίποτα, σημαντικό. Παιδιά, τίποτα, έξω δηλαδή στην θα... Κύπρο δεν ξέρουμε. Ναι, δεν ξέρουν τι είναι. Μαλλιωτάγαρα, δηλαδή έχει... δεν έχει μπυρίτσα λοιπόν, αυτό έχει τόσο σε σταλιά. Λιζές, που να πιεις, ναι. Και επίσης το γήπεδο είναι μέσα στην ερημιά, στο κέντρο του πουθενά. Ναι. Ναι, δεν έχει γύρω-γύρω τίποτα, δεν έχει ζέστη, οπότε, δεν έχει καντίνες, δεν έχει σκιές, δεν έχει τίποτα, οπότε δεν έχει, θα είναι λίγο περίεργα για μας, τους Θεσσαλονικείς. Εγώ τα έχω πει αυτά, οι ομάδες πρέπει να ταξιδεύουν στην Ευρώπη και με τη δικιά τους υποδομή όσον αφορά την τροφοδοσία και την εστίαση των φιλάθλων. Να φέρουν και μια καντίνα. Και μια καντίνα να υπάρχει. Μα είναι τώρα, θα πας εκεί στο γήπεδο να βγεις μια. Άντε, ρετσίνα έχει στην Κύπρο, δεν έχει. Ναι, έχει. Έχει. Ελληνική. Καλά. Ναι, έχω πετύχει γνωστή μάρκα ελληνική. Εδώ έχω πετύχει γνωστή μάρκα ελληνική και δι' Θεσσαλονικιώτικη ρετσίνα στην Αθήνα. Στην Αθήνα που δεν έχει, φαντάζομαι να μην έχει στην Κύπρο. Άντε, ρετσίνα να μην πιει, αλλά μια μπυρίτσα δροσερή, έτσι παγωμένη, να μην, από τα τυχώματα, να μην την πιει πριν το μάτς. Και δεν θα έχει. Αυτό είναι ένα πλήγμα. Ένα πλήγμα. Σκέψω όμω, ρε παιδί μου, μια καντίνα στη μέση του πουθενά με τη γεννήτριά τη και 40 βαθμού από πάνω. Εντάξει. Θα ξεπουλούσε όμως, θα ξεπουλούσε. Α, δεν τους κόβει, δεν τους κόβει. Άρα οι φίλοι του Άρης πώς θα προετοιμαστούν πριν το μάτς. Μάλλον θα έμενε από ζωή ο καντινιέρης. Πώς, είναι σημαντικά ζητήματα που δεν τα έχει αναδείξει καμία εκπομπή. Είναι τα λειτουργικά, το πώς θα διαχειριστούν το παιχνίδι. Για να ξέρουμε τι έχουν να κάνουν. Του Άρη από το κέντρο της Λάρνακας στο γήπεδο απέχει περίπου 5,5 χιλιόμετρα. Είναι και μακριά, δεν είναι τόσο κοντά. Ναι. Δεν είναι κοντά. Ακόμα δεν ξέρουν πώς θα μετακινηθούν. Εμείς θα μετακινηθούμε το αυτοκίνητό μας. Με το κλιματιστικό μας. Μάλιστα, αυτά είναι. Εννοείται. Γιατί κόσμο μιλάμε, έχει κάνει 2,5 χιλιάρικα. Τα εισιτήρια που έχει πάρει ο Άρης επίσημα είναι περίπου στα... Είναι, όχι περίπου, είναι 1500. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι οπαδοί της ΕΛ Λάρνακας έχουν... της ΕΛ Λεμεσού, συγγνώμη, ναι. Έχουν εξής πρόβλημα. Έχουν την καρτό οπαδού εδώ πέρα. Ναι. Όπου για κάποιον ο οποίος είναι Κύπριος πολίτης, δηλαδή έχει κυπριακή ταυτότητα, είναι υποχρεωτικά να βγάλει κάρτο οπαδού για να μπει στο γήπεδο. Για εμάς που έχουμε ελληνική ταυτότητα δεν χρειάζεται η κάρτο οπαδού. Ζωάρα! Εννοείται. Ναι. Έλληνες αδερφοί. Εμείς δηλαδή έχουμε προμηθευτεί τα εισιτήριά μας. Για τους καλαμαράδες είναι ελεύθερη είσοδος, για τους Κύπριους είναι περίπου. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Επίσης, όλοι οι οπαδοί του Κυπριακού Πρωταθλήματος από πέρυσι οι οργανωμένοι απέχουν λόγω της κάρτας οπαδού. Οπότε είναι άγνωστο το τι κόσμο θα έχει η ΑΕΛ μέσα στο γήπεδο. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο Άρης μπορεί να έχει και παραπάνω κόσμο από τους γήπεδους. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Ότι υπάρχει πολλοί κόσμος στο Άρη ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα χωρίς εισιτήρια και έχει προμηθευτεί από εδώ. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, τι ωραία πράγματα να είμαστε κι εμείς εκεί να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι απεσταλμένοι του λόγου επειδή, αλλά που, του Λίμπερο, αλλά αυτό. Που, εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνεις. Θα σας πούμε και αύριο το πρωί τα μεθεόρτια. Αύριο θα έχει σημα... αύριο Τσούτσουρας. Αύριο Τσούτσουρας. Αύριο Τσούτσουρας, σήμερα Βουγιούκα, αύριο Τσούτσουρας. Σήμερα Βουγιούκα, τραλαλείτε, μη βγει αύριο Τσούτσουρας ή δεν βγαίνει στο τηλέφωνο, σαν τον Δούρο. Αν είναι το αποτέλεσμα αρνητικό, δύσκολα δεν θα έχουμε Τσούτσουρα. Αν είναι όμως επιτυχές για την ομάδα του Άριος και έχει προκριθεί. Θα είμαστε τραλαλή τραλαλό και εμείς τι ωραία που περάσαμε. Εμείς δεν κρυφτήκαμε ποτέ σαν έτσι, οικογένεια. Έτσι, αυτό έχω να πω και έτσι. Μόνο. Εσάς τις εννοιάζει. Ηρακλής είσαι και τις εννοιάζει κιόλας. Ό,τι και να γίνει. Έτσι. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Αν, καλή δουλίτσα. Να πούμε. Καλά περάστε. Τσαο, τσαο. Ωραίο κλίμα μας μεταδίδει. Κατενέ και ρεπορτάζ που δεν θα ακούσετε σε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό πέρα από τα τετριμένα. Όπως μας προλάβε και μας ξεκίνησε. Μα το έκανε. Ο καλύτερος, ο καλύτερος, ο τυχερός. Αλλά δίνουμε το ουσιαστικό ρεπορτάζ, ας πούμε, πριν από τη μάχη. Δεν έχει καντίνες απ' έξω. Πάρε καντίνες απ' έξω. Τώρα τι να παίξει 4-4-2 και αυτά, σιγά μωρέ, ποιος νοιάζεται. Αλλά για τον κόσμο που θα είναι εκεί.
και για τον κόσμο που ενδεχομένως να ανησυχεί άσχημα. Πώς μας είπε στην αρχή ο φίλος μας ο Βαγγέλης ότι βλέπει τις αναρτήσεις των συνοπανδών του στο Facebook και ζηλεύει. Τι να ζηλεύει, να μην θα τους φάει το λιοπύρι. Στην γρασία 82%. 10 η ώρα ρε, ρε πάνε καλά. Κλείνουν 10 η ώρα τα μαγαζιά εστίασης. Είναι δυνατόν. Γυρνά, άσε μακριά από την. Και ευτυχώς. Εξ' την άλλη, μπορεί να είναι και καλό, μπάμπι μου, γιατί όπως θα ξέρεις βεβαίως, δεν είναι και πολύ καλό να τρως πολύ αργά το βράδυ. Αλλά σου λέω ρε, παιδί μου, άντε πες, νυχτώνει μία ώρα νωρίτερα, ας πούμε, στις 8. Γυρνά 8 στο σπίτι, 7-8, μέχρι να κάνεις το μπανάκι σου, αυτό το τέτοιο. Να κάτσεις και λίγο να ξαποστάσεις. Θα βγεις ρε, παιδί μου, στην καλύτερη 9.30-10 έξω. Για να πας να. Τρως μια ωρίτσα αυτό, μπαμ και τίποτα, δεν έχει την απόλαυση. Τέλος πάντων. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Κατερίνα Βουγιούκα μόνο. Έτσι. Κλείστονε. Τον έκλεισα, ναι, έχουμε εδώ. Μόνο. Χριστίνα, έλα τώρα μαλλιωτά γάρο να πούμε. Πάω Κάγιαξ, 2 εισιτηριάκια κυρίες και κύριοι όμως. Εν μέσω ρεπορτάζ άρεος, ιδιαίτερο ρεπορτάζ. Πάω Κάρις εισιτηριάκια, γιατί. Πάω Κάγιαξ την επόμενη τρίτη στο κήπεδο της Τούμπας. 2 εισιτηριάκια θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμη περίπου μια ωρίτσα. Όλα στο περίπου είναι. Αυτό περίπου. Ξυπνητή, περίπου. Περίπου εισιτήρια. Περίπου ρεπορτάζ. Δεν θα είναι τελείως δωρεάν. Όχι, λες έτσι, όχι δωρεάν. Το 1.24 για το μήνα. Τζαμπαντάν. Ναι, πες το, εντάξει, σωστό. Μόνο αυτό 1.24. Αλλά τζαμπαντάν, κούτρα, και αυτό που επιμένω είναι ότι απαλλάσσεσαι από την όλη διαδικασία να στηθεί στη διαδικτυακή ουρά. Εδώ τίποτα δίνει. Σε παίρνουν τηλέφωνο, δηλώνει τα στοιχεία σου και έρχεσαι από τον Λίμπερο και παραλαμβάνει το εισιτήριο. Ακόμα και τηλέφωνο εμεί σε παίρνουμε. Δεν παίρνει εσύ. Δεν θέλω να ακού Μαριλίζ, εκεί συζητάτε, τη ρωτά για τη Μάλτα. Πληροφορίες και πάσης φύσεως οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, πληροφορίες καταλόγου γενικότερα. Πάω Κάγιαξ, 2 εισιτηριάκια, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έτσι είναι, τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μπαμπής. Καλημέρα. Τι ώρα είναι περίπου αγώνας? Είναι 9.30 Dan. Αυτό το έχουμε. Κάτσε 9.30 είναι. Λέω ότι να είναι. Ο παιδιά 8 η ώρα είναι το μάτς. Ό,τι να είναι. Ευτυχώς που ρώτησες, γιατί θα πηγαίναμε. Ήμουνα και σίγουρος. Ρεπορτάζ κάνουμε, όχι αστεία. Χριστίνα, έχεις τίποτα ραπτικά εκεί πέρα μαζί σου? Τι να ράψω? Εγώ τα θέλω. Μου έχουν τελειώσει τα βελονάκια και δεν ξέρω με τι άλλο να κάνω το βουντού. Από χτες το βράδυ να πούμε, που ακούω ότι είναι επανάληψη από χτες να πούμε, κάθομαι και κάνω. Το τσιμπάω. Αντί να μην πω να πούμε. Ποιο έχεις κάνει βουντού, κουκλάκι? Το συμπολίτη. Τον Άρη, έχει βάλει ένα κουκλάκι του Άρεος και το τρυπάει. Το τρυπάει για να χάσει σήμερα. Δεν έκατσα να δω και τον Ολυμπιακό, γι' αυτό. Ναι, ούτε εγώ τον είδα. 0-0 τα βουντού πιάνανε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο 4. Δεν έκανα τίποτα για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό. Οπότε τώρα για τον συμπολίτη πρέπει να δράσω, να κάνω. Είσαι εσύ που έλεγες θες να μην περάσει κανένας μόνο. Εγώ είμαι αυτό. Κανένας στον πάτο να πάνε κουβά όλοι. Κανένα. Ή όλοι κανένας, κανένας. Μόνο πάω. Μόνο πάω. Κάτι γεια. Πολύ ξεκάθαρο. Εντάξει, δεν θες να περάσεις. Είναι ψέματα. Καλά, τα ίδια θα λέμε με προχθές. Αφού κανένας οπαδός δεν επιθυμεί το καλό του αντιπάλου. Εκτός από τον άνθρωπο Μιχάλη Φωτιάδη, να λέμε. Έτσι, που είναι οικουμενικός οπαδός. Είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος, βέβαια. Αλλά είπαμε για το καλό της ομάδας και της χώρας. Άστε τη χώρα, για το καλό της ομάδας σου. Οφείλεις. Θες δεν θες. Θα πρέπει να υποστηρίζεις την αντίπαλο όσο και να μην θες. Βέβαια είναι λίγο win-win situation που λέμε και στη Σταυρούπολη. Δηλαδή, από τη μία, αν ξέρω εγώ, πέρασε ο Ολυμπιακός. Για φίλο τώρα, ας πούμε, βάζω το υποθετικό σενάριο τους φίλους του ΠΑΟΚ που περιμένουν, δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα, οπότε βλέπουν τις αναμετρήσεις των αντιπάλων. Πέρασε ο Ολυμπιακός, θέλει να αποκλειστεί. Περνάει ο Άρης σήμερα, θέλει να αποκλειστεί. Αλλά ταυτόχρονα η χώρα παίρνει βαθμούς, οπότε ενισχύεται γενικότερα η συνολική θέση των ομάδων μας στην Ευρώπη και παραμένουμε μέσα στις μεγάλες διοργανώσεις. Από την άλλη, άμα αποκλειστεί, σου λέει αποκλείστηκαν. Εντάξει, και έχουμε την ανάλογη καζούρα. Αλλά είναι επιτακτική ανάγκη. Πόσο μάλλον σήμερα ο Άρης που αγωνίζεται με κυπριακή ομάδα που είναι πάνω από μας στη βαθμολογία,
να προκριθεί. Για να μαζέψουμε λίγο στο σακουλάκι του βαθμού, γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα συζητάμε καν για Ευρώπη. Σε κάτι μαλλιοταγαρίσκες κατηγορίες Europa League 2 θα παίζουμε. Θα είναι ο σαν το παλαιό κύπελο Ιντερτό, το κύπελο Ραπάν. Θα ενθυμίστε. Και Champions League με το μακαρόνι. Ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ η φετινή να διεκδικήσει την πρόκριση και του Μελεναλάκη και του Έλαχε μάλλον. Ο Άγιεξ για να το πράξει αυτό, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι σε περίπτωση που προκριθεί, ο δρόμος είναι πιο βατός, είναι πιο εφικτός. Όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις μία εκ των Αποέλ, η Καραμπάχ, Ροζεμπόρκ, η Μαριμπόρ, Σλάβια Πράγας και η Γιούγκ Μπόιγκς Βέρνης. Γιατί χθες βγήκανε και τα ζευγάρια. Ολοκληρώθηκε η φάση των προκριματικών του Champions League. Ελληνική και Ερυθρός Αστέρας, αυτό ποτέ είναι. Ναι, χθεσινό. 2-1. Να δούμε ποιο και ποιος πέρασε. Ελληνική Ερυθρός Αστέρας 2-1. Πέρασε ο Ερυθρός Αστέρας. ΑΕΚ Στοχόλμης Μάριμπορ 3-2 η ΑΕΚ Στοχόλμης, 1-2 μετά από παράταση και πέρασε στην επόμενη φάση. Καραμπάχ Ντάνταλκ Ιρλανδίας 3-0 τελικό αποτέλεσμα, 2-1 το κανονικό αποτέλεσμα του ΑΕΚ Στοχόλμης. Πέρασε η Καραμπάχ. Ρόζεμπορκ Μπάτε Μπορισόφ, αυτή η Μπάτε Μπορισόφ που έστειλε τον ΠΑΟΚ στους αδυνάτους, δηλαδή που έστειλε ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ στους στην αγκαλιά του Άγιαξ. Η Ρόζεμπορ λοιπόν απέκλεισε την Μπάτε Μπορισόφ τη Λευκορωσία και θα είναι η επόμενη αντίπαλος της ομάδας του κεφάλου. Δίνουμε εδώ τώρα όσο τολμηρή πρόβλεψη, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η κλήρωση. Την Δευτέρα θα γίνει πριν από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, για το οποίο κληρώνουμε 2 στηριάκια FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Οι φίλοι του κεφάλου θα γνωρίζουν και την πιθανή μετέπειτα αντίπαλο. Και Κοπενχάκη The New, η αγαπημένη μας The New Saints από την Ουαλία, 1-0. Η ευγενή σου Αλή. Πέρασε η Κοπενχάγη στην επόμενη φάση. Κάτω τα μη μου μιλάς. Ξαναμπήκε αυτό, δεν πειράζει. Δεν το ακούσαμε γι' αυτό. Λίγο στην αρχή, αλλά ξαναμπήκε μέσα. Ας πούμε, το είχα μέσα τοποθετημένο ή στην λίστα. Γι' αυτό και θα αποχωρήσουμε να πραγματοποιήσουμε τον διάλειμμα των 9. Εδώ στο λόγο, επειδή στέλνουμε FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για 2 εισιτηριάκια. Πάω Κάγιαξ, έχουμε ακόμη αρκετό περιθώριο, μία ωρίτσα. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή δυναμικά θα επιστρέψει στα ότα σας. Μελαχρινό μου αγόρι. Παίρνουμε μελαχρινό αγόρι. Σχεδόν μελαχρινό. Μελαχρινό. Περίπου μελαχρινό. Αμά φαγωθήκαν όλοι, πώς μαύρισες, τι κακό κι αυτό. Τι θα προτιμούσες, πώς πάχινες. Σωστό κι αυτό, μαυρίζω για να μην μου λένε πώς πάχινα. Αφού είναι δεν παχαίνεις, αδυνατής. Βέβαια. Απλά παιδιά πηγαίνουμε κολυμβητήριο. Όλοι νομίζουν ότι κάθε μέρα είμαστε εδώ, πότε να προλάβουμε να πάμε στις παραλίες, είναι δυνατόν? Απλά μαυρίζουμε από την πολλή εξάσκηση. Τι διαφήμιση έχεις κάνει σε αυτό το κολυμβητήριο? Έλα μου ντε. Είμαι χορηγός και δεν το λέω. Δώστε καμιά τζάμπα να πούμε. Ναι, κολυμβητήριο, κάτσε τώρα να τους κράξω. Διότι σήμερα λέει στο... Όλοι εντωμεταξύ το κολυμβητήριο της Σταυρούπολης μιλάει για το κολυμβητήριο των Σικαιών. Το κολυμβητήριο των Σικαιών. Το κολυμβητήριο των Σικαιών. Και σιγά το κολυμβητήριο των Σικαιών. Ναι, αλλά σήμερα λύσει το κολυμβητήριο των Σικαιών. Καταρχήν λειτουργεί και βράδυ με προβολής. Να πας ας πούμε και μετά τις 9 και μετά τις 10. Και όταν κλείνει. Τι ώρα κλείνει. Δεν ξέρω. Σήμερα λέει 5η 1 του Αυγούστου στις 10.30. Καταρχήν το διαφημίζω, λέει βουτιέ στην καθαρότερη πισίνα τη Ελλάδα. Τι θέλετε να πείτε, ότι εμεί εκεί στη Σταυρούπολη είμαστε να πούμε μπιχλέ? Το σκουπιδάκι το έχει. Παντού έχει το καλά σκουπιδάκι αυτό. Για να λέει ότι μπορεί να πάνε να κάνουν μπάνιο και να δουν και ταινία ταυτόχρονα το βράδυ στο κολυμβητήριο. Γιατί τέτοια μαλλιοτάγαρη είναι εκεί στις Σικές. Δεν πάνε, πάνε για μπλα μπλα και Instagram. Δεν πάνε για να κάνουν άσκηση και προπόνηση όπως είμαστε εμείς οι καταπληκτικοί αθλητές, οι Φέλπς των φτωχών των δυτικών συνοικιών. Κατάλαβες, Χριστίνα μου, και το έχουν ρίξει. Δεν έχουν κόσμο, ρε, και βέρατε με ταινίες να πούμε και βιντεοκασέτες. Εμείς είμαστε αυτό, κυρίαρχοι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Παπή. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνακη μου. Γίνεται. Τι έγινε, γορμό? Αγουροξυπνημένο σε ακούω. Όχι, και... όχι, έβαλα το λουτού και ακούω. ναι. Αλλά είπα να ανέβω στην τέτοια και ζέστη πάνω, στη θάλασσα.
Και τώρα έκανα καφέ και άκουγα. Μπράβο. Λοιπόν, βγήκε ο συμπολίτης αυτό για τον Άρη. Καλά, ρε. Δεν ξέρω, δεν έχετε καταλάβει ότι να έχει δουλειές οι καφετέριες τόσο πολύ. Έχω κι εγώ πιο δυνατό από αυτόν εδώ που λέει το κουκλάκι. Άμα το πατήσω από εδώ το εξωτικό τριάδι, αχ, θα κάνει αμά, θα κάνει και έτσι κατευθείαν. Πιο δυνατό. Τι έχεις δηλαδή πιο δυνατό που μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα? Όχι, για το συμπολίτη που είπε ο κύριος. Μπορώ να το πατήσω και να τον κάνω όπως το ίδιο. Αλλά για τον Άρη, αφήστε τον Άρη. Είναι σαν τον Απόλλωνα που είναι τόσα χρόνια που είναι στη Β' και να μπορέσει να ανέβει. Γιατί να μην περάσει. Έτσι. Πρώτο και κυριότερο, να έχει δουλειά τα καφετέρια, ταβέρνες. Δεν θέλετε δηλαδή. Δεν θέλουνε. Αν γίνει το αντίθετο. Τον Άρη ποιος το δείχνει σήμερα πλάκα στην πλάκα? Το Νόβα. Το Νόβα, μάλιστα. Άρα Φωτιάδη, αυτό είναι ρεπόρτερ. Το Νόβα. Άρα θα πρέπει το να πας. Να πας στην καφετερία. Όπως το έριξε και το προηγούμενο. Ναι, ναι, επειδή τον ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα το δείχνει το Open και όλοι έχουν στο σπίτι. Εντάξει. Το Νόβα είναι μια χαρά. Θα πας καφετερία, θα πας καφετέρια. Άρα τι πρέπει να κάνω εγώ, να πατήσω από εδώ και να μην γίνει, να γίνει το όπως είπε ο κύριος. Αυτό θα κάνεις. Να γίνει για να φέρεις ανάπτυξη στον τόπο. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε να τι, σκοράκι, τώρα σκοράκι. Θα δώσει σκοράκι, τι το βλέπεις το μάτς? Λοιπόν, εγώ λέω τώρα με 2-1. Μαζί με τη Χριστίνα, μπράβο. Θα κερδίσει ο Άρης, έτσι. Ο Άρης, ναι. Πολύ δυνατό, τώρα άνοιξε, δεν ξέρω. Μπράβο, 2-1, ούτε ξέρω. Έχετε σύμπνοια. Ναι, το ίδιο ακριβώς όπως η Χριστίνα. Έτσι. Μπράβο, Χριστίνακι. Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα τι έστειλα το κουτάκια. Για τη Χριστίνα να την πω. Χριστίνα, έχεις δει με αλυσίδα ψωμί τσάντα? Τι? Αλυσίδα τσάντα. Ναι, τσάντα βγήκε στη μόδα ψωμί. Δηλαδή. Την τρως. Μακρόστενο. Ναι. Μπακέτα. Ναι, την κρατάει στο χέρι. Σόπαρε. Στον νόμο. Σόπαρε. Θα βρω να πάρω. Το έστειλα στον τέτοιο και έπαθε πλάκα. Θα το σου στείλω μάλλον. Μάλιστα. Ψωμί τσάντα. Πολύ ωραίο. Άμα στον δρόμο είσαι πολύ ώρα κάνεις ψώνια, ας πούμε, ρίχνεις και μια δαγκονιά. Ναι, δεν θα είναι κανένα κόψιμο. Όχι, την κρατάς, ανοίγει, το έχει κόψει μέση και βάζει. Ψωμί, σαλάμι, κασέρι, κάτι έτσι μέσα. Και ένα άλλο. Έχεις μέσα πορτοφόλι, σαλάμι, κασέρι. Όταν θέλεις να πατήσεις, να απεκτρολογήσεις, ας πούμε, το πιν. Ναι. Υπάρχει ένα σύστημα, ένας καινούριος, καινούριο ένα, είναι έτσι γεμάτος, σαν τον παπούλια είναι, έχει ζωγραφίσει τα νούμερα του κωδικού, πατάει τουκ, περνά κρακ και από κάτω βγαίνει το 20 ευρώ. Μάλιστα. Το ξέρεις αυτό? Όχι, δεν το ξέρω. Α, παπί. Ναι, και υπάρχει, παίζεται στο YouTube, το έχει κάνει αυτός. Θα το ψάξω στο YouTube, εντάξει. Α, μπράβο. Μάλιστα. Παπιστρολογεί, βάζει την κάρτα. Και μόλις τελειώνει το πιν, κακ, πετάγεται και βγαίνει το κοσάρικο. Μάλιστα. Για, γιατί δεν φαίνεται μέσα. Πατάς το κουμπί και βγαίνει. Έτσι, ένα κοσάρικο. Κάτω από την κοιλιά, κάτω από το εφαλό του. Μάλιστα. Αυτό πάει. Όχι, δεν το ξέρω. Ωραία. Κρατάμε το σκοράκι, αύριο επαλήθευση, αύριο εκατομμύρια. Yeah. Θα μοιράζουμε έτσι αφιδώς εδώ στον κόσμο. Συμφωνείς με την Χριστίνα? Να πω ότι να έχει δουλειές, μην κάνετε έτσι. Μην κάνετε έτσι. Είναι τόσο πολύ, ρε. Δυο ομάδες δηλαδή. Άμα δεν ήταν. Πέστα ρε Μιχάλη μου, πέστα, είσαι οικουμενικός, είσαι τελείως ο εθνικός μας. Ναι. Έχω το φίλο μου εδώ στο Τριάδι, Δευτέρα, δηλαδή δεν περίμενε, είχε κόσμο, είχε τώρα την προηγούμενη με το Παναθηναϊκό που έπαιζε, φιλικό που ήταν στην Αγγλία, δεν έπαιζε ένα φιλικό. Ναι. Μπράβο. Δεν ξέρω. Έπαιξε. Αλλά ναι. Είχε κόσμο. Ναι. Είχε κόσμο. Έτσι. Σήμερα. Δηλαδή, δεν θέλετε να είναι. Μα σήμερα. Όχι, τα βλέπω γιατί. Εν τω μεταξύ, θα σου πω για κάτι άλλο τη σήμερα. Οι καφετέριες δεν θα κατακλειστούν μόνο από φίλους του Άρεως, ήταν και φίλοι του ΠΑΟΚ που θα πάνε ένα λάθρο κοιτάνε. Όπως και σε ένα άλλο που πηγαίνω εγώ. Έτσι. Είναι να διάφορα. Να τα λέμε. Λογιών. Έγινε. Σε φιλούμε. Χαιρετώ. Γεια σου Μιχάλη μας. Τσάου. 2-1 συμφωνείτε. Είστε σε ίδιο. Πολλές φορές έχουμε συμφωνήσει. Κοσμική αντίληψη. Βέβαια πρέπει να μάλλον τα ζώδιά σας πρέπει να. Έλα μου, δεν το ρωτήσαμε ποτέ τον Μιχάλη τι ζώδιο είναι. Άμα ξαναπάρει, αύριο να μας πει οπωσδήποτε το ζώδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να καθορίσει τη μοίρα αυτής εδώ της εκπομπής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρω ότι άδειες ήταν πριν. Βεβαίως. Κυριά και Λιβάνια που θα με πει κύριο εμένα. Εμείς από μόνοι μας γεμίζουμε τα μαγαζιά όσα γεμίζει ο Άρης, ο Ηρακλής, όσοι Ολυμπιακοί είναι εδώ πέρα.
Αν περιμένετε τους παοξίδες για να κάνετε σεφτέ. Αμά να πούμε με αυτό το σεφτέ. Τα μαγαζιά. Μη εσάφη. Έχουμε τόσο κόσμο που θα σας γεμίζουμε τα μαγαζιά και θα σας αναπληρώνουμε τον κόσμο να πούμε που χάνετε από τους άλλους. Κανένας θα μην περάσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Μπάμπη, επεμβαίνω για 30 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Και σαν αφεντικό μας παραγωγός, επειδή είμαστε εξωτερικοί συνεργάτες, θέλω 5 ευρώ παραπάνω για τα δύο λάθη που έκανε ο Φουτιάδης. Παρακαλώ. Πρέπει να με αποζημιώσεις. Ναι. Πρώτον, το μάτς του Άρη είναι στο Κοσμοτέ. Μάλιστα. Είπε Νόβα. Και το είπε με τεράστια σιγουριά. Που με έπεισε και εμένα. Ναι. Ναι, και τα φιλικά του Παναθηναϊκού ήταν στην Ολλανδία, δεν πήγε στην Αγγλία ο Παναθηναϊκός. Σε παρακαλώ, θέλω 5 ευρώ. Θέλω, είμαι καλύτερος υπάλληλος. Ναι, εγώ, θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη πάντως. Και εγώ έτσι θα τα έλεγα. Εσύ είπες ότι παίζουν και 9,5 ώρα. Εγώ είπα ότι παίζει 9,5 ώρα Άρη σήμερα. Εντάξει, μια χαρά. Καλά πάμε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο από την προηγούμενη ώρα να πω. Λοιπόν, μετά, όταν κάτσα μετά το 92, 6 χρόνια κάτω Αθήνα, 6 χρόνια σερί. Για ένα πράγμα στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Στα 6-6,5 χρόνια πλήρωσα 3 φορές εισιτήριο. Εκείνα τα λεφτά ακόμα τα κλαίω. Πώς έκανα εγώ αυτό το λάθος. Δηλαδή, πώς έκανα εγώ αυτό το λάθος. Ξέρεις τι ωραίες βόλτες κάναμε κάτω. Ήσουν απόβρασμα, από παλιά δηλαδή. Σου μιλάω, δεν σε ενοχλούσε κανένας. Πήγαινε στη βόλτα σου ελεύθερα. Δηλαδή, μπορούσες να κάνεις και μια φορά πέφτει έλεγχος στο Μαρούσι. Πάνω στο Ολυμπιακό Στάδιο πέφτει έλεγχος, ρε παιδί μου. Αν έβλεπες το καλύτερο τρέξιμο από 18 μέχρι 70, έβγαν όλοι. Και όχι εμένα θείο, ο άλλος. Εγώ δεν φταίω, ο άλλος και τέτοια. Γιατί παλιά κάνανε ελέγχους στα, πώς τα λένε αυτά, ρε παιδί. Στα βαγόνια μέσα. Όχι μέσα. Όταν έβγαινες, είχε τις μπάρες για να περάσεις. Ναι. Αυτά τα κυκλικά, τα μπαράκια εκεί πέρα. Ναι, ναι. Τα τουρνικέ. Τα τουρνικέ. Μπράβο, γι' αυτό είναι λόγο επειδή τα τουρνικέ. Λοιπόν, εκεί γινόταν έλεγχη. Εκεί άμα έβλεπες το τι τρέξιμο έπαιζε από θεία με τα ψώνια μέχρι από πιτσιρικά με παγωτό. Όλοι τρέχαν, σου λέω. Γι' αυτό είχαν διατηρήσει και τη φόρμα τους. Ήταν ένα μέσο, ας πούμε, ευεξίας και αυτό. Σου λέω, αυτά τα 3 εισιτήρια που πλήρωσα σε 6 χρόνια τα κλαίω ακόμα. Πώς το έκανα εγώ αυτό το λάθος. Γιατί να τα δώσω εκείνη τη μέρα. Έχασα τσιγάρα, έχασα μπύρα. Κάτι έχασα από αυτά το πράγμα. Έπρεπε να είναι ελεύθερα, σου λέει. Έκανες μεγάλες βόλτες τότε κάτω. Ωραία. Τώρα δυστυχώς δύσκολο. Έχει ελεγχάρες, έχει. Μια χαρά είναι. Και γι' αυτό και φύγαμε. Έγινε, τα λέμε. Φιλιά. Πάω Κάγιαξ 2 εισιτηριάκια για την επόμενη Τρίτη. Στέλνετε εσείς FM κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε ένα ημίχρονο ακόμη, 45 λεπτά εκπομπής. Τι έχει ακουστεί περισσότερες φορές, το αυτό, ο διαγωνισμός ή χτες ότι ο Φωτιάδης πήγε στην Αθήνα? Νομίζω το δεύτερο το ξεπέρασε. Για τα εισιτήρια του αγώνος για τα οποία γκρινιάζουν οι φίλοι του Άγιαξ από την πλευρά τους. Θέλουν και αυτοί δωρεάν εισιτήρια. Θέλουν και αυτοί δωρεάν. Τα μαλλιωτάγαρα αυτά, λοιπόν, οι οπαδοί του Άγιαξ έχουν πάρει 1200 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή έχουν διαθέσει μόλις 200. Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος. Δεν θέλει να επισκεφτεί. Καλοκαιριάτικα, ρε μαλλιωτάγαρο, θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα πας Χαλκιδική, θα κάνεις τα μπανάκια σου. Η ταβέρνα ανοιχτή ό,τι ώρα θέλεις, εκεί που κλείνουν 10 η ώρα και έρχεστε μόνο 200. Είναι δυνατόν? Και οι οργανωμένοι έχουν αναρτήσει σχετική ανακοίνωση ότι υπάρχουν, λέει, 1250 διαθέσιμα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θα τα δώσουν και κοψοχρονιά τώρα. Ναι, 1500 έχουν πάρει και έχουν πουληθεί μόνο 200. Πού είναι, λέει, οι άνθρωποι που πάντα λέγανε ότι δεν μπορούσαν να πάρουν εισιτήριο? Έτσι. Εκτός αν το θεωρούν τόσο σίγουρο ότι θα περάσει η ομάδα τους και δεν χρήζει υποστήριξης. Αλλά ό,τι και να είναι στην Ελλάδα. Έχουν βαρεθεί βασικά να έρχονται στην Ελλάδα, γιατί όλο ΠΑΟΚ Άγιαξ παίζει. Είναι κλάσικ, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά να φύγεις 5 Αυγούστου και να έρθεις 6 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραία. Βέβαια, 40 βαθμούς υγρασία και όλοι να δεν στην Χαλκιδική δίπλα. Χαλκιδική θα πας, μωρέ. Εντάξει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Βαβή. Έλα, αγόρι μου. Τι ζώδιο είσαι, μην το ξεχάσουμε. Ναι, είπα. Υδροχός. Λίγο είναι. Ταιριάζεται. Νομίζω πως είναι. Με υδροχό και σκορπιό. Έχει λίγο. Έκανα και αυτό. Έκανες και αυτό, λοιπόν. Ναι, έκανα. Λοιπόν,
Να δώσουμε την κλήρωση, πότε τη δώσουμε. Ποια κλήρωση? Στο τέλος, στο τέλος. Τα εισιτήρια. Ναι, ναι, κάτσε. Τυράκι να δώσουμε εκεί. Ναι, ναι. Να βγει, πώς την είχαμε πει τη χθεσινή την κοπελά. Δέσποινα και Γεωργία. Ξαναστείλα, ναι. Όχι, καλά να βγουν. Δώσουμε δύο γυναίκες. Θα παλέψουμε, Μιχάλη. Θα παλέψουμε, κύριε, να τη δώσουμε τις γυναίκες. Δεν είναι μόνο τέτοιο, εντάξει. Να πάρουν και οι γυναίκες. Να πάνε εκεί στο γήπεδο να κάνουν. Γιατί τόσο φαγώθηκες? Ίσα να πάνε οι άντρες και οι γυναίκες να μείνουν εκτός γηπέδου. Και όσοι πάνε να το ευχαριστηθούν. Εχθές που γύρισα, λέω τώρα στην παραλία, τώρα Νικήτη να είναι τώρα σε καμιά θάλασσα έτσι. Με γάργανο ωραίο, με κρύσταλλο να σηκώνει το πρωί. Και εκεί που είναι στις απλώστες. Και να γυρνάει να, να την πει, ξέρεις γυναίκα, πρέπει να πάω να δω το μάτς. Πρέπει να δω τον Άρη παράδειγμα. Ναι, α, και εμείς δίνουμε στήρια για τον Πάο. Εγώ δεν θα το έφτιανα καθόλου. Έτσι αγόρι μου, αφήσει την παραλία αυτός και την κοπέλα. Έτσι, αυτός είναι άντρας. Όχι, δεν θα το έφτιανα. Αυτός είναι άντρας. Έχει άτομα δηλαδή. Ξαφνικά εκεί ξέρω εγώ, ή να είναι... Ή το ξενοδοχείο εκείνο που σε είπα, τα πέντε αστέρων, έχει να κάνεις εκεί πέρα να κάνεις κουλιαμά, να πεις τα τσίπουρα και εγώ και ξαφνικά να φύγει, σαν το Λιμιό να φύγει να κάνει τρίπλια. Και να πει πού είσαι. Πήγα να πάω να δω το μάτσο δηλαδή. Τώρα στο πεντάστερο το ξενοδοχείο πει τσίπουρο. Δεν είναι λίγο... Όχι, έχει ρε παιδί μου. Ποιο κάνει ένα porn star. Σα πω, εγώ τα ξέρω. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε και τα λέμε για... σε παρά 10. Τι ώρα παρά 10, παρά 10. Παρά 5. Παρά 5. Παρά 5. Έτσι, χαιρετώ έτσι. Και επανέρχομαι. Έτσι. Χρήστη και αυτόβουλο. Κληρωτή. Κληρωτήτα ο φίλο μα ο Μιχάλης και ο, έτσι θα το πει. Εντάξει. Πρέπει να δούμε τώρα. Ταιριάζει με τον υδροχό. Τι λε έτσι. Δεν πρέπει να είναι περιστατωμένα τώρα. Τι. Για ψάξτε. Να ψάξουμε αν ταιριάζει με τον υδροχό. Γιατί δεν έχω ανοίξει τον υπολογιστή από το κλασικά. Κλασικ δεν έχει ανοίξει τον υπολογιστή. FM και ενώ παραπέντε Μιχάλης Φωτιάδης και Χριστίνα βγάζουν από ένα τυχερό FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για τα εισιτηριάκια του αγώνος ΠΑΟΚ Άγιαξ. Όσοι δεν έχουν βρει ενδεχομένως να απευθυνθούν και στους φίλους του Άγιαξ και να πάρουν ένα εισιτηριάκι να πάνε στην Ολλανδία και να έρθουν εδώ στην Τούμπα. Καλημέρα στη γραμμούλα, συγγνώμη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αν μας περίμενε, δεν μας περίμενε γιατί. Ποιο είσαι. Ποιο από του δυο μα. Κουμπαρούλα μου. Κουμπάρε μου, τοξότης είμαι. Τοξότης, Νοέμβριο δηλαδή, είστε Δεκέμβριο. Νοέμβρη, 26 Νοέμβρη. 26 Νοέμβρη, γιατί του Νοεμβρίου οι τοξότες ταιριάζουν με τον μπάφι που έχει γεννηθεί. Με τον, με τον υδροχό ταιριάζει. Παλιά με μένα δεν θα χαλάσει γιατί εγώ είμαι με τον υδροχό ταιριάζει, αυτό θέλουμε. Ναι. Με τον υδροχό δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Εντάξει. Γιατί το τόξο στο νερό δεν κολλάει. Άκου ανάλυση τώρα. Μάλιστα, ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε. Υδροχός λέει τοξότης. Όμως εγώ σου βρήκα ανάλυση. Τρελή παρέα. Τρελό παρέα. Τρελό παρεάκι και ακόμη πιο τρελό σεξ. Τα λέει εδώ το τέτοιο. Θα κάνετε οι δυο σας αφού σας ξεσηκώνει. Βγαίνετε, ταξιδεύετε και πάνω απ' όλα διασκεδάζετε με την άνεση. Το ταπεραμέντο και το χιούμορ που βρίσκεται άκρος αφροδισιακό. Και εκείνος όμως πίνει νερό στο όνομά σας. Από το Λάναρι. Δεν είδες τι έτυχε αυτό τώρα. Σας παρακαλώ, ας τον Μπάφι. Έχει βρει ένα φιλελεύθερο πνεύμα. Τι έγινε, αυτό τώρα δεν τα κατάλαβα. Ας πούμε με την ελεύθερη αγορά, μάλιστα. Ένα φιλελεύθερο πνεύμα να ταιριάξει. Όσο αναζωογονητική είναι όμως η σχέση σας, δεν φαίνεται να αντέχει από την δικιά σας πλευρά. Θα φάει πόρτα δηλαδή ο τοξότης. Ο υδροχός θα φάει πόρτα ή εγώ θα φάω πόρτα. Όχι, ο τοξότης θα φάει πόρτα. Γιατί λέμε υδροχός και τοξότης, ας πούμε κατά πόσο είναι. Τρελό παρεάκι όμως κρατάμε. Τουλάχιστον θα κάνουμε τρελό παρεάκι. Τρελό παρεάκι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα που ξεκινήσαμε. Τι ζώδιο είσαι, τα ψάκια. Θα τρελαθούμε, κάτσε λίγο να πάρω βαθιά ανάσα λίγο γιατί ησυχήθηκα πάλι. Αρχίζει, φλιαρίζει, λες εσύ. Παίρνει ο άλλος να κάνει την κλήρωση. Ο Λευτέρης τον κλείνει συνέχεια, τώρα τον άφησε να μιλήσει. Είναι εκπομπή ανατροπών το λογαριασμό. Έχω καθίσει κάτω στο υπόγειο που έχει 8 ψυγεία, βαράν όλα είναι σαν εργοτάξιο εδώ, σαν τέτοιο. Έχω λιώσει να πούμε δεν έχει παράθυρα και δεν μπορώ να ανασάνω. Πού έχει ψυγεία, δεν έχει δροσιά. Ψυγεία δεν έχει. Ψυγεία. Τα ψυγεία ρε, από πίσω η μηχανή όταν κάνει ζέστη έχει τι έχει. Κάνει την πόρτα του ψυγείου να βγάζει λίγο δροσούλα. Ναι, ναι, ναι. Τι θέλω να πω. Λοιπόν. Καταρχήν, χθες ακούστηκε στην εκπομπή. Πιο πολύ ψευδή ακούστηκε Χριστίνα.
Τι? Που έλεγε εσύ το ένα το άλλο, δεν θυμάμαι ποια είπε. Ότι ο Φωτιάδης πήγε στην Αθήνα. Κουρασανάκιας. Και μ' αρέσει που το είχα πει, δεν θα μιλάς για μένα. Κάνω ασφαλιστικά μέτρα, γιατί δεν κάνω. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα είχε πει ο Παύλος. Σας ακούω το σύνορα. Δεν μπορώ να επέμβω, μιλούσα από μόνος μου και από το τηλέφωνο. Το 14ο ζώδιο είναι ο Φωτιάδης στο Μαλλιοτάγαρο. Δεν θυμάστε που το είχε πει. Το 13ο είναι ο Φιούχος, να μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι, γι' αυτό είπαμε το 14, τυχαία δεν είναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν το λόγο επειδή ήταν αριθμό, ήταν το 14 τελικά. Και το 14 δεν έγινε κιόλας, ναι. Ναι. Τι λέει, παραμιλάει μόνος του τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, λέω, αν το λέω, ήταν αριθμός. Ναι, θα ήταν το 14. Όχι, να σε πληροφορήσω, ότι στην εκπομπή δεν χρειάζεται να μιλάς στο τηλέφωνο από μόνος σου. Είσαι στον αέρα. Κοίταξε, έτσι αλλιώς έχω αλλάξει τώρα επίπεδο και κάνεις, δεν κάνεις εκπομπή το ίδιο. Είναι το λόγο επειδή έγινε ένα. Τώρα με έστειλε μόνος, με έστειλε ο Παφούλης, με λέει πάρε με τηλέφωνο. Δηλαδή μεταξύ μας γίναμε ένα λόγο επειδή έτσι. Έτσι, εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Ναι. Να κάνετε και ένα κοινό chat στο Facebook. Ναι. Τι ήθελα να σε πω. Λοιπόν, έχω και φίλους εδώ τώρα με στέλνουν μήνυμα, λένε αυτά που λέει ο Φωτιάδης δεν τα καταλαβαίνουμε. Δεν είναι αυτό. Και τους στέλνω τα βιντεάκια τους, τα εξηγώ δηλαδή έτσι. Είναι για λίγους, δηλαδή τυχεροί. Όσοι με ξέρουν μπορούν να καταλάβουν αυτά που βγαίνει ο Φωτιάδης όταν μιλάει. Εμείς όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα τα πάντα. Και είπε θα με ερημνήσει σήμερα για να προκριθεί ο Άρης να δουλέψει στα μαγαζιά. Πιο ξεκάθαρο δεν είναι λόγο, δεν μπόρεσε να διατυπώσει. Λοιπόν, στο πάρτι που είπε ο Παφούλιας, που θα κάνουμε εγώ και ο Παφούλιας και ο Φωτιάδης, θα μας βρει μια τίγρη, θέλουμε και μια τίγρη, όπως είχε στην ταινία. Ποια ταινία? Στο Hangover. Θέλουμε και μια τίγρη. Γυναίκες βρήκατε ή ακόμα ψάχνετε? Αυτά δεν λέγονται στον αέρα. Τίποτα. Καταλάβαμε. Ψάχνει ο άλλος για να πληρώσουμε. Ένας φίλος μου στο χωριό. Δεν λέμε καταλάβα. Εντάξει. Οκ. Καψιμή. Πολύ ωραία. Για ματσάκι θα βρεθείτε. Ξέρεις τι θέλω τώρα σοβαρά. Πηγαίνεις κολυμπητήρο τώρα ή ψάχνεις? Πάω, εννοείται κάθε μέρα. Γιατί σήμερα είπες και το κουφό έχει πολύ ζέστη, γι' αυτό δεν πάω. Ναι, το σκέφτηκα το πρωί, ποιος πάει κολυμπητήριο, έχει πολύ ζέστη. Με τόσο ζέστη, ναι. Άσερε, σπίτι air condition, γιατί πηγαίνω και με τα πόδια. Θέλω να έρθω. Αύριο γίνεται να έρθω να κάνω κερκίδα. Θέλω να τη ζήσω αυτή την εμπειρία. Ίσως αύριο να μην πάω. Τελευταία μέρα. Ίσως, δεν ξέρω από τώρα. Λες να έρθω τώρα. Ή στην επιστροφή από τις καλοκαιρινές τέτοιες μας. Θέλω να κάνω το φροντιστή πόλο. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Από έξω όμως μπορείς να είσαι και να βλέπεις. Ναι, στην κερκίδα. Ναι. Να κάνω και το φροντιστή. Μάλιστα. Μόλις γίνεσαι τα παιδάκια που τα σκεπάζουν με την πετσέλα. Δεν μου λες, κάνεις και πεταλούδα. Θέλω να κάνεις πεταλούδα. Πεταλούδα όχι ακόμα. Είναι πολύ δύσκολη πεταλούδα. Τώρα είμαι στο ελεύθερο, είμαι στο ύπτιο. Πρόστιο λίγο κάνω. Είναι πολύ κουραστικό και το πρόστιο. Αλλά θα το εξελίξω, ας πούμε. Τώρα δεν προλαβαίνω. Στη Waterland. Ναι. Στη Waterland. Άρα πάω στη Waterland. Έλα, πες. Πάτε κι εσείς Κυριακή, ρε, συνταρχόμαστε να πούμε. Όχι, δεν πάω, ρε. Δεν πάω τώρα. Αλλά άμα πάω στη Waterland το Φωτιάδη. Ναι. Για να τραβήξω βίντεο, πρώτα θα υποσχεθείς ότι θα κάνεις πεταλούδα και θα σου πει. Θα έρθω κι εγώ με Φωτιάδη στη Waterland, δεν χάνεται αυτό. Μάλιστα, κάνουμε και διαφορά. Δώστε κανένα κούτρα, ρε. Δώστε κανένα κούτρα να πούμε να έρθουμε να πλατσουρίσουμε. Κι εγώ λέω να κάνω μια κλήρωση. Αύριο, τι θα κληρώσεις? Δεν ξέρω, τι είναι. Όλοι ξέρουν και κληρώνουν. Να μην βγω κι εγώ να κάνω. Τσάντα ψωμί. Τσάντα ψωμί. Ναι, τσάντα ψωμί. Εντάξει, κρουασάν. Να πω, όχι, να πω αυτό το σημαντικό, γι' αυτό πήρα βασικά. Και δεν το είπες. Μπορεί να τα καραγκιοζηλίσει και λίγο να το σοβαρέψουμε. Γιατί είμαστε εκπομπή τεχνών. Για τη φίλη μας την λογοεπιδιακή, την Νταμιάνιλα τη Δαμιανίδου, που έχει βγει ταινία στο YouTube, έχει κάνει μια ταινία μικρού μήκους, το Λευκό Αίμα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ταινία, να το δείτε. Για τη δωρεά μυαλού των οστών, αφιερωμένη στη μνήμη του Στέφανου Δαμιανίδη, του πατέρα της δηλαδή. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, βέβαια. Και μια πολύ ωραία προσπάθεια και ταινία. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, ναι. Συμμετέχουν ωραίες της Γιώβας, Τίνα Λεωνόρα, Κάτια Παπαϊωάννου και φωνή επιλόγου Φάνης Μουρατίδης. Βραβείο καλύτερου κοινωνικού μηνύματος στο φεστιβάλ Bridges του Ναυπλίου, καθώς και προβολή σε δημόσια νοσοκομεία και σχολεία ανά την Ελλάδα. Ένα τέταρτο είναι αυτή η ταινία, δηλαδή μπορούν να τη δουν όλοι. Ναι. Λευκό αίμα γράφει στο YouTube. Περνάει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και μια πάρα πολύ ωραία. Και βλέπω εδώ έχει 444 προβολές. Δηλαδή πρέπει να τις ξεπεράσουμε πολύ αυτές. Και 4-4-4, δηλαδή έτσι πως βάζω εγώ, δεν θα περάσω Άρη σήμερα. Μάλιστα. Όλα τώρα καταλήξει να πει δεν περάσω Άρη. Κάνω μια συνάντηση και μένει. Έτσι, έγινε. Συγχαρητούμε.
Φιλιά, τσάω, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό ήταν τώρα. Μας το γύρισε, μας είπε και κοινωνικά μηνύματα και πολύ. Και λέω, όπα. Αλλά ναι, ναι, ναι. Έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Έτσι, να μην δουλέψει τα μαγαζιά. Γιατί αυτό. Α, μα πουλούσε κουρασάν στα μάτς. Μια χαρά θα έλεγε να περάσει εδώ για να πουλήσουμε. Σα ζεστή τυρόπιτα. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Έλα, Παντή. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καταρχήν, βγάλε κανένα στήριο για τη γότρα. Τι πάω κάγια. 15 ευρώ έχει πάει το στήριο στη γότρα. Όσο του πάω κάγια. Όσο του πάω κάγια, ναι. Και εκεί γίνεσαι μουσκεμα στον υδρότα. Να μα ακούσει, να μα χορηγήσει εδώ ο λαό. Είναι επιτακτή. Του κάνουμε όλη τζάμπα διαφήμιση και μάγκε και δεν χορηγούν ένα πακέτο. Εδώ άλλη διάσκεδες. Ερώτηση. Ναι. Στους προχωρημένους σε πήγα στην πισίνα, ρε φίλε. Στους μέτριους είμαι, στους μέτριους είμαι. Από μόνος μου, δεν με έβαλε κανείς. Μπορεί να μου πούνε ότι αγόρι μου πάνε λίγο στα πλάγια. Στους μέτριους, στους μέτριους. Παραμένω εκεί. Ταπεινός, ταπεινός, δεν θέλω να. Ναι. Έχει και πιο αδιάκριτες ερωτήσεις να κάνεις ακροατές. Μπορεί να βρει κι άλλες, είμαι σίγουρος. Γιατί τι αδιάκριτη ερώτηση. Το λέει γυναίκες βρήκατε, το λέει τον άλλο. Θα το πει στον αέρα. Επειδή είχε πάρει πριν ο Παφούλιας και έλεγε ψάχνουμε γυναίκες. Θα κάνουμε πάρτι, λέει με το φούρναρ και γυναίκες. Αλλά λέει τι ψάχνουμε. Δεν τι έχουμε βρει ακόμα. Δεν τον άκουσα το έγινε, σε φιλούμε. Μόνο που είσαι Χριστίνα, μόνο που είσαι 26 Δεκεμβρίου γεννημένη το Ξώτη. Νοεμβρίου. Το Άγιο Τηλιανού φτάνει για να του συμπαθήσουν. Το Άγιο Τηλιανού δεν είναι εκείνη τη μέρα. Ναι, ναι, σε λένε Στέλιο. Όχι, δεν με λες τέλειο. Έχει γεννημένο στο γιο του εκείνη. Αλήθεια. Να κάνετε μαζί πάρτι. Μαζί πάρτι να κάνετε. Το ξωτάκι τρελό για αυτό. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά. Αγαπησιάρδε είναι. Και εγώ. Αγαπουλίτσα. Αγαπουλίτσα στοιχηματίτσα. Κάνε ένα προφίλ τέτοιο. Πώς είναι το αγαπουλίνι καρδουλίνι. Μπε προφάιλ. Κάνε και εσύ αγαπουλίνι στοιχηματουλίνι. Αγαπουλίνι προβλεψμίνι. Αγαπουλίνι άσοδο ημίχρονο. Αγαπουλίνι κουβαδίνι. Καλά, αυτό θα έλεγα. Εντάξει. Τι επικοινωνία. Καλά, επικοινωνία στο 2310283 οκτάρια και FM κενό μηνυματάκι με όνομα τεπωνυμάκι αποστολή στο 54526 για πολύ λίγο ακόμα, λιγότερο από μισάωράκι. Κουτσουρεμένο θα είναι το επόμενο μισάωράκι. Αποστολή στο 54526 με το όνομα τεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε δύο στηριάκια για το Πάο Κάγιαξ τη επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Συχαίνω με τους τοξότες. Ω, λέω, κλείστονε! Τον έκλεισες. Έκλεισε μόνος του, φοβήθηκε. Ακούστηκε τόσο διαπεραστική φωνή σου. Στο υπερπέρα, ναι, ναι. Συγγνώμη. Μόνος το έκλεισε, ρε. Δεν άντεξε το βάρος και την πίεση. Από εκεί συγχαίνεται τους τοξότες. Τώρα θα έχει και αυτό στα δικά του. Ο τοξότης μήπως ήταν ο Χαριστέας, λέω εγώ. Σε καλέ και το 1-4 στην Τούμπα. Θα ψάξουμε να βρούμε ποιος παίκτης του Άριος ή το τοξότης. Γιατί κάπου ο Γκάλης μήπως ήταν τοξότης. Ο Γκάλης είχε προσφάτως γενέθλια, δεν ήταν τοξότης. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες, μπορεί και λιγότερο. Λοιπόν, τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα, κυρίες και κύριοι. 9 και 31. Στέλνουμε FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ της επόμενης Τρίτης. Έχουμε ακόμα περιθώριο. Φωτιάδες και Χριστίνα βγαίνουν παραπέντε και κάνουν την κλήρωση. Κολλάει είναι μόνο, μόνο στο κρεβάτι. Ένα από τα αγαπημένα μου. Ποιος είναι αυτό? Ένα από τα αγαπημένα. Βαγγέλης Δελικούρας, παιδιά από την Πάτρα. Ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά κομμάτια εκείνη την εποχή. Έτσι δεν κολλάει με το μάτι. Σαν να λέει με Μπάμπη Μπατμανίδη. Κάπως έτσι, ας πούμε. Μην ανησυχείτε. Ήταν αρχή ένας φίλος να κάνουμε εκπομπή και μου είπε ότι δεν μπορώ να έρθω το πρωί να ξυπνήσω γιατί παίζει να πούμε ένα αίσθημα το βράδυ. Κατάσταση. Είδατε με, χωρίς Μπάμπη Μπατμανίδη μια χαρά προκόβει ο κόσμος. Λέει τι να έρθω το πρωί και να χάσω, να χάσω και την πανδεσία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λόγω επειδή κυρίες και κύριοι εμείς το πρωί δεν ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα. Με καθαρά αθλητικές εκφάνσεις της ζωής, ας πούμε. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο αυτά που αγωνίζονται, αλλά και σε αυτά που αγωνιζόμαστε και εμείς. Ποιο θα είναι το νέο μου φετίχ μετά τις διακοπές, θα ψάξουμε να βρούμε. Αθλητικό φετίχ. Τι να κάνω δηλαδή, με τι να ασχοληθώ. Θέλω να ασχοληθώ με το τένις. Ναι. Βάλε λίγο. Σαν μπαλάκι του τένις. Θα βάλω. 2-31-0-2-87-3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες και FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Διεκδικούμε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ της επόμενης Τρίτης. Καλά όλα αυτά, κανένα χρόνια πολλά δεν είπαμε σήμερα. Χρόνια, γιατί ποιος γιορτάζει, έχουμε κανένα. Δεν θα γιορτάζει κανείς. Ξεχάσαμε να δώσουμε το εορτάζει.
Μπαρτολό και θα το δώσουμε τώρα στα. Στα κουτσουρεμένα ψάρια. Είναι πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οσιομάρτυρος έλεσης εν Κυθύρης, Αγίων 9 Μαρτύρων εν Πέργη, Αγίων 7 Μακαβαίων και Μητρός Σολομονής. Ποιος γιορτάζει την Ελέσσα. Ελέσσα. Δεν ακούγεται λίγο σαν ζούμπα. Αϊ, του Ελέσσα. Ο Εύκλεος. Τι ωραίο όνομα, Εύκλεο. Ο Εύκλεος. Θα πάμε με τον Εύκλεο και τον Ιώσυπο. Κάτι τέτοια ονόματα δεν δίνουν πλέον οι γονεί. Ο Εύκλεος. Τώρα μας ακούει κανένας Εύκλεος. Αν μας ακούει Εύκλεος και πάρει τηλέφωνο και φέρνει ταυτότητα, εντάξει, θα του δώσει εισιτήριο. Δηλαδή τι άλλο, αν υπάρχει Εύκλεος. Αλλά πάω ξάκι Εύκλεος. Δεν παίρνει την τούμπα. Τι θα πα, θα γίνει Εύκλεο. Τι Εύκλεο να μου. Κάτω Γιώργο. Ευκλέει Ευκλέα, ο Μάρκερος και η Σολομονή εορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, γιατί έπρεπε να δώσουμε και το εορτολόγιο που συνήθως το κάνουμε 7 και άλλα πιάσαμε τα μπούρου 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 μπούρου. Τα μπαρ 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 μπαρ. Και πού να μείνει καιρός να συζητήσουμε τα πραγματικά θέματα που απασχολούν αυτή την εδώ την εκπομπή. Boys, 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 I'm looking for a good time. Είδαμε καλοκαίρι, Σαμπρίνα με βιντεοκλιπάρα, δεκαετία του 80, άστα να πάνε. Μας μεγάλωσε η Σαμπρίνα, η ξένη, η Ιταλίδα, όχι η Σαμπρίνα δικιά μας. Το μπουμ μπουμ, ναι, ναι, μετέπειτα βγήκε, ναι. Και η Σαμπρίνα μας μεγάλωσε, μας έκανε άντριδη, εννοείται. Κάτι φίλους μου, κάτι φίλους μου, ας πούμε, λάτριδι της ελληνικής pop μουσικής. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολής στο 54526. Σπεύστε για λιγουλάκι ακόμη στους εθερές της πόλεως για να διεκδικήσουμε τα δύο εισιτηριάκια που θα σας δώσουν το εισιτήριο στο όνειρο που διεκδικεί ο ΠΑΟΚ. Να πετύχει ένα πρώτο καλό αποτέλεσμα ή να μην αποκλειστεί από το πρώτο μάτς, δηλαδή να το θέσω καλύτερα. Μην φάει καμιά τριάρα, μην φάει καμιά τεσάρα όπως πέρυσι από την Μπενφίκα. Να φέρει έστω ρε παιδί μου ένα χικάκι για να έχει και υποψίες βάσιμες. Θα το δώσουμε αύριο. Αύριο το προγνωστικό αυτό. Γιατί θα λείπει. Όχι, δεν το έχουμε πει. Εσύ έχεις πει ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Έχω πει και εγώ θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Τελειώσαμε. Α πούμε, ικανοποιήσαμε και τα αυτιά των τέτοιων. Δυσαρεστήσαμε. Αλλά έχουμε πει ότι θα περάσει και ο Άρης. Θα περάσουν όλοι γενικά. Θα περάσουμε καλά. Αυτό έχει σημασία. Και ελπίζουμε να περάσετε και εσείς ακόμη καλύτερα και στις διακοπές σας, αλλά και αν σας δώσουμε τη δυνατότητα με τη μικρή μας συνδρομή και αρρωγή να επισκεφτείτε το γήπεδο της Τούμπας την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Επί του χθεσινού πιεστηρίου, μια ειδησούλα που έκανε την εμφάνισή μας και φυσικά την εμφάνισή της έκανε, όχι την εμφάνισή μας, και δεν μπορούσε να μείνει ασχολιαστή. Η Γιάννα Αγγελοπούλου τέθηκε επικεφαλής της Επιτροπής που θα διοργανώσει τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Συμπληρώνεται, όχι, του χρόνου έχουμε 2020, βλέπει μακριά η κυβέρνηση, το 2021. 200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση, μετά το 1821 δηλαδή. Το 1921 τι κάναμε άραγε? Ως εορτασμοί εδώ στην χώρα μας. Α, το 1921. Το 1921, τι να κάναμε. Δεν είχαμε στον ίδιο μοίρα το 1921, αλλά τέλος πάντων. Η Γιάννα Αγγελοπούλου, θέσαμε εδώ το ερώτημα. Ποιους θα επιθυμούσατε εσείς να δείτε επικεφαλής αυτής της επιτροπής? Την γογό Σαπουτσάκη ήταν για... Ποια γογό καλέ, Ζωζό. Η Ζωζό, γογό είπα, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Η Ζωζό Σαπουτσάκη, γιατί... Κοντεύει τα 200. Αυτό, αυτό, εντάξει, κλάσικ. Πολλοί θεώρησαν ότι είναι κοντά, ας πούμε, στη συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Τεράστια ζωζόα Ιθαλής, αιώνια. Η ζωζό πρέπει να είναι 85 αυτή τη στιγμή και φοράει ακόμη σορτσάκια και μίνι. Δεν έχει απολέσει καθόλου το στυλ της και δεν έχει εμφανεί τα σημάδια του γύρα. Αυτή και Ελένη Φιλίνη. Και Ελένη Φιλίνη, ναι, εξαιρετική. Ναι, ναι. Μοιάζει ακόμη σαν να έχει βγει από τις βιντεοκασέτες η Ελένη. Πόσο να είναι η ζωζό, κάτσε να την γκουγκλάρουμε. Γιατί είναι θέματα. Η ζωζό, 85 ζωζό. Δεν είπε. Υποθέτω, υποθέτω. Το έδωσα τώρα εδώ σαν προγνωστικό. Είναι γεννημένη το 33. Ετός πρέπει να κάνουμε την προπαίδεια. Πρέπει να κάνουμε το 33. Για κάνε τώρα εδώ τις αφαιρέσεις.
33. Πολύ κουρασμένη. Αν ήταν το 21, θα ήταν 100 χρονών. Ναι, okay. Α, δεν είναι πολύ μεγάλο. Το 33 σιγά τι είναι. Το 33. 85, καλά το είπα. Μπράβο μου, ακριβώς μέσα έπεσα. Οπότε σήμερα το 02 που προέβλεψα εγώ θα βγει. Η Ζωζό λέει δεν έχει ηλικία, ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Όντως είναι η Ζωζό όλου του λαού. Αλλά είπαμε. Άλλοι φίλοι προτείνανε εδώ τον Γιώργο. Τον όλα λάθο τα ονόματα. Θοδωρα... Άλλου Γιώργου σήμερα θέλω να του λέω για κάποιο λόγο. Το Θοδωρο Πάγκαλο λέει. Και αν γινόταν και κάτι στραβό, θα λέγαμε όπως την πήρε ο άνεμος την σημαία. Πολλοί ενθυμούνται την πετυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων που άφησε τόσο ωραία πράγματα εδώ στη χώρα μας. Και εκείνο το δασάκι που είχε καεί σε ένα πάρτι που είχε πραγματοποιήσει, ας πούμε, η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι εκείνη την εποχή. Είχε καεί. Ναι, στο σπίτι τη, τέλος πάντων κάτι είχε κάνει ένα πάρτι και από τα πυροτεχνήματα πήρε φωτιά το δάσος. Αλλά στην τελική κάτσε, Ολυμπιακούς είχαμε, ρε παιδί μου, δεν. Τον Ανατολάκη πολλοί προτείνουν. Επίσης, είναι ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του Ηρακλέως και μετέπειτα βουλευτής του Λάος με μια χαρακτηριστική παρομοιώδη εφρά διαλόγου που διέπρεψε μέσα στα βουλευτικά έδρανα και τώρα απουσιάζει από την ζωή αυτού του τόπου. Το Πάτρικ Ογκουνσότο, θα θέλω να διοργανώσει. Λέει. Καλά, εντάξει, σε αυτή την πρόταση συμφωνώ και εγώ. Κώστας Πρέκας θα έπρεπε να είναι επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής που θα. Τι μπορεί να έχει, δηλαδή, κάτσε τώρα, αυτό δεν έχει μια απορία, δεν σου γεννάται. Τι μπορεί. Τι θα γίνει, να... τι θα γίνει, ας πούμε, για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Εντάξει, καθιερών. Πόσο μπακαλιάρο να φάμε εκείνη την πέρα, δηλαδή. Θα φτιάξουμε μάλλον το παγκόσμιο ρεκόρ, σκορδαλιά ενδεχομένως. Γιατί ξέρουμε, 25 Μαρτίου, μπακαλιάρο, σκορδαλιά, Ευαγγελισμός Θεοτόκου και παρελάσεις, ας πούμε, τσολιαδάκια, μπουμπουλίνα. Δεν θα έπρεπε να έχει καλεστεί και η Μιμή Ντενής επιπροσθέτως ως γυναίκα που έχει ερμηνεύσει, ας πούμε, έχει διακριθεί, έχει στιγματιστεί από τον τεράστιο ρόλο της μπουμπουλίνας. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει στο YouTube με το Θέμα. Μεγάλη, με Πασχάλη Τσαρούχα, καταπληκτική παράσταση, να τη δείτε στο YouTube. Εντάξει, για επίδαυρο. Αλλά τι μπορείς να κάνεις μια εικασία. Ναι, μπορώ. Φαντάζομαι θα έχει, εκτός από τα classic, παρελάσια τέτοια, θα έχει ενδεχομένως αναπαραστάσεις τέτοια. Θα πολεμήσουμε ξανά με τους Τούρκοι. Όχι βρε παιδί μου, δηλαδή και στην Καλαμάτα. Α, στην Καλαμάτα, επειδή η επανάσταση ξεκίνησε και δύο μέρες νωρίτερα. Χίπστερ, οι Καλαματιανοί εννοείται, ναι. Κάνουν στις 23, κάνουν αναπαράσταση. Πώς ξεκίνησε η επανάσταση? Πώς ξεκίνησε η επανάσταση? Δεν έχω πάει ποτέ στην αναπαράσταση. Μα να πας φέτος για να μας φέρεις το ρεπορτάζ του χρόνου. Δηλαδή, τι κάνουν, ένα θεατρικό. Κάποιος ντύνεται γολοκοντρώνης, κάποιος ντύνεται κάτι άλλο. Μαζεύονται εκεί πέρα στη πλατεία και κάνουν τη συζήτηση που κάνανε τότε. Δεν είναι, εντάξει, αυτό είναι τώρα φτηνό πράγματα. Έβαρε τώρα τη συζήτηση να παρακολουθήσουμε την Μπέη. Τι θέλεις να κάνουμε? Αναπαράσταση. Ναι, ρε παιδί, να βγούμε για τα γάνια στα δερβενάκια, να βγούμε έξω στην Τριπολιτσά. Αυτά να έχει λίγο ουσία, να έχει έτσι μια έγκλη, βέβαια. Εσένα πρέπει να βάλουν σε αυτή την επιτροπή. Κανονικά εμένα θα πρέπει να μου ανακηρύξουν επικεφαλή αυτή τη επιτροπή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί η επανάσταση του 1821 δεν αφορά εμάς. Εμείς απελευθερωθήκαμε το 1912. Σιγά τώρα με την παλιά Ελλάδα να έχουμε καμιά σχέση, ας πούμε. Οπότε ενδεχομένως να εορταστεί κάτω. Μπορεί να έχουμε διορισμούς. Να έχουμε διορισμούς Καλαματιανών, ας πούμε, στο Μουσείο της Επαναστάσεως πρέπει να δημιουργηθεί τώρα, λέω εγώ, ένα νέο αναπτυξιακό κέντρο που μπορεί να ωφεληθεί η χώρα μας. FM και ένα όνομα τεπώνυμο, μην ξεχνάμε, με τον Μπούρου Μπούρου το δικό μας. Μην σας αποσανατολίζουμε για περίπου 7-8 λεπτά. FM και ένα όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για δύο στηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ρίση Χριστίνα. Ναι. Και κάτω από τα βλάκια είσαι. Και το Ξώτης. Ναι. Ποιος είσαι εσύ που μίσεις στο Ξώτες? Πολύ κακό, ρε εσύ, Χριστίνα. Εσύ τι ζώδιο είσαι δηλαδή και από πού είσαι? Ναι, εγώ από εδώ είμαι. Α, και τι δεν ζώδιο? Μπορώ να πω ότι είσαι μισό. Τώρα τι ζώδιο? Εγώ είμαι ζώδιο του νερού, δεν κολλάμε με τίποτα. Υδροχός. Ο υδροχός δεν είναι, ρε παιδιά, ζώδιο του νερού. Αφού φέρνει το νερό, δεν είναι ο υδροχός? Ποιος? Όχι, είναι ζώδιο της γης. Α, παιδιά, δεν τα ξέρω. Ή του αέρα μάλλον, ένα από τα δύο. Αλλά μου φαίνεται είναι της γης ο υδροχός. Εσύ τι είσαι, ηχθής? Εγώ είμαι το παλιό πράγμα, αυτό που σκοτώνει όλο τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό? Α, καρκίνος. Άνα, γεια σου. Και αυτό το ζώδιο, βάσει του FBI, πήρα να δώσω έτσι μια γενική. Έτσι να μιλάμε σωστά. Είναι οι περισσότεροι serial killer, οι παρανοϊκοί δολοφόνοι,
Είναι αυτό το ζώδιο. Είναι καρκίνη. Είναι καρκίνη, ναι. Βάση του FBI και του... Και της Άσης Μπίλιου, ξέρω εγώ. Ναι. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Μάλιστα, ωραία. Θέλω να πάρω την κλήρωση εγώ να την κάνω. Να την κλέψω αυτό μάλλον. Να πω εγώ τους αριθμούς. Πες το νέο, σου δίνω το δικό μου. Κάτσε, έχουμε ακόμα. Δεν μπορούμε να το πούμε. Πάρε σε 5 λεπτά. Μπορεί να φας το Φωτιάδη στη στροφή. Πάρε σε 5 λεπτά. Όποιο πάρει πρώτο, όποιο προλάβει. Τσαου, τσαου. Εντάξει, έτσι κι αλλιώ τώρα έπεσε ακροματικότητα τη εκπομπή στην πιο κρίσιμη καμπή τη. Τώρα που θα μάθουμε του τυχερού. 5 λεπτάκια. Του τελευταίου τυχερού κληρώσαμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πρέπει να παραδώσουμε τώρα τα ονόματα στην ΠΑΕΤ. FM κενό για 5 λεπτάκια ακόμη. FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Καλημερίζουμε. Γενικά καλημερίζουμε. Ναι. Ένας φίλος χθες μου έστειλε μήνυμα στο inbox και τώρα το διορθώνει, έστειλε στο Facebook. Ναι, στο Facebook λέει. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Έστειλε και χθες μήνα, αλλά μετά κατάλαβα ότι τσακώ από YouTube. Λυπήσουμε, λέει, τον ηλίθιο. Αυτοσαρκασμός. Καλημερίζουμε τη φίλη μας τη Δέσποινα που λέει: μακάρι να δω την Παοκάρα στην Τούμπα. Καλημέρα, Μπάμπη. Το ίδιο μήνυμα με χθες έστειλε. Γιατί, εντάξει. Κατά, ναι. Καλημερίζουμε τη Γεωργία μας που μας στέλνει: σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία να κερδίσουμε. Αχ, θέλω όλο. Μην με ξαναβάλλετε να κάνω κλήρωση. Πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να σας στείλω όλοι στο γήπεδο. Όλοι. Θα σας πάρω στην αμοργό, όλοι μαζί μου. Έτσι. Ο φίλος μας ο Ιωάννης. Καλημέρα, Μπάτμαν. Βάλε με κλήρωση για Πάο Κάγιαξ να γουστάρουμε. Άλλοι φίλοι στέλνουν εδώ βουντού. Δώσε στο λαό, λέει, εισιτήρια κτλ. Παιδιά, είμαι πολύ στεναχωρημένος που οι περισσότεροι εξ αυτών δεν θα είναι νικητές σήμερα. Έλα ρε, μαμπή, δεν πειράζει. Θα πάνε. Θα πάνε με τον άλλο. Να είχα εγώ να σας το δίνα, ρε παιδιά, να κόψω δηλαδή την Άγιαξ. Να τους δώσουμε την Άγιαξ. Μακάρι μπορούμε. Να πω τώρα εδώ, να πω καφριλάρα, όχι το μακάρι να μην ξαναδώσω εισιτήρια. Αχ, να αποκλειστούν όλοι, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Όχι. Να προκληθούν και να έχουμε τέτοια προβλήματα, ρε παιδιά. Ευχάριστα. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε και από την Σκοπιά μας. Για πολύ λιγουλάκι, FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Γραμμούλα, καλημέρα. 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 Εγώ, ρε φίλε, πώς γίνεται να πάρω μέρος στην κλήρωση? Μα στείλεις μήνυμα. Στείλε μήνυμα FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο πλήρωμα. Γίνεται, δεν έρχεται. Δεν έρχεται γιατί? Όχι, γιατί είναι λονδρέζικος αριθμός. Και δεν δικός μου. Α, ναι, και δεν έρχεται στους... Βάλε ένα δικό σου. Εταιρείες, όχι. Ναι. Μας κόβουνε δηλαδή τους ετεροδημότες που θέλουν να επισκεφτούν, να έρθουν οι πολυπληθείς ετεροδημότες του λόγου επειδή. Εγώ λέω, αφού είναι έτσι, να το βάλουμε στην κλήρωση. Ναι. Χωρίς μήνυμα, δεν πειράζει. Να το βάλουμε, ρε παιδί. Να στείλω εγώ για σένα. Θα γίνουμε θυσία. Θα γίνουμε θυσία. Κι άμα το κερδίσω, θα πάει συγγενικό μου πρόσωπο. Θα το ξανακληρώσουμε. Έλα, εντάξει, πλάκα κάνει. Αλλά είναι άδικο για μας του εξωτερικού. Έτσι, που δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος στις κληρώσεις με τα μηνύματα. Εντάξει, αλλά από την άλλη. Θα μπορείς να έρθεις. Μπορεί να έρθει, εντάξει. Και να έχει ακριβώς το ποσό για το εισιτήριο του αεροπλάνου και να του λείπει αυτό το 15. Γιατί. Μπορεί. Όχι, φίλε, αλλά έχω βρει εισιτήριο για Άμστερνταμ. 50 λίρες πάνε έλα με αεροπλάνο από Αγγλία. Που και από τη Θεσσαλονίκη θα πληρώνεις για το Άμστερνταμ το λιγότερο κανένα 250 για να πας και να έρθεις. Καλύτερα Αγγλία. Καλύτερα Αγγλία. Μια χαρά είσαι. Ή αλλιώς με τρένο. Έτσι. Φιλιά. Πού να σου στείλω μια φωτογραφία από το μουσείο μέσα? Στο λόγο επειδή, στη σελίδουλα μας. Στείλε στο inbox να τη δούμε, να σε χαρούμε. Έγινε φιλιά. Okay, η φίλη μας η Γεωργία μας γράφει ότι θέλω, λέει, από πόλη της. Λέει, θέλω να πάω με τη φίλη μου τη Χριστιανά που κέρδισε προχθές. Δεν κέρδισε η Χριστιανά. Δεν κέρδισε. Πάμε να την μνημονεύσαμε, έτσι Γεωργία μου, καταλαβαίνεις ότι... Να κάνεις, είναι ωραίοι οι ακροατές μας και μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας γεμίζουν έτσι με πολύ. Όσο περνάνε αυτές οι τρεις ώρες το 7-10 και θέλουμε κι άλλο. Ναι, είδες πόσο γρήγορα περνάω. Σε μια ώρα, όχι σε μια ώρα, σε πολύ λίγο όλα θα έχουν τελειώσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, με ακούτε? Βεβαίως. Ο Βασίλης είμαι από Πρέβεζα. Είσαι ο αγαπημένος ακροατής της Χριστίνας, χθες σε ανέφερε εκτός εκπομπής. Το στεναχωρήσαμε, λέει, τον άνθρωπο.
Ακούστε, δεν με, καθόλου δεν με στενοχωρείτε. Είστε απλά μια, όχι απλά, είστε μια ευχάριστη παρέα για μένα. Σας ακούω πραγματικά. Μετά τον Κωστή τον Τσαρό έχετε γίνει, πώς να σας πω, η αγαπημένη μου. Λοιπόν, δεν έχω τίποτε το σπουδαίο να σας πω. Καλό είναι όμως για τις σκληρώσεις, μόνο μια παρατήρηση. Ναι. Αν θέλετε την αποδέχεστε, αν όχι. Ναι, ναι, βεβαίως. Για τις σκληρώσεις, καλό είναι να τις κάνουν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και ο τελευταίος δηλαδή που θα είναι στο τηλέφωνο, γιατί θα υπάρξει, πώς να σου πω, μια μικρή αμφισβήτηση από το κοινό σας. Ωραία! Ως προς την κλήρωση, καταλάβατε. Ενώ, ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή, αν μου ζητήσετε εμένα από το 1 μέχρι το 60, θα πω δικό μου νούμερο, το οποίο εγώ δεν έχω μπροστά μου τις καταστάσεις. Σωστό, αυτό, σωστό, σωστό. Έχετε δίκιο. Βέβαια, εγώ σας λέω. Τώρα, είναι απέναντι, δεν τα βλέπετε. Είμαι απέναντι και αλλά δεν τα βλέπω. Συνήθως τις κάνει ο απέναντι γιατί δεν παίρνει ο κόσμος την τηλέφωνο. Αλλά αν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για να κάνει ο κόσμος την κλήρωση παρά για να μιλήσει. Είναι συγκλονιστικό. Ωραία, λοιπόν. Ας το κάνουμε έτσι. Ναι, ας το κάνουμε έτσι. Ας το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, μείνετε στη, θέλετε να μείνετε στη γραμμή. Μ' ακούτε, ναι, ναι. Αυτή είναι η πρότασή μου, γιατί θα είστε πιο φερέγγι ακόμα βρών από τίποτε και έτσι, άλλο. Και έτσι, θέλετε, και έτσι θα γίνει. Υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή, μπορώ υπάρχουν να γραμμούλες, δώσω τα νούμερα. Θα, αγχώθηκε ο Φωτιάδης τώρα. Να δώσει και ο κύριος ένα νούμερο. Λοιπόν, να δώσει. Εντάξει, τότε λοιπόν, αφού ήταν η πρότασή του αυτό, ολοκληρώνουμε εδώ τη διαδικασία 4 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Να μετρήσω λίγο τα νούμερα. 1, 2, 3, 4. Χτυπάνε οι γραμμές για να κάνουν την κλήρωση. Ποιος θα πρωτοβουλίσει. Δεν ξέρω αν έχετε παραβρεθεί σε γήπεδο εδώ της Θεσσαλονίκης. Αρκετές φορές στο γήπεδο της Τούμας μόνο. Πώς να σας το πω, άτυχη στιγμή, πρώτη φορά πήγα στο Χαριλάου όταν ήρθα φαντάρος στη Θεσσαλονίκη το 82. Λοιπόν, το Μαύρο το θυμάστε, κληρώνει ο Μαύρος. Όχι, που έκανε τις κληρώσεις στα γήπεδα, τις κάνει ακόμη και τώρα το θήριο. Ένας άνθρωπος που κλήρωνε τσιγάρα, λεφτά και τέτοια και έβγαζε τα 60 νουμεράκια 5 ευρώ παιδιά, ας πούμε, τότε ένα χιλιαρικάκι, ας πούμε. Και έτρεχε από πίσω ένα παιδάκι πάντα, τα παιδάκια τρέχανε από πίσω του, γιατί κάνοντας την κλήρωση θα τους έδινε και ένα χατζιλίκι. Γι' αυτό. Λοιπόν, να μετρήσω εδώ τους αριθμούς. Ναι, ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Σαν το 1821. Δεν είναι σημαντικός ο αριθμός λοιπόν σήμερα. 21. Έναν αριθμό από το 1 στο 21. Το 10 του κουδά. Έναν. Ωραία. Κρατάμε το 10 και θα το ανακοινώσουμε μαζί με την επόμενη γραμμή που θα μας κάνει την κλήρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι, κράτα Χριστίνα το 10, γιατί 10, πρέπει 10. Να το μετρήσω κιόλα τώρα. Να το δω. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, τόσο. Άντε, θα κάνεις την κλήρωση κι εσύ. Θα την κάνεις. Όχι, αν φάγαμε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Ζούμου σου. Καλημέρα στους δικούς σου τους ακροατές, φίλε μου Μπάμπη. Όλοι είμαστε μαζί, ενοποιηθήκαμε. Καλημέρα μόνο στους παοξίδες. Όλους τους άλλους το κακοί ψυχροί και ανάποδες. Όχι, όχι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τελείωσε, αυτό δεν το δεχόμαστε. Και πάω και Άρης και Καλαμάτα. Ό,τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, δώσε το νούμερο. Το νούμερο τώρα. Ναι. Είπα άλλο στο 10 και έχουμε μέχρι το 21. Ναι. Άντε το 21. Άντε το 21, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Έγινε, άντε, σε ευχαριστούμε. Τέτοια. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Οι γραμμούλες οι άλλες λοιπόν δεν τα κατάφεραν. Για να δούμε, καλημέρα Φωτιάδες είσαι. Έλα. Σε πρόλαβα στη στροφή, τι να κάνουμε. Μ' αρέσει που κάνει Χριστίνα. Ναι, ναι. Έτσι, που λες, κλείσου να. Ναι, έχεις αυτό. Κλείσου να. Το τρουμάεις. Ναι. Λοιπόν, έχω όμως να σου ανακοινώσω τα ονόματα και θα σε χαροποιήσω. Είναι γυναίκα. Η τελευταία που έστειλε είναι η Δήμητρα Πατσαβούδη. Μακάρι να δω την πατάρα. Πάσα, σου σέτρα. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Παροξηθώ. Είδες, δεν τράβηξες εσύ λαχνό, τράβηξαν οι άλλοι και στείλανε γυναίκα στο γήπεδο. Σημασία βγήκε γυναίκα, έτσι. Γυναίκα, έτσι. Να πάει εκεί να φωνάξει εκεί, να κάνει, να ξεσπάσει ρε. Γιατί τόσο καιρό είναι στην κουζίνα εκεί πιάτα, να ξεσπάσει και μέσα εκεί στο γήπεδο. Τι τόσο χρόνια στην κουζίνα. Βέβαια, το ξέρω, το ξέρω, γυναίκα δεν έβγαινε. Και το υπόλοιπο, το επόμενο νούμερο είναι ο Θεοδόσης Καράμπελας. Ναι. Παλαιός παίκτης. Καράμπελας. Καράμπελας, καράμπελας. Και όμως. Αυτό ξέρω... με θυμίζει κάτι από μελική ταινία, ρε. Όχι, ρε. Εμένα μου θυμίζει τον Καράμπελα που είχε χάσει το πέναλτι στο ΠΑΟΚ Άρης και έστειλε την μπάλα στο 157. Άρα πρόβλεψη στο ματς ΠΑΟΚ Άγιαξ θα έχει χαμένο πέναλτι
Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες. Αλλά θα κάνω. Βρείτε το. Ο Άγιαξ θα έχει χαμένο πέναλτι που θα πάει μπάλα πάνω στο Θεό στην 7 στους μόλις 200 φίλους του Άγιαξ που θα έρθουν και στον μπαρ την πόλη της Θεσσαλονίκης στα Παλιωτάγαρα. Αυτά λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, λοιπόν, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε, Μπάμπη μου. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Πάσα σου. Στην άκρη. Τα λέμε αύριο. Και καταρχήν καλό μήνα να έχουμε συνάντηση. Βέβαια. Σήμερα, αύριο είναι μεγάλη γιορτή, να ξέρεις. Τι είναι αύριο? Αύριο είναι το Αγίου Φράγκου. Αυτό το λέω κάθε Παρασκευή. Το λέω έτσι, έτσι. Όπως βάζω εγώ το Σαββατοκυριακό, έτσι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Χαιρετώ και τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα. Δέσποινα Πατσαβουδή, τελευταία και τυχερή, είδες. Είναι η Δέσποινα που έστειλε και χτες. Έστειλε και χθες, μπορεί, δεν ξέρω. Έστειλε και χθες μια Δέσποινα. Τα διάβαζα τα ονόματα. Η προτελευταία μας ακροάτρια, η τελευταία μας μάλλον ακροάτρια, είδες πόσο όλα μπορεί να γίνουν και στείλαμε επιτέλους γυναίκα και ο Θεοδόσης Καράμπελας. Λυπάμαι για τους υπόλοιπους. Δεν φταίω εγώ, φταίνει η αδιάβλητη. Εγώ θα μπορούσα να τα στήσω. Οι αδιάβλητοι ακροατέ που πραγματοποίησαν την κλήρωση και σας στέλνουν στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εκούσια και ακούσια. Ζητάμε συγγνώμη από τις γυναίκες μας, αλλά και από όλο τον κόσμο. Εντάξει, που την ανεσύμε. Η Δέσποινα που κέρδισε. Να μας στείλει τη συνένεση ο σχέση της. Ο σχέση της. Σας αφήσει ο άντρας να πάει στο γήπεδο, ας πούμε. Και κάτι πρέπει να κάνουμε την Γεωργία και τη Χριστιανά, ας πούμε. Να τη στείλουμε. Μαζί, ρε Δέσποινα, πάρτε μαζί. Την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε όλους. Θα είμαστε και εδώ αύριο, τελευταία ημέρα πριν αποχωρήσουμε. Αύριο τραγούδια διακοπών, χαμός. Αύριο, ναι, τι χαμός, αύριο θα έχουμε τον απόϊχο του Άρης. Αύριο μόνο αύριο άστα. Αύριο μπάλα, μπάλα, μπάλα. Πάσα, πάσα, σουτ που λέει ο. Εντάξει, μιλήστε άμα είναι αύριο 7 με 8 και θα έρθω εγώ μετά τις 8. Μιλήστε για μπάλα μέχρι τις 8. αύριο άστα. Θα σου πω εγώ πώς θα εξελιχθεί. Αν όμοι γένετο ο Άρης αποκλειστεί, θα σπάσουν τα τηλέφωνα. Ένθεν και ένθεν, δηλαδή και φίλοι του Άριος που θα είναι έτσι δυσαρεστημένοι και φίλοι του Πάκου θα πανηγυρίζουν. Αν όλα πάνε όπως έχουμε προβλέψει και κερδίσει ο Άρης, θα είναι ένα απλό λόγο επειδή είναι φυσιολογική. Okay. Γιατί εντάξει, μια χαρά κερδίσαμε. Πέρασε η μέρα, τελειώσα. Αυτά. Λοιπόν, Rock Lobster, καλά κομματάρα. Όλα κομματάρες, B52s, έτσι. Τι είναι, θα αργήσουν οι επόμενοι. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, ξεχάστηκα κι εγώ. Αλλά εντάξει, και ακολουθεί η Τρόικα με τον μοναδικό και μόνο του Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Και όλοι οι άλλοι κάνουν. Εντάξει, ο Χρήστατος κάνει ρεπορτάζ στην Κύπρο, ας πούμε. Σε παρακαλώ, εκεί συνεννοείται με την Κατερίνα τη Βουγιούκα. Τα ξαναλέμε αύριο, 7 με 10, να είστε καλά. Θες να πω χαίρετες, έλα δώστε εσύ τον... Φιλιά, τσάου. Κοροϊδεύει, ακόμη μια μέρα.